Soul Hunter. Σε όλους τους φίλους και φίλες του Γαναγιού, να σας ευχηθώ πάνω απ' όλα καλή χρονιά, με υγεία, με αγάπη, με ευτυχίες, με ό,τι ποθείτε. Ένα 2024 να μας φέρει όσα δεν μας έφερε το 2023 ή τα περασμένα έτη. Εγώ σαν Νίκος Console Hunter σας εύχομαι το καλύτερο και ξεκινάω το νέο έτος με το μεγαλύτερο Gaming Room Tour που καταγράφηκε ποτέ στην Ελλάδα. Η πιο ολοκληρωμένη, μεγαλύτερη συλλογή στη χώρα μας είναι εδώ για μια βιντεάρα που θα συζητηθεί, θα you name it, ένα βίντεο το οποίο πραγματικά η ποιότητα και το μέγεθος αυτής της συλλογής του φίλου του Στέλιου του Χαρίση δεν έχει αντίπαλο στα ελληνικά σύνορα και το ξέρουμε από παλιότερα ότι συναγωνίζεται Ευρωπαίους και παγκόσμιους συλλέκτες. Πριν προχωρήσουμε στο βίντεο, θέλω να μου δώσετε λίγο χρόνο να σας δείξω ένα δώρο που θα γίνει giveaway για έναν τυχερό να μπει καλά το έτος. Σας έχω συνηθίσει εξάλλου σε αρκετά giveaway αυτά τα χρόνια. Σήμερα λοιπόν θα δώσω σε συνεργασία μαζί με την εταιρεία Zapstick που σας την έχω παρουσιάσει στο παρελθόν. Είναι μια εταιρεία την οποία την έχει φτιάξει ο φίλος ο Σπύρος ο Δούκας, τον οποίον έκανα παρουσίαση τα χειριστήρια που φτιάχνει πριν περίπου από 2 χρόνια τέτοια εποχή. Θα υπάρξει και σχετικό link στα σχόλια του βίντεο. Ο Σπύρος είχε ένα όραμα, ένα vision να μπορέσει να ξανακάνει μια remaster ή remake εκδοχή των θρυλικών παλιών χειριστηρίων τύπου Anarchy, Tomahawk κτλ. Η αλήθεια είναι ότι το έχει καταφέρει και με τα παραπάνω. Εδώ είναι το χειριστήριο τότε που μου έκανε δώρο, ένα Zapstick το οποίο είναι οχτάπινο για να μπορέσει να παίξει τόσο στον Amstrad το CPC μου τον 6128 τόσο στην Amiga 500 που έχω και φυσικά εδώ υπάρχει το νέο μοντέλο το οποίο είναι με 3 buttons ενώ το παλιό ήταν με 2, αριθμημένο νούμερο 60. Αυτό λοιπόν και με USB για να μπορέσει να παίξει στα PC σας, σε bartop και σε οτιδήποτε άλλο με USB υποδοχή, να βάλετε κάποιο emulator για να μπορέσετε με έναν πολύ ποιοτικό τρόπο να θυμηθείτε οι παλιότεροι εκείνες τις παλιές και τις καλές εποχές. Δώρο λοιπόν αυτό το Zapstick για έναν μεγάλο τυχερό για φέτος εν μέσω αυτού του βίντεο. Όροι συμμετοχής είναι πάρα πολύ απλή. Απλά να κάνετε ένα subscribe στο κανάλι, όσοι δεν είστε φυσικά, υπάρχει κάποιος που δεν μπορούμε να παρακολουθεί και δεν είναι. Subscribe, ένα σχόλιο, οτιδήποτε για αυτό το βίντεο. Είναι τόσα πολλά εξάλλου που θα δείτε που δεν γίνεται να μην αφήσετε κάποιο σχόλιο. Και φυσικά ένα share αυτό το επεισόδιο για να δει πολλοί κόσμος τι συλλέκτες και τι προσπάθεια ας πούμε προσπαθώ να κάνω στην χώρα μας παρουσιάζοντας τους μεγαλύτερους συλλέκτες που πλέον είναι σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και θα ακολουθήσουμε και σύντομα κι άλλα room tour που έχουν κανονιστεί στην επαρχία. Λοιπόν, ένα Zapstick δώρο για σας με πολύ μεγάλη αγάπη. Τα έξοδα δεν είναι δικά σας, θα αποσταλθεί μέσω της υπηρεσίας Box στο τυχερό και ο διαγωνισμός θα διαρκέσει για 1 μήνα. Οπότε πάρτε το χρόνο σας, όσοι δεν δείτε το βίντεο στην αρχή, δείτε το και μετά από 1 μήνα που λέει ο λόγος, για να μπορέσουμε να κάνουμε μία κλήρωση. Οπότε λοιπόν 6 Δευτέρου θα γίνει κλήρωση για τον έναν μεγάλο τυχερό αυτού του Zapstick. Λοιπόν, πολλά είπα, έπρεπε όμως να τα πω και πάμε να ξεκινήσουμε αυτό το έπος. Θα τα πούμε. Όχι, μας τα πάμε. Λοιπόν, φιλαράκια, σίγουρα ξέρετε ποιος είναι εδώ ο φίλος δίπλα μου. Είναι ο Στέλιος ο Χαρίσης. Έχουμε κάνει βιντεάρες με τον Στέλιο. Είναι guest σε εορταστικά μου παλιότερα επεισόδια χριστουγεννιάτικα. Έχουμε κάνει μαζί την playlist Retro Collectors, η οποία Στέλιο ήταν μια φοβερή ιδέα
και έχουμε δείξει μηχανήματα που δεν έχουν ξαναδειχθεί η Ελλάδα. Έχουμε προσωπική και απίστευτη συλλογή του Στέλιου. Έχουμε να κάνουμε κι άλλα, έτσι. Με τα παιδιά που συγχρονιζόμαστε. Και για όσους λοιπόν έχετε δει την περιγραφή του σημερινού βίντεο και θα αναρωτιέστε, δεν είναι ένα remaster, είναι ένα καινούριο βίντεο, καθώς οι παλιοί φίλοι του καναλιού θα θυμάστε ότι όταν εγώ ξεκίνησα πίσω στο 2018 το καλοκαίρι, ο Στέλιος με εμπιστεύτηκε που είχα μόλις 90 συνδρομητές να είμαι εγώ αυτός που θα δείξω την απόλυτη συλλογή του. Αυτό για μένα ήταν κάτι πολύ που με θύμισε, να ξέρεις, γιατί πρακτικά δεν είχαν κανένα ρετρό καναλιά να δείξουν κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σήμερα είμαστε εδώ γιατί, ο Στέλιος τα τελευταία δύο χρόνια, πόσο διαλλαγή που έκανε στο σύστημα. Μπορεί να είναι δύο χρόνια, εκεί πέρα. Έκανε κάποιες αλλαγές. Καλά, προφανώς η συλλογή του έχει επεκταθεί. Και δεν είναι μόνο retro video games που θυμάστε, είναι και vintage toys. Αν θυμάστε, υπάρχει και βίντεο με τους Toy Hunters παλιά που είχαμε δείξει την πολύ δυνατή συλλογή του με Sin Toys, 70s, 80s, 90s κτλ. Και collectibles. Και ο Στέλιος ασχολείται πλέον και με comics, με Graded, με Statues, με άλλα πράγματα. Οπότε αυτή η συλλογή όλο και μεγαλώνει, ο χώρος άλλαξε και ένα καινούργιο βίντεο ήταν νομίζω μονόδρομος. Οπότε ο Στέλιος μου ζήτησε πριν κάποιο διάστημα να κλείσω το παλιό βίντεο, γιατί κάποια στιγμή θα φτιάχναμε το σημερινό. Αυτή η στιγμή, να ξέρετε, ήρθε, το συζητάγαμε ένα χρονό. Είχαμε πει να είναι για πριν στα Χριστούγεννα. Λέγαμε, ναι, αλλά μας πήγανε πίσω διάφορες. Είχαμε αυτό. Δηλαδή, να ξέρετε, αυτό το βίντεο είχε προοριστεί για πέρυσι τα Χριστούγεννα. Παρ' όλα αυτά, νομίζω σε αυτό το χρόνο έβαλε και άλλα πράγματα. Υποθέτω. Οπότε, έχω την τιμή να παρουσιάσω στο κανάλι βάσει αυτά που γνωρίζω, αυτά που έχω δει και από άλλους φίλους συλλέκτες, την πιο ολοκληρωμένη συλλογή σε video games, retro toys, collectibles, comics, you name it. Πιστεύω ότι είναι η μεγαλύτερη στην Ελλάδα, το λέει και ο τίτλος, και θα χαρώ πάρα πολύ να ξεκινήσουμε να δούμε τα νέα σχόλια. Η χαρά είναι όλη δική μου, να πούμε και χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Ακριβώς, καλή χρονιά σε όλη την ηλικία, ό,τι καλύτερο σας ευχόμαστε και νομίζω τα πολλά λέγανε με φτώχεια. Να περάσουμε στο μενού το κύριο. Πάμε στα ορεκτικά, ξεκινάμε με ορεκτικά. Φύγαμε. Λοιπόν, ξεκινάμε με το πρώτο πλάνο που θέλησε ο Στέλιος να δείξουμε. Μια ιδιαίτερη βιτρίνα. Ναι, είναι μια από τις αγαπημένες μου συλλογές. Μπορεί και να μην. Μάλλον όχι μπορεί. Δεν είμαι παιδί της δεκαετίας του 60. Mm-hmm. Γιατί μιλάμε τώρα για παιχνίδια δεκαετίας 60 και 70. Ναι. Απλά έχουν μια μαγεία, έτσι, ένα. Μου βγάζουν ένα συνέστημα, έτσι. Τα γουστάρω. Okay. Λοιπόν, μιλάμε για Space Toys και anime ήρωες ιαπωνικούς. Είναι τζαπανιά, φαντάζομαι. Ναι, όλα. το πρώτο ράφι, οι μεγαλύτερες εταιρείες ήταν Nomura, Yonezawa, Horikawa που έφτιαχναν ρομπότ. Σακώ πρώτη φορά. Εντάξει. τα διαμάτια της συλλογής μου είναι στο πάνω ράφι. Όντως, αυτά είναι τα πιο δυνατά. Τα πιο δυνατά, τα πιο extreme, τα πιο δύσκολα κιόλας. Δυσκολεύτηκα πολύ κάποια κομμάτια να τα βρω. Για αυτούς που γνωρίζουν, καταλαβαίνουν, ξέρουν τι βλέπουν. Godzilla από την Bullmark. Βλέπω και κουτιά πίσω, χάρτη. Κάποια, ναι, κάποια έχουν σωθεί τα κουτιά τους. Κάποια άλλα λόγω χώρου δεν φαίνονται. Δηλαδή, ας πούμε, πίσω από το συγκεκριμένο υπάρχει ένας αστροναύτης στο κουτί του, αλλά. Okay. Εντάξει, λόγω χώρου δεν μπορώ να τα εκθέσω όπως θα ήθελα. Ναι. Υπάρχει μια δυσκολία, αλλιώς θα ήθελα ολόκληρο σπίτι μόνο για να τα μόνο για αυτά. Όλοι αυτό θέλουν. Από ένας από τους πρώτους ήρωες ever, πολλοί ισχυρίζονται ότι είναι και πριν το Superman. Μιλάμε τώρα για δεκαετία 30, είναι ο Golden Bat από Ιαπωνία. Το παιχνίδι είναι δεκαετία 60, αν δεν κάνω λάθος. Πιο κάτω βλέπουμε πάλι από καρτούν πασίγνωστο μάνγκα το Τετζουτζίν, Robby the Robot. Αυτό κάτι μου λέει. Ναι, ήταν νομίζω και σειρά. Big X, Jeter Mars που είναι ουσιαστικά η συνέχεια του Astro Boy από τον Τεζούκα. Ένα από τα 5 giant robot της Μασουντάγια. Ρομπότ τρένο που ξέρουν περισσότεροι. Πιο κάτω έχουμε Γκοντάι Γκίν της Μπαντάι. Αυτά, ναι. Δηλαδή ο Βόλτους, πάλι Τετσουτζίν.
Ναι. Ο Τσουμαρού, αυτό είναι πιο πρόσφατο, είναι της Future X. Ναι. Από Cyber Rider της Bandai δεκαετίας 80. Αυτό το έχει και Γιάννης. Νομίζω το έχει. Ναι, ναι. Και εδώ βλέπεις τη διαφορά. Εδώ ας πούμε είναι ο παλιός του 70, ο Vortex, η Vortus. Και εδώ είναι μια έκδοση πρόσφατη. Okay. Είναι ας πούμε το πριν και το τώρα. Ναι, 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 ναι. Και συνεχίζουμε πιο κάτω πάλι με κάποια ρομπότ της Alps, Horikawa. Δυνατά. Αυτά δηλαδή είναι... Τα βλέπω και φτιάχνω. Ας πούμε είναι εκτός βιντεογκέιμς, αλλά ναι, 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 ναι. Αυτά νομίζω, επειδή είναι και τόσο παλιά, στέλιο, δεν είναι και πολύ εύκολο να τα βρεις, έτσι. Δηλαδή, πόσα κομμάτια να είχαν τότε να είχαν βγάλει. Και πόσα έχουν διασωθεί. Κοίτα, τότε αυτά τα παιχνίδια ήταν πανηγυριώτικα. Δηλαδή ήταν της πλάκας εντελώς. Low grade. Ναι, ναι, ναι. Τα περισσότερα ερχόντουσαν στην Ελλάδα, τα πουλούσαν, ξέρω εγώ, σε πανηγύρια ή σε καταστήματα της τότε εποχής. Αλλά περισσότερα. Ναι, για 70. Αλλά τα συγκεκριμένα υπήρχαν τα ελληνικά παιχνίδια που απευθυνόντουσαν στους πιο. Πώς να το πω, οικονομικά. Ναι, τέλος πάντων. Και υπάρχουν τα ξένα, τα εισαγόμενα παιχνίδια που ήταν για τους. Πιο έτσι ευχαριστώ. Ακριβώς, ναι. Πολλά από αυτά τώρα τα φέρνανε και διάφοροι, και οι ναυτικοί ας πούμε που είχαμε πολλούς. Βγαίνανε στο εξωτερικό, βλέπανε ας πούμε στην αγορά διάφορα παιχνίδια που φέρνανε για τα παιδιά τους. Εντάξει, δύσκολο να σωθούν, να λειτουργούν κιόλας, έτσι. Okay. Αυτά είχαν και θέμα, επειδή μιλάμε για τσίγκινα παιχνίδια, σκούριαζαν. Σκούριαζαν. Ναι, ναι, ναι. Οπότε, καλά, δεν μιλάμε για πια. Εντάξει. Προφανώς ο κωτή θα είναι τώρα ακόμα πιο extreme. Είχαμε μια συνομιλία προχτές. Καταρχήν να πούμε, πριν πάμε σε αυτό το κομμάτι, ότι πίσω την κάμερα δεν είναι ο Γιάννης. Ναι, αλλά είναι έκανα, είναι η Σοφία και υπάρχουν και φωνητικά μηνύματα που ο Γιάννης παραδέχεται ότι η Σοφία έχει καλύτερο χέρι από τον Γιάννη. Από τη Ρόδο πριν, λέγω τη Ρόδο. Γιάννη, απολύεσαι. Όταν είναι η Σοφία πίσω από την κάμερα και θυμάμαι λοιπόν πριν λίγες μέρες κάτι που μιλάμε με τον Στέλιο, του λέω που είσαι να κανονίσουμε για το βίντεο και αυτά, μου λέει πήγα μια καταδρομική στη Λέρο. Μου λέει, τι να κάνεις για κάποια δουλειά σοβαρή. Ναι, μου λέει πήγα ένα παιχνίδι. Και θέλω να πει τώρα τι βρήκε, αν εδώ. Εδώ είναι, εντάξει. Το συγκεκριμένο είναι. Εντάξει, το βρήκε ένα άνθρωπο στη Λέρο. Ενημερώθηκα ότι υπήρχε εκεί. Εντάξει, τρελός όπως είμαι, άλλον πήγα και το πήρα. Πήγες δηλαδή αφημερών, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή δεν ήθελες να σου στείλει τώρα με ACS. Όχι, ήταν ένα κομμάτι που το γούσταρα, το ήθελα, ήθελα να το δω κάπου κοντά. Έλα, φίλε. Και μπήκα σε αυτή τη διάθεση. Να υποθέσω ότι... Να είναι καλά ο άνθρωπος, ο άνθρωπος πάντως κιόλας ήταν μια χαρά. Να υποθέσω ότι είναι στο 10 ευρώ. Στο 2. Στο 2. Αυτό που θέλω να πω πριν περάσουμε στο επόμενο πλάνο, είναι ότι πριν γνώρισω το Στέλιο του 16 μέσω του Ιχάντες αυτά, στα μαγαζιά που πήγαινα τύπου Ζάρταν, Game και τα λοιπά, θυμάμαι ότι υπήρχε ένας ζωντανός θρύλος, ένας living legend που λέγανε ότι ένας είναι ο απόλυτος που έχει πάει, έχει γυρίσει όλη την Ελλάδα και έχει ξετρυπώσει θησαυρούς και ήταν ο Στέλιος ο Χαρίστης και εγώ έλεγα να γνωρίσω αυτόν τον άνθρωπο κάποτε. Και όντως λοιπόν σου δίνουν respect τα μαγαζιά ότι έχεις βρει και αυτό το commitment, την πόρωσή σου, η αφοσίωσή σου σε αυτό το κομμάτι. Και γι' αυτό έχουν δώσει και αυτή τη συλλογή που έχεις. Δηλαδή όλοι σου δίνουν respect. Εντάξει, στο κυνήγι, έτσι, είσαι απόλυτος. Μα είμαι και τόσα χρόνια δηλαδή. Εγώ από μικρό παιδί θυμάμαι τον εαυτό μου, ήμουν απορωμένος και τρελαμένος με αυτά. Και δεν ησυχάζω. Το βλέπουμε. Καλά, θα πούμε συνέντευξη στο τέλος πιο πολύ αυτά, αλλά ο Στέλιος, παιδιά, να ξέρει, νομίζω από το 2000 που το ξεκίνησες πιο σοβαρά, νομίζω ότι μου είχες πει. Είναι 24 κοντά χρόνια, ναι, μπήκαμε τώρα 24. Ανελέητος, όπως είναι ο Πάνης, ανελέητος επιτηρητής, ξέρω εγώ τον κακό, είναι τον ρετρό ο Στέλιος. Λοιπόν, τρομερή βιτρίνα, δεν θέλω να ρωτήσω πόσο κοστίζει αυτό εδώ το έπιπλο, γιατί το μέσα είναι πολύ αλλού. Και πάμε να δούμε και κάποια άλλα πράγματα εδώ στον ίδιο χώρο. Θα δούμε μετά ένα φοβερό κομμάτι που είδατε στο intro, τι υπάρχει εκεί να πάρει την πλάκα και μετά θα πάμε στο Vault of Retro. Στις κατακόμβες. Στις κατακόμβες του Παρισιού. Φύγαμε. Είμαστε μέσα στις κατακόμβες λοιπόν και είμαστε μέσα στα κόκαλα. Wrong teleport, dude. Λοιπόν, Στέλιο, εδώ έχεις μια βιτρίνα που όποιος ξέρει καταλαβαίνει. Ναι, αλλά... ναι, ναι, μια βιτρίνα με ξεχωριστά κομμάτια. Κονσολών Nintendo Games,
Ας πούμε ότι δεν ξέρουμε τι είναι, να μας τα πεις εδώ. Ας πούμε είναι ένα MVS, το οποίο έχει μετατραπεί σε κονσόλα. Έλα, έτσι. Καστομιά είναι αυτό. Ναι, είναι καστομιά το συγκεκριμένο. Mm-hmm. Εντάξει, μπαίνει η MVS κασέτα κατευθείαν, βάζει τα χειριστήρια, έχει εδώ πέρα και για το ρεύμα και μπαίνει κανονικά στην τηλεόραση. Αυτό είναι το πρώτο. Okay. Αυτό το πήρες πρόσφατα, γιατί παλιά δεν το θυμάμαι. Αυτό είχε προκύψει με ανταλλαγή, ναι, πρόσφατα. Με street hooper πάνω με το κουμπωμένο. Έτσι. Λοιπόν, εντάξει, το θρηλυκό M2, το development kit, νομίζω το έχουμε αναφέρει, το έχουμε δείξει. Το είχαμε δείξει στο παλιό βίντεο. Υποτίθεται ότι θα ήταν η συνέχεια του 3DO και ο ανταγωνιστής του Nintendo 64 και PS1 τότε. Δεν κατάφερε, δεν βγήκε στην αγορά. Λίγα έχουν, παγκοσμίως έχουν, υπάρχουν. Να πούμε ότι είναι πρωτότυπο. Ναι, είναι prototype, ας πούμε. Δεν έχει βγει. Το δίνανε στους κατασκευαστές για να δημιουργήσουν τα παιχνίδια, ας πούμε, για την κονσόλα. Ξέρεις πόσα υπάρχουν, ας πούμε, σύνολο. Όχι, δεν ξέρω. Ελάχιστα πάντως. Αυτό ήταν. Δεν έχω ιδέα. Ελλάδα ίσως να είναι το μοναδικό, πιστεύω. Ελλάδα, ναι. Το συγκεκριμένο. Πιο κάτω έχουμε το Saturn Navi της Hitachi, το οποίο κούμπωνε και οθόνη πάνω και το έπαιρνες μαζί στα ταξίδια σου. Ναι. Δίπλα PC Engine LT είναι μία... Κάτσε να το βγάλουμε και να το πούμε. Ναι, ναι, άνοιξε για να φαίνεται καλύτερα το τζάμι και όλα. Εδώ. Ναι, ναι. Κούγονες το cue card εδώ, ναι, ναι, ναι. Και έπαιζες με την οθονίτσα του. Εντάξει, απίστευτο. 16 άρμα εδώ. Ναι, ναι, ναι. Και γενικά η NEC έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά και κρίμα η συγκεκριμένη κονσόλα την έφαγε και η Marmaga, έμεινε μόνο η Ιαπωνία. Ναι. Βγήκε βέβαια το TurboGraf Ευρώπη, αλλά εντάξει. Λοιπόν, εδώ έχουμε Carmati. Είναι τη Fujitsu. Του FM5 μάθαμε μικρό. Ακριβώς, αλλά είναι πάλι αντίστοιχο. Όπως είναι το Saturn Navi, ναι. Έτσι είναι και αυτό, το παίρνεις μαζί σου στο αυτοκίνητο. Έχει και. Άμα πιάσε βάρος να δεις. Ωε. Είναι. Συνδεσμολογία βλέπω εδώ. Όχι. Τι κάνεις, τι κάνεις. Φοβερό, εντάξει. Καλά, το κάτω κομμάτι θυμάμαι όταν το είχες πρωτοπάρει. Okay. Το κορεάτικο, το 3DO, το της LG, το Alive το 2. Super rare κομμάτι. Εντάξει, εγώ το άγγιξα, είμαι τυχερός, το άγγιξα μια φορά. Ευχαριστώ στο ήλιο που μου στην τιμή. Αυτή και τελευταίο από όλα, νομίζω. Ναι, 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 ναι. Και αρκετοί δεν γνωρίζουν και την ύπαρξή του. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι 96. Okay. Δεν θυμάμαι. Ναι, αν δεν θυμάμαι. Βγήκε το πρώτο, βγήκε το 53. Ναι. Ναι. Συλλεκτική του Xbox από το Panzer Dragoon Orta. Απίστευτο κομμάτι. Φοβερό. Τη Saiba από κάτω, Mega Drive και Mega CD μαζί από τη Sega. Το Boombox φορητό πρακτικά. Ναι, απίστευτο. Και κάτω το T-Sharp το 668000. Ναι. Απίστευτο μηχάνημα. Το θυμάμαι όταν το είχες πάρει, αυτό ήταν μετά από το βίντεο το πρώτο που είχαμε. Μιλάμε τώρα για exotic consoles, όπως λες και εσύ τώρα. Ναι, 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 ναι. Αυτά είναι super exotic. Έχεις κάποιο... Για αυτούς που γνωρίζουν και δεν περιορίζονται σε Itotsu και... Ναι, φοβερά. Ξέρεις, αυτή είναι και η μαγεία όταν είσαι balanced, που λέμε. Συλλέκτη, δηλαδή δεν είσαι. Καλό είναι να είσαι αφοσιωμένο και σε κάτι, γιατί νομίζω αν είσαι και μόνο σε κάτι αφοσιωμένο, νομίζω να το πας και λίγο πιο καλά. Ναι, ναι, ισχύει αυτό. Ναι, αλλά έχουμε την πόρωση. Υπήρχαν πολλά πράγματα τότε. Τα θέλαμε όλα. Οπότε. Είμαστε... ναι, είναι απίστευτα, είναι απίστευτα αυτά. Εντάξει, με συναγερμό, με θηρίδα, έχει lasers εδώ. Και η βιτρίνα είναι καστομιά, δεν μπορεί να μπει χέρι. Απίστευτο. Και στο επόμενο πλάνο θα πάμε τώρα σε κάτι ωραία γάλα. Λοιπόν, εδώ υπήρχε στη Μόρτο. Λοιπόν, Lord of the Rings, εντάξει, αγαπημένη ταινία. Έχω κάποια γάλματα από την Sideshow. Εντάξει, Sauron, κλασικός, Saruman. Ναι, εντάξει. Φοβερό. Εντάξει, αυτά τα γάλματα υποθέτω
είναι κυκλοφορία παλιά ή βρίσκονται και τώρα εύκολα. Ναι, νομίζω παλιές κυκλοφορίες είναι. Okay. Εντάξει, η site σου συνέχεια βγάζει. Ναι. Αυτά νομίζω είναι από τα πρώτα, ας πούμε, που είχε βγάλει τότε. Πριν χρόνια. Θυμάμαι κάποια κουτιά που είχες από το Toy Hunters κάτω από το βίντεο που είχαμε κάνει. Ναι, έχω τα κουτιά τους εκτός από του Saruman. Εντάξει, φοβερό αυτό, έτσι. Το οποίο κιόλας δυστυχώς εδώ έχει σπάσει σε ένα σημείο, εντάξει, έχει κουνηθεί τώρα, εντάξει. Αλλά είναι εντυπωσιακό κομμάτι, εντάξει. Άκουσε εντυπωσιακό, φοβερό. Όμορφο. Πώς και δεν έχεις το βαθμό για κάτω, το αρχίζεις. Το έχω κάτω. Θα δούμε κάτω. Κάτω όμως τώρα φεύγουμε από τη μέση γη και πάμε στη 90's γη. Γνωρίζομαστε στη δουλειά μας, ναι. Ναι. Βλέπω, εντάξει, τα έχω ξαναδεί βέβαια, αλλά στα ξαναδεί. Panasonic GameCube, το οποίο σου επέτρεπε και να παίξεις και DVD δισκάκια. Ναι. Η συνεργασία αυτή τη Nintendo με την Panasonic. Μόνο η Ιαπωνία. Ναι. Τα περισσότερα αυτά τα περίεργα μόνο η Ιαπωνία. Έχω κάποιες ηλικικές εκδόσεις, ας πούμε, όπως τη... την Μπατονέτα. Μπαγιονέτα, Metroid Dread. Φοβερή. Εντάξει, αυτά τα έχω κρατήσει ακόμα σφραγισμένα. Α, δεν τα έχεις παίξει. Όχι. Κάποια στιγμή παίρνω, ας πούμε, σε used τους τίτλους και τους παίζω, ξέρω. Αυτό τα αφήνω έτσι στα συλλεκτικά. Star Wars έκδοση Xbox 360 στα χρώματα του C3PO και το R2D2. Ναι, ωραίο. Φαίνεται εδώ πέρα. Ναι. Premium Pack Zelda Wii U. Wind Waker. Ναι, ναι. HD. Εντάξει, ουσιαστικά μόνο το pad, ας πούμε, εδώ πέρα έχει τα χρώματα του Zelda. Ωραίο, ωραίο. Και αυτό ακόμα κλειστό είναι. Έλα! Xbox One, το πρώτο. Halo 5 έκδοση. Ναι, ωραίο. Δυνατό κομμάτι. Εδώ είναι ένα από τα πιο δύσκολα Nintendo 64 που έχουν βγει στην Ιαπωνία. Αυτός ο χρωματισμός. Α, ο χρωματισμός είναι ωραία. Ναι, ναι, ναι. Δίπλα το 64, γιατί το έχουμε κάνει βίντεο Retro Collectors. Ναι, είναι... έχω και τις δύο εκδόσεις του. Είναι. Κάτσε να τις κάνουμε. Παιδιά, σου θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπαίνετε και βλέπετε Retro Collectors 64DD. Στο κανάλι, έτσι, πάντα Console Thunder αυτά. Ορίστε. Δύο εκδόσεις, Λοιπόν, Limited Edition του Resident Evil 5 Xbox 360 είναι κόκκινο το μηχάνημα. Συγκεκριμένο. Ναι. Και Gears of Wars. Κάτσε κάτω. Ναι, ναι, είναι ωραίο, είναι πολύ ωραίο. Regulation 7 Dreamcast. Εντάξει. Okay. Αυτό να σου πω, το θυμάμαι. Το είχες, νομίζω δεν το έχουμε παρουσιάσει. Όχι, το είχα, όπως και το σήμα. Ναι, όπως το σήμα το θυμάμαι, ναι. Και το σήμα. Dreamcast σήμα, παιδιά. Η έκδοση. Και αυτό limited, εντάξει. Καλά, τα πιο limited τώρα πάμε εδώ δίπλα, μας φύγουν τα καφάζια εδώ. Είναι τίποτα πιο, ναι. Εδώ πάμε extreme καταστάσεις, μόνο όπως Στέλιος τα δίνει αυτά τα πράγματα. Αλέστε collection. Σωστός. Για Switch. Λοιπόν, και εδώ τώρα... Δεν ξέρω, αυτό το έχουμε παρουσιάσει, έχουμε κάνει βίντεο. Το Μας Γιώρα. Λοιπόν, αυτό... Με τη φάτσα του Προέδρου τότε. Ναι. Αυτό τώρα τι γίνεται να πεις. Θα το ανοίξουμε. Εδώ μεταξύ να πούμε ότι όλα ο Στέλιος τα έχει full κομπλέ, παιδιά. Βλέπετε, είναι τώρα σαν καινούργιο, έτσι. Μιλάμε για τρελή κατάσταση. Λοιπόν, αυτό είναι ανάλογα από ποια οπτική γωνία θα το δεις. Α, είναι χρώμα. Πέρλα ειρηδίζουν, Έτσι είναι και το χειριστήριο το θέτω. Ναι. Καλά, μην τα βγάζει γιατί είναι κρίμα να τσαλακώνονται. Εντάξει, φοβερό, τι να πω. Θα το φτιάξουμε. Εντάξει, το φτιάξουμε μετά. Λοιπόν. Εγώ θυμάμαι αυτές, είχα κολλήσει με αυτές. Θέλω να νομίζω ότι και στο παλιό βίντεο είχες πει για την αρρύθμιση ότι ένα από τα δύο είναι πιο limited, νομίζω. Τα Biohazard. Resident Evil, ας πούμε, στην Ευρώπη. Λοιπόν, ναι, ναι, είναι το μηχάνημα της Claire και του
Κρυς νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος. Είναι τέλος πάντων αυτά τα δύο. Είναι το κόκκινο και το μπλε σκούρο ή μαύρο των Stars. Ναι, ναι, ναι. 1800 κομμάτια είχαν βγει από το κόκκινο και 200 από το άλλο. Έλα, και έχω την εντύπωση, δεν είμαι σίγουρος αυτό, νομίζω ότι ήταν random εντελώς τη θασού. Ήταν κλειστά τα κουτιά και δεν ήξερες τι... Τι θα πάρεις. Τι θα πάρεις, ναι. Καλά και να φάει ο Gates εδώ συλλεκτική. Εντάξει, αυτό να πούμε για το Code Veronica, το βλέπετε που ήταν τότε exclusive για Dreamcast και εγώ για αυτόν τον λόγο πήρα τον Dreamcast τότε μόλις πριν. Πολλοί κόσμος πήρε. Ναι, ναι, ναι. Ήταν απίστευτο τότε την εποχή. Υποθέτω ότι αυτά τα κομμάτια τώρα δεν βρίσκονται εύκολα. Όταν μιλάμε για διαφορά. Ναι, ειδικά το μπλε σκούρο, το Stars είναι. Εντάξει, κατάσταση, έτσι. Πω, και VMU. Έλα, ρε. Να βάλεις ακόμα και το παιχνίδι είναι σφραγισμένο μέσα. Τι λες, ρε φίλε. Αυτοκόλλητα. Αυτό το βάλω λίγο στα μάξια από πίσω. Ναι, ναι. Τι γίνεται, ρε φίλε. Πω, αρρώστια. Εντάξει. Τι να πω τώρα αυτό το λάθη. Εντάξει, σοκ. Σοκ. Σοκ και βέβαιος. Και εδώ η τελευταία. Ένα παιχνίδι. Κλασική Ιαπωνέζικη έκδοση. Αυτή είναι η απλή. Όχι, δεν είναι απλή. Κάτι είναι. Κάτι είναι. Ξέχασα. Ξέχασα τι είναι. Α, είναι η... Το γαλάζιο. Οκ. Ναι. Εντάξει, δεν τα ανοίγουμε αυτό. Ναι. Δυσκολάκι, αλλά εντάξει, καμία σχέση τώρα με τα... Resident. Όχι, φοβερά κομμάτια. Θες να ανοίξουμε τη Σκλέρ ή... ξέρω τι θες. Αυτά θέλω να το βγάλω και σήμερα μια φωτογραφία. Να τα έρθουμε, που άμα είναι άστο λίγο να το βγάλω ένα φωτό μετά. Ωραία, να κάτσε να δούμε. Η Σκλέρ όλα αυτά είναι σε κατάσταση... Φέρνει. Εντάξει, ξέρουμε ότι έχεις μια τάση για το απίστευτο. Mint Mastering. Φοβερό. Όλα χαρτόνια μέσα, τρέλα, τρέλα. Εντάξει. Αρρώστια. Αρρώστια, αρρώστια, εντάξει. Πολύ όμορφο μηχάνημα το Dreamcast, εντάξει. Να τα λέμε και όλα, αν και είναι τεντάκια, εντάξει. Πολύ όμορφο μηχάνημα. Αν και γενικά εγώ σαν τον γουστάρω από Sega. Αλλά εντάξει. Ιαπωνέζικα σου πειράγια και έτσι και fighting. Και fighting, εντάξει. Απίστευτα παιχνίδια έχει βγάλει. Θα κάνω πάλι μια παρένθεση. Retro Collectors, παιδιά, μπείτε στο κανάλι μου, ψάξτε την playlist. Έχουμε κάνει περίπου 6 επεισόδια νομίζω. Αλλά ό,τι έχουμε δείξει είναι ένα και ένα. Και ένα βίντεο επίσης είναι για το Sega, το Dreamcast, το Divers, το οποίο θα το δούμε κάτω. Έχουμε κάνει παρουσίαση. Ίσως πολύ τώρα μόνο το πρωτοβουλίο δεν ξέρετε τι είναι, ώστε το έχετε δει το βίντεο παλιά. Αλλά ο Στέλιος έχει μια τάση. Αυτά ειδικά που θα δείτε σε λίγο και δίπλα και κάτω, μιλάμε για super exotics. Μείνετε στο βίντεο, δεν νομίζω κανείς δεν θέλει να βγει τώρα από αυτό το βίντεο. Αυτά που θα δείτε σήμερα, όπως λέει και ο Δούς στις εικόνες, δεν υπάρχουν! Δεν υπάρχουν! Θα μας κάνουν τσικόστρο μετά όμως. Έχασα λόγια μου. Πάμε στα επόμενα, δεν έχουμε πάει τόσο εδώ. Πάμε. Λοιπόν, κάτι θες να μας δείξεις εδώ, πριν πάμε στα πιο extreme. Επειδή υπάρχουν πολλοί fans έτσι με αυτοκόλλητα και τέτοια δρακουλίνια. Ναι. Να δείξω τη σειρά αυτή. Σφραγισμένα, έτσι. Δύο-τρία τα... είναι ακόμα σφραγισμένα. Μέσα από τα δρακουλίνια του 1989-90. Ναι, ναι, είναι κλασικά, ας πούμε, της γενιάς μας. Από αυτό έχει ανοίξει, οπότε... Εγώ τα έχω κολλημένα ακόμα στο κρεβάτι μου, το παιδικό που υπάρχει. Και στο παιδικό μου γραφείο. Τα έχω κολλήσει εκεί. Λαμπυρίζουν ακόμα, φωσφορίζουν μάλλον. Νομίζω φωσφορίζουν. Α πούμε, αυτά ήταν τα συγκεκριμένα ήταν κολλημένα σε τετράδια. Γιατί κόψαμε έτσι να μην καταστραφούν. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Ένα Resident Evil comic το 96-97, δεν θυμάμαι. Έχουν βγει τέσσερις ιστορίες. Αυτό είναι το πρώτο. Okay. Εντάξει, μια Gran Turismo PS4 κονσόλα. Και ένα Switch Lite Pokémon. Οκ. Αυτό σαν σφινάκι τώρα. Αυτά ήταν απλά έτσι πάνω στο τραπέζι. Όχι, εντάξει, τα αυτοκόλλητα, τα δρακουλίνια ήθελα να τα δείξω γιατί εντάξει, γουστάρει πολλοί κόσμο και είναι και δύσκολα τα αυτοκόλλητα, τα ψάχνουν. Δηλαδή και εγώ για να τα συμπληρώσω, να τα βρω ψηλό μάτσο. Δεν έχω κανένα, δεν τα έχω δει.
Ναι, δεν είναι τίποτα. Μπορεί κάποιος να λέει δρακουλίνια και τέτοια. Όχι, κι όμως υπάρχει κοινό από πίσω που γουστάρει και τα ψάχνει. Ένα άτομο ξέρω που τα ψάχνει αυτά, είναι καλό παιδί, ο Γιώργος ο Δραγάτσης. Ναι, ναι, το ξέρω. Έχει πολλά ο Γιώργος. Λοιπόν, αφού είχαμε αυτά, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται και πίσω. Λοιπόν, super premium. Ναι, έτσι. Λοιπόν. Τι να βρω, έτσι. Κάτσε τώρα όμως που βάζει. Εντάξει. Παίξε μπάλα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Εντάξει, ένα bundle Killer Instinct Super Nintendo. Έτσι. Αμερικανικό. Όχι, Αγγλία. Ένα επίσης bundle Zelda και Mario Game Boy. Περιείχε μέσα το Zelda και το Mario Land το 2. NES. NES και λονονιτζάκια. Ρίξω αυτό να το δούμε. Εντάξει, αυτό ουσιαστικά το κουτί είναι, το sleeve. Ναι, ναι, ναι. Μέσα η κονσόλα είναι η ίδια. Δηλαδή αυτό εμένα με χάλαγε, ότι δεν υπήρχε, ας πούμε, ένα χρώμα στην κονσόλα, κάποια διαφορά. Είναι ουσιαστικά ένα σλίβ και γι' αυτό πάντα τα σνόμπαρα. Mm-hmm. Εντάξει, τώρα τελευταία βέβαια εντάξει, έχω τσιμπήσει, έχω βάλει στη συλλογή κάποια. Αλλά αυτό με χάλαγε. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι όπως βλέπαμε πριν τα Dreamcast που οι κονσόλες είναι, έχουν άλλους σωματισμούς. Είναι πραγματικά limited. Εδώ μιλάμε για ένα απλό χαρτί. Εντάξει, και η κονσόλα ίδια μέσα. Οπότε κάποια τα θεωρώ υπερβολικά και ο χαμός που γίνεται, ας πούμε. Για ένα χαρτί. Ναι, αλλά εντάξει, περιορέξεως. Εντάξει, σίγουρα. Wonder Mega, η Victor έκδοση. Το μαντάρα. Έτσι. Xenoblade Chronicles 3, συλλεκτική για Switch, από τα αγαπημένα μου παιχνίδια. Είμαι και αρπιτζάκια, εντάξει, γουστάρω full, συγκεκριμένη σειρά. Αυτό το έχουμε δείξει. Ναι, είναι η επαιτειακή για τα 20 χρόνια του PlayStation και το PS4. Φοβερό. Είναι μέσα ανάγλυφο τα σήματα, νομίζω το είχαμε δει. Πείτε παιδιά, Retro Collector, το έχουμε ξαναπεί. Charizard, η πρώτη Ιαπωνέζικη βέβαια του 96, βαθμολογημένη. Έτσι για το. Για τη φάση. Ναι. Okay. Λοιπόν, και ανεβαίνοντας, βλέπουμε. Εντάξει, βλέπουμε αριστερά κάποια κόμματα, θα τα δούμε. Βλέπουμε κάποιες action figures αγαπημένες. Εντάξει, δηλαδή και πολύ δυνατά κομμάτια, όπως ο Scratch από τα χιλονονιτζάκια, από το Speclatron που ουσιαστικά είναι αντέγραφαν το Masters of the Universe και είναι πολύ δύσκολη σειρά. Ο Laser He-Man. Dino Sorcerers της Glass Light, μόνο Βραζιλία έχουν κυκλοφορήσει. Okay. Οι δεινόσαυροι έχω τους 4 από τους 5, ένας μου λείπει και ο ένας πίσω είναι βαθμολογημένος. Άμα βγάλουμε, ας πούμε, αυτόν εδώ, ο οποίος είναι από τη σειρά Photon της LJN, βλέπουμε πίσω και τον άλλον, ο οποίος είναι βαθμολογημένος, και πίσω Tiger Sharks. Δεν ξέρω αν φαίνονται καλά. Micronauts. Πίσω ότι είναι τώρα. Όλα great, εντάξει, τώρα τρελές βαθμολογήσεις. Εδώ. Mail order. Ναι, για όποιον ξέρει. Λοιπόν, κάτσε να δούμε και τα κόμικ. Εντάξει, βλέπω πρώτη εμφάνιση. Ναι, εντάξει, όχι καλή βαθμολογία, αλλά δύσκολο κομμάτι. Πρώτη εμφάνιση πάνησε. Σοφία, το θέλω αυτό. Ξέρεις, η Σοφία μου πήρε εδώ με κλείον το Spider-Man, το PS5, το Spider-Man Collector's Edition. Η Σοφία το επόμενο δεν θέλει τόσο πολλά. Ξέρει να κάνει δωρέ, Σοφία. Έκανε δωρά. Θέλω αυτό το επόμενο. Έτσι. Λοιπόν, φόπα. Αυτό εδώ. Walking Dead πρώτο. Έλα. Αυτό είναι πολύ δυνατό. Το πρώτο Walking Dead. Απίστευτο. Ναι, ακόμα έξω από την λογία. Ω, και πρώτη εμφάνιση Prometheus X. Λοιπόν, εδώ. Έλα ρε! Σοφία, αυτό που λέγαμε. Ότι εδώ είναι η πρώτη εμφάνιση του Venom. Το θες και αυτό? Δεν θα το θέλει. Πόσο έχεις θέλει, ξέρεις, δεν είπαμε, δεν λέμε τι μέσα. Αν κάτσαμε εδώ. Εδώ στη θέση. Είναι άπιστο εδώ. Πρώτη εμφάνιση 6-23. Η πρώτη που είναι. Για το πρώτο τεύχος. Τι λες, το πρώτο που ναι, πήγε. Ναι, 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 τρίτη έκδοση, αλλά είχε βγει το 1985, το πρώτο τεύχος. Ωραία, φίλε. Κρατάς ιστορία. Κρατάω. Μάμα μία. Τι λες ρε. Μοιρά Studios.
Μεγάλη αγάπη για τα χελονομιτζάκια. Παίζει να είναι και η αγαπημένη. Το 84. Α, το πρώτο edition, ναι. Εντάξει, φοβερό. Last Ronin βλέπω μετά. Εντάξει, Last Ronin δεν μπορούσε να λείπει. Αυτό βγήκε πέρσι, νομίζω. Έχει 2-3 φορά, νομίζω. Διαφορετικά εξώφυλλα. Mm-hmm. Μιλάμε το πρώτο τέχος, αλλά διαφορετικά εξώφυλλα. 9,8 grade. Η Βελέδη. Είδα κάτι από πίσω τώρα. Το Batman Beyond. Το πρώτο τέχος. Εδώ είναι που πετάει τη στολή ως Batman. Στα σκουπίδια. Φοβερό. Γιοργάρα Βονάφιλιο, κόμικ παιχταρά, κοίτα εδώ τι έχουμε. Και εδώ είναι το πρώτο, το πρώτο κόμικ Resident Evil Ever. Αυτό δινόταν δωρεάν κιόλας, έτσι, τότε. Έλερες. Όπου. Εντάξει, έχεις... Έχεις εκλεπτισμένο στο κόκκινο κρασί, χτυπάς συγνωστικά εκεί που πρέπει. Παιδιά, αυτά που βλέπετε, εντάξει, άντε γεια. Σπόουν. Πρώτο. Όχι. Όχι, όχι. Αυτά. Έτσι, πρώτη εμφάνιση. Να το πρώτο σπόουν, δεν το πιστεύω. Κάτσε. Εγώ το έχω από Modern Times πιάνετε να το στείλω grading. Τρελαίνομαι, τρελαίνομαι. Εντάξει. Ας το κάνω. Φοβερό, φοβερό. Εντάξει, όχι premium corner. Έξτρα τεραίστια. Όπως είπες, δεν παίρνω την άνε, παίρνω ό,τι μ' αρέσει. Εντάξει. Όχι, είσαι ποιότητα. Να ξέρω αυτό. Εντάξει, πριν πάμε πάνω, γιατί το ύψος δεν μας βοηθάει. Θα κάνουμε augmentation που θα μας κλώσουμε. Θα πάμε λίγο πιο εδώ και θα επιστρέψουμε. Μετά κάτω. Α, όπως θες. Πλάκα. Λοιπόν. Λοιπόν, εδώ τι έχουμε. Μαθηματικά λέει εδώ, τρίτη ηλικίου βλέπω. Πού είναι. Λοιπόν, εντάξει. Βίος και πολιτεία και χαμένα επεισόδια, φαντάζομαι τα, ναι. Τα γνωρίζεις. Ναι. Τα έχω... Είμαι τυχερός, τα έχω από 2 φορές. Ωραία, πάρω μία εδώ. Λοιπόν... Λοιπόν, εδώ έχω μερικά κόμικα ακόμα, ξενόγλωσσα. Okay. Είχαμε βίος και πολιτεία. Τώρα έγινε χάστο γκρέιν. Λοιπόν, τα πρώτα. Όλα, Α, έχεις τώρα τα collections εδώ, τα έχεις σε τάκια. Ναι, εντάξει, αυτά δεν είναι βαθμολογικά, αλλά είναι μερικά έτσι, ναι, γκαργόλες στο πρώτο. Έλα, τέχος. Είναι μερικά τα οποία έχω ξεχωρίσει και τα έχω... Θυμάμαι, είχαμε πάει και με το Στέγιο και σε Comic Con εκθέσει στην Κυψέλη. Γίνεται αυτό νομίζω 3-4 φορές το χρόνο, ναι, γίνεται. Ναι, βέβαια. Φαίνω. Silverhawks. Έχεις πάρει και φιγούρες Super 7. Ναι, σε έχω κάτω. Εντάξει. Δεν ρωτάω το τι έχει, γιατί θα τα έχει όλα. Με καλά, εγώ. Το πρώτο κόμικ, χαμένη στις Άντες. Ιστοριάρα, τον τράγωνα το πρώτο. Και γενικά έχω αρκετά από την πρώτη δεκάδα. Το δύο δεν έχω και δεν θυμάμαι κι άλλο ένα. Τα υπόλοιπα 8 τα έχω. Εντάξει, όχι ότι έχω δώσει ιδιαίτερη βάση. Όχι, είναι ιστορικά κομμάτια. Ναι, αλλά ναι, ακριβώς. Επειδή είναι ιστορικά κομμάτια και πρέπει να τα... Ναι. Πρέπει να υπάρχουν. Αλλά είναι τόσο σπουδαία όσο τα προηγούμενα. Λοιπόν,
με το κάτι συλλογές που έχει βγάλει Marvel Omnibus, τέλος πάντων, που έχουν πολλές ιστορίες, πολλά τεύχη μέσα. Switch, διάφορες εκδόσεις. Tears of the Kingdom. Animal Crossing. Let's Go Pikachu. Diablo. Δεν φαίνεται με το άλλο. Κλειστές όλες τέλειο. Περισσότερες. Splatoon. Όχι. Splatoon. Pokémon. Splatoon δηλαδή πρόσδεκτο. Δύναμη. Πού πάει ο Ρίσου. Πάνε, είπαμε. Δεύτερη. Από Xenoblade 2 φιγούρα, αγαπημένο παιχνίδι. Okay. Τις Good Smile είναι αυτή. Ωραία. Κάνουμε ένα διάλειμμα να τα μαζέψουμε και πάμε συνεχίζουμε στο δεύτερο. Λοιπόν, πρώτα μούρι. Ναι. Majora's Mask Limited Edition βραζιλιάνικη. Okay. Σε Big Box, μεγάλο κουτί. Εντάξει, και εδώ δεν έχουμε καμία διαφορά από αυτό που είχαμε εδώ πέρα, μόνο ότι το κουτί είναι μεγάλο. Ναι. Γιατί το μέγεθος μετράει. Σε τέτοια φάση. Αλλά εντάξει, για τους φαν, ας πούμε, είναι. Είναι κλειστή. Όχι. Used είναι. Οκ. Δυνατό, δυνατό. Ωραία. Να κάνουμε μια σφίνα έτσι με φιγούρες, μιας και είναι εδώ. Γενικά, λόγω χώρου και επειδή εντάξει, δεν. Τα έχω λίγο διάσπαρτα και μπερδεμένα τα πράγματα. Δεν τα έχω ταξινομήσει όπως θα έπρεπε. Δεν μας βοηθάει ο χώρος. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε. Μια χαρά φαίνονται, μωρέ, ναι. Μιλάμε για vintage, για τις πρώτες φιγούρες. Ο Όρκο, βαθμολογημένος από Άφα. Ναι. Θα τα στείλω σωστό για το στρογγυλό αυτά, γιατί θυμάσαι είχε πολύ He-Man και μάθος το γίνει σωστό. Και αυτό από Άφα, ο Τρίκλοψ με 80. Έλα. Αυτός είναι ο Μέρμαν, 50 βαθμολογία και αυτό ο Άφα δεν είναι και τόσο καλή βαθμολογία. Ίσως να το για το λόγιο του επιτρύνεις με καλά. Tiger Sharks, ο T-Ray. Αυτό δεν το ξέρω. Black Star πίσω, πες μου ότι τον έχει τον Black Star. Σε καρτέλα όχι. Έχω τον ελληνικό, αυτό που έχω και εγώ. Κάτω. Η Μάρα είναι δύσκολη. Να θυμηθώ και το κουτί, γιατί εγώ τον είχα πάρει από πανηγύρι και το κουτί πετάχτηκε. El Greco, όχι. Ναι, είναι El Greco. Πόλεμος των πλανητών. Βασικά, γαλλικό είναι, αν πάλι δεν κάνω λάθος, το οποίο το εισήγαγε η El Greco. Το έβαλε και τη στάμπα της εκεί πέρα και κυκλοφορούσε. Αυτό τώρα δύσκολα κομμάτια. 70s, 80s, αρχές, εκεί. Όχι, το αν έχει τιμή δηλαδή. Νομίζω πρέπει κάπου στο YouTube να υπάρχει και διαφήμιση του Μινιόν. Που είχε κάνει τότε κάποιο happening με Πόλεμο των Πλανητών. Θα το ψάξω, κάνω το βρω, θα το πετάξω τώρα. Εδώ. Και ο Μαρκ. Τρεις φιγούρες είχαν βγει. Η πριγκίπισσα, ο Μαρκ, ναι, δραχμές 500 τότε. Ναι, φοβερό. Και ο Κύπο. Τον είχα και αυτόν, αλλά τον αντάλλαξα. Ίσως δεν θα έπρεπε, γιατί χάλασα το σφέρ. Τζάγκα, και αυτός Άφα, 75. Τι λες τώρα. Τα θυμάμαι και τα θυμάμαι από το βίντεο με το E-Hunters τώρα αυτά. Ο Λίνξο. Θύμισέ μου, πήρες... Πάνθρο το, εντάξει. Πήρες το Thunder Tank. Το Thunder Tank όχι, δεν το έχω πάρει. Θα το πάρει. Δεν ξέρω αν θα το πάρω, να σου πω την αλήθεια. Δεν είναι πολύ... Δεν σε έψησε. Έψησε, ναι. Του Μάιρα. Έλα. Τσιτάρα και Wilkid. Ήταν έτσι μαζί. Ήταν μαζί, έβγαινε και μόνη τη. Α, γιατί μόνη τη θυμάμαι καρτέλα. Έβγαινε και μόνη τη, ναι. Μπενγκάλι. Ναι. Δυνατή φιγούρα. Ωραία. Πάνω, εντάξει, μια και. Α, θα το δείξουμε. Εντάξει, από Dino Rider στο Holy Grail, πρωτόσαυρο. Εντάξει. Παιδιά... Κομματάρα και. Huge, ας πούμε έτσι. Τεράστιο.
Taiko, που είναι γνωστή για τα τελεκατευθυνόμενα που έβγαζε. Και να πούμε ότι την Taiko την έφερνε και η Τότσου σαν εισαγωγή κιόλας και παρέα και με τα Zoids και τα λοιπά. Ήταν παράλληλη σειρά δηλαδή που είχαν φέρει. Να πω ότι εγώ που είμαι πολύ dinosaur fan από μικρός, δεν είχε ποτέ για κανένα fucking λόγο να έχω Dino Riders μικρό, δεν ξέρω γιατί. Δηλαδή είχα μόνο του Jurassic Park. Δεινοσαυράκια σε εσύ, γούσταρες, απορώ. Ναι, δηλαδή. Αυτό, και εγώ το λέω αυτό, γιατί και ο Θάνος. Ο Θάνος είναι πορωμένος, έχει full συλλογή. Αυτό. Έτσι, από... Αλλά αυτό το κομμάτι, επειδή θα δει και στο Μάνο τον Άνδρη στο μουσείο, στο γαλάτσι που έχει παιχνιδιών, νομίζω ότι αυτό είναι super episode. Με κουτί δηλαδή. Ναι, ναι. Το έχω δει λουζ στο Μανώλη, αλλά με κουτί. Πόσο είναι και κομπλέ κιόλας μέσα, έχει τη... την πανοπλία. Γιατί μπορείς να δείξεις αυτά, φύλια, το δηλαδή... δύσκολο είναι τα μικροπράγματα, τα όπλα και όλα αυτά. Ναι. Γενικά στις φιγούρες πλέον. Κοίτα... Δεν είναι η φιγούρα αυτή. Κοιτάξτε πώς γίνεται, παιδιά. Έτσι είναι δηλαδή μεγάλο, δεν είναι μικρό. Είναι ένα τεράστιο παιχνίδι. Φαντάζεσαι τώρα να είσαι ένα παιδί να σου φαίνανε αυτό το θηρίο. Ναι, και τότε. Θυμάμαι και τον T-Rex, ας πούμε. Ναι, είναι κάτω. Και τον Τρικέ. Α, τα έχεις και αυτά. Όχι, αυτό. Τον T-Rex τον έχω. Και κάνα δύο ακόμα έτσι. Εντάξει, τρελό κομμάτι. Οκ, εντάξει. Πάμε κάτω γιατί θα τρελαθούμε τώρα. Κάτω RPG-ρα από τα πιο δύσκολα του 3DO Lucien Quest. Ναι, ναι, ναι. Αυτό τώρα είναι επομένα γι' αυτό. Tales Adventure. Πολύ δύσκολο. Ναι, εντάξει. Με Game Gear. Samurai Western σφραγισμένο για PS2. Οκ. Θα τα χώσω αυτά για να το προχωρήσουμε. Big Box Super Metroid. Εντάξει, για πολλούς ιερό δισκοπότηρο του Super Nintendo. Earthbound, το οποίο είναι και καινούριο. Αψεγάδιαστο. Έτσι. Ναι. Επίσης κάτι που δεν είπα πριν, θα το πούμε κάτω και θα φτάσουμε στην Nintendo συλλογή, και εδώ υπάρχουν Exotics. Θεωρώ τον Στέλιο το νούμερο 1 Nintendo fan και γνωστή στην Ελλάδα. Δηλαδή, χρόνια το ξέρω, από το 15 εκεί, 16 που σε γνώρισα, η πόρωσή του, η γνώση του για την Nintendo και η συλλογή του δεν είχα. Τρελαμένος. Τσακώνουμε. Έχουμε τσακωθεί για την Nintendo, πάντα εντός πλάκας, ξέρω εγώ. Αλλά ο Στέλιος τον θεωρώ νούμερο ένα Nintendo στην Ελλάδα, ρέτρο και μη φάση. Λοιπόν, 2DS Zelda, έκδοση. Ένα γαλάζιο Game Boy Micro. Mm-hmm. Είναι το μοναδικό Game Boy που δεν έχω αυτό. Το Micro, πολύ όμορφο κιόλας. Τα είχα όλα αγοράσει κανονικά όταν βγαίνανε. Μόνο το Micro. Λοιπόν, εδώ είναι μια συλλογή με σουτεράκια της Cave. Όλα της Cave που έχουν βγει στην Ιαπωνία για το 360. Ναι. Τώρα δεν το τραβάω, είναι εντάξει, ωραίο κομμάτι. Infinite Burst. Space Mambo σουτεράκι για το MSX, το καλύτερό του βασικά. Ναι. Ένα βαθμολογημένο Silent Hill Shatter Memories για Wii. Καλύτερο. SD Snatcher, πάλι για MSX. Ναι. Όσοι δεν ξέρουν τι είναι το MSX, θα το δουν κάτω σε λίγο. Πάλι για MSX τώρα, νομίζω λέγεται Mr. Ghost. Είναι ένα πλατφορμάκι με ένα φαντασματάκι και αυτό από τα δύσκολα. Το Αλέστε, πάλι για MSX αυτό, τώρα εδώ πέφτουν αυτά, δύο δυσκολάκια παιχνίδια του Advance, Ιαπωνίες. Dancing Sword και Metal Gun Slinger. Πόσο διαφορετικές συσκευασίες οι Ιαπωνέζικες, δε φίλε. Λοιπόν, Chulirula για FM Towns. Αυτά είναι παιχνίδια για το FM Towns, μάλλον. Ναι, CD. Jack McCracken. Όσοι δεν ξέρουν τι είναι FM Towns, θα το δουν και αυτό κάτω. Πρέπει να το κάνουμε παρουσίαση retro collectors κάποια στιγμή. Πρέπει, κάποια στιγμή πρέπει. Και τα κουτάκια του Game Gear, βλέπεις εδώ κάνεις τα αρχεία. Ναι, πολύ διαφορετικά. Λοιπόν, τώρα τα βάζω έτσι όπως είναι. Είναι αμερικάνικο Panzer Dragoon Saga. Εντάξει. Και το 2, πάλι αμερικάνικο. Δεν ξέρω, προτιμάς τις ευρωπαϊκές ή τις αμερικάνικες συνθήκες? Εγώ είμαι του ευρωπαϊκού πάντα. Είτε είναι από οποιαδήποτε κονσόλα. Αυτό έμαθα, αυτό έβλεπα στα περιοδικά. Με αυτό πορεύομαι. Κάποια έτσι δυσκολάκια του PS4, όπως όλα τα jack που είχε βγάλει. Έχει και Poki Roki, για να μην... Poki Roki. Αυτό είναι δύσκολο. Okay.
Δεν το πήρες όμως το ποκυρόκι. Όχι, όχι, δεν το πήρα τελικά. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε εδώ Bankai Organ 564. Κοίτα διαφορετικά τα κουτιά και αυτά. Πιο εντυπωσιακά θα έλεγα εγώ τα Ιαπωνικά. Είναι Punishment. Κρίμα αυτά τα παιχνίδια γιατί δεν βγήκαν Ευρώπη. Ποτέ δεν το κατάλαβα. Zenki, το καλύτερο παιχνίδι του PCFX, της NEC. Α, και ευρωπαϊκό βλέπω. Το Saga, ναι, εννοείται. Εντάξει, παιδιά, τώρα ξέρετε πόσο υπάρχει το κομμάτι, αλλά εδώ υπάρχουν και άλλα κομμάτια που μπορεί να είναι και πιο ακριβά για αυτό, να ξέρετε. Όχι μπορεί, είναι. Ειδικά τώρα μόλις πάμε δίπλα. Ρέκα, για Famicom, αυτά είναι παιχνίδια για Famicom τώρα. NES. New Crystal. Πάλι, αυτά τώρα είναι για αυτούς που ξέρουν τώρα τι κομμάτια, για τι κομμάτια μιλάμε. Πόσοι είναι αθηνομίες που ξέρουν. Ελλάδα. Δυστυχώς. Εγώ σκέψω, εντάξει, δεν ασχολούμαι. Ιαπωνέζικα δεν τα ξέρω. Δυστυχώς. Αλλά για να τα έχεις εδώ εσύ. Δυστυχώς. Σημαίνει ότι είναι κάτι πολύ δυνατό. Λοιπόν, και επιστρέφουμε πάλι στο Saturn. Shining Force 3. Ναι. Η συλλογή με τα Saturn και γενικά με αυτά τα Nintendo και τα λοιπά είναι κάτω. Απλά εδώ έχω ξεχωρίσει κάποια που θεωρώ ότι θα έπρεπε να τα έχω, να τα βλέπω, να μου φτιάχνει η μέρα, ας πούμε, έτσι, κάθε φορά. Λοιπόν, και εδώ πάμε τώρα σε Sega CD, Popul Mail, Lunar, ωραία, αγαπημένη σειρά, ναι, του Lunar. Δυνατό, σε γκίστηκε. Eternal Blue. Eternal Champions. Albert Odyssey. Τώρα RPG, μιλάμε το Saturn. Ναι, τώρα, ναι. Εντάξει, Magic Knight Rare. Είχε πολύ, πολύ RPG και shooter η Ιαπωνία, δεν ήρθαν εδώ, δεν ξέρω γιατί έκανε η Sega. Πάμε σε TurboGrafx, Ninja Spirit, Shockman, Pong 3, ένα βαθμολογημένο Silent Hill 3. Ωραίος. Για το Pioneer, το Laser Active, το πιο δύσκολο παιχνίδι, το Time Call. Δεν ξέρω, μπορεί να το ξέρεις από το Mega CD αυτό. Ναι, ναι, ναι. Αλλά δεν το έχω ξαναδεί σε αυτήν την έκδοση προφανώς. Είναι δίσκη μεγάλη, ναι, τύπου, ναι, ναι, βινίλιο, ξέρω εγώ, ναι, που έμενε και έπαιζες. Τα laser disc, ναι. Φοβερό. Εντάξει. Πολύ πριν φάση. Ξαναβάλουμε και να κατέβουμε τώρα σε Super Nintendo και Super Famicom. Λοιπόν, τώρα εδώ είναι Hyper Area. Είναι λίγο δύσκολο τώρα εδώ, γιατί είναι τσιμα-τσιμα όλα τα... Εντάξει, δεν πειράζει. Τα παιχνίδια. Clock Tower. Ναι. Πολλοί το γνώρισαν αργότερα αυτό το PlayStation. Ναι. Ναι. Εδώ τώρα δυσκολεύουμε. Ουσιαστικά αυτά είναι τα exclusive ιαπωνικά παιχνίδια του Super Nintendo, τα πιο δύσκολα. Ναι. Όλα με protective sleeves, έτσι. Καλά, όχι όλα, να πούμε, αυτό δεν είναι. Οκ. Okay. Ναι. Έλα. Αυτό ίσως είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι του Super Nintendo, το Rendering Ranger. Της Rear. Όχι. Όχι, Virgin. Virgin. Okay. Εντάξει, είναι ψαγμένα πολύ τώρα αυτά, φίλε. Αυτά, ναι, εντάξει. Τώρα μη φάνταση, εντάξει, είναι και παιχνιδάρες, δεν είναι. Αυτό είναι το μόνο Spider-Man που δεν έχει βγει Ευρώπη και Αμερική. Lethal Force, ναι, δεν το ξέρω. Ούτε φάδες λέω. Cotton. Cotton. Έλα. Okay. Και επειδή πήρες πολύ τζαπανίλα, πάμε λίγο και στα... Λοιπόν, αυτό τώρα που ήταν... Τέλος πάντων, θα βάλουμε μετά. Λοιπόν, ας το πω προσωρινά. Okay. Λοιπόν, πάμε λίγο στα PAL και στα Αμερικάνικα τώρα. Και έχουμε Super Metroid, όπως είχε έρθει εδώ Ελλάδα
Mm-hmm. Άπαιχτο. Το τσέικο. Ναι, 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 δεν έχει ανοιχτεί. Οκ. Okay. Spag Macfang. Mm-hmm. Wild Guns. Ωραίο. Για Nintendo 64 Rat Attack. Mm-hmm. Από τα δύσκολα. Να βρεθούν κουτάτα και κομπλέ. Fighters Destiny 2, αμερικάνικο μόνο. Mm-hmm. Όπως και το Spider-Man. Spider-Man. Όπως και το Transformer εδώ, το Beast Wars. Έλευση. Από τα δύσκολα του Nintendo 64. Και το Mega Man 64. Harvest Moon 64. Άρα, The Acrobat 2 για Super Nintendo. Πολύ καλό αυτό. Dynasty Chronicles, RPG. Mm-hmm. Από τα ελάχιστα που μπήκαν στο Nintendo 64 και μας ξενέρωνε τότε. Mm-hmm. Ότι δεν είχαμε. Masterpiece, αυτό έχει ξεφύγει και ναι, αυτό. RPG. Fireman για Super Nintendo. Το αγαπημένο σου. Pokiroki, το 2. Από εδώ ξεκίνησαν όλα. Final Fantasy 3, Ninja Gaiden Trilogy, Metal Warriors, δυνατό, το Conquer, Snowboard Kids 2, Starcraft 64, το Bomberman, το Second Attack είναι αυτό. Mm-hmm. Paper Mario. Ναι. Το Harvest Moon. Leon Twist 2. Mario RPG. Ωραία. Final Fight 3. Πολύ δυνατό αυτό. Demon's Crest. Παιχνιδάρα. Yeah. Κάποια στιγμή αυτό θα το κάνω ένα walkthrough. Mega Man 7, PAL. Mega Man X3. Ένα και ένα. Evo. Δυνατό. Εντάξει, Chrono Trigger. Yeah, okay. Chrono Trigger που λένε όλοι. Αυτό θέλω. Poki Rocky σφραγισμένο. Γιάννη, έλα εδώ. Άμα του έλεγα σου δίνω το Poki Rocky για Super Nintendo να μου δώσεις για το Switch, δεν θα το δίνω. Οκ. More Cool World. Hagan. Hagan, πολύ δυνατό. Vampire Kiss. Έχουν, όλα αυτά είναι φύγει, δεν υπάρχουν. Είναι Soul Blazer το αγγλικό. Οκ. Okay. Wirlo. Ούτε αυτό το ξέρω. Captain Commando. Καλά, ναι, εντάξει. Final Fight Guy. Okay. Τώρα, τι γίνεται εδώ. Ναι, και εδώ έχουμε κι άλλα. Τι γίνεται εδώ, δεν ξέρω. Λοιπόν, εδώ δυστυχώς χωρίς κουτιά το Virtual Bowling και το Gundam για Virtual Boy. Okay. Τα πιο δύσκολα παιχνίδια του Virtual Boy. Mm-hmm. Panzer Dragoon Mini. Magical Chase. Doro για Famicom. Και το Tribal για Game Boy. Ωραίο. Ρολογάκι Zelda για να βγαίνεις έξω να σε. Έλα. Άρχοντας. Έτσι. Λοιπόν. Και έχουμε κάποιες φακούλες εδώ. Σκίτορ. Σόρσερες. Η φίλη μας η μάγισσα. Ο πολεμιστής. Όχι, δεν είναι, δεν βασιλιάς. King Randor. Ναι. Και κάτω είναι ο Σκελετόρ. Ο Σκελετόρ. Εντάξει, μην το βγάλεις. Θα είναι εδώ ο Σκελετόρ. Είναι οι vintage φιγούρες, εννοείται. Έτσι. Όχι η εκδόση που βγαίνει τώρα. Mm-hmm. Ένα
Ένα Huawei P30. Και όμως κρύβει μέσα. Πώς λέγονταν αυτός, η Καμίλα έτσι από τα χελανονιτζάκια. Ξέχασα και το όνομά του. Τέλος πάντων. Πω, έχω να τον δω πολλά χρόνια, ρε φίλε τον δικό του. Έτσι κολλάκι αυτό. Τώρα δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Ξέχασα το όνομά του. Μήπως το γράφει εδώ που δεν είναι. Ο Huawei. Το τρίπλη κάμερα. Λοιπόν. Βάζω. Ναι. Βάζω. Κόμπρα. Πάμε τώρα και σε άλλα ωραία. Ο Δοντάρης. Αγαπημένη φιγούρα. Εντάξει, τώρα τι να πω. Ναι. Είναι και από τις πρώτες που είχα πάρει. Έλα, φίλα. Χαρακτήρας αγαπημένος, τώρα τι να λέμε. Ναι, μόνο κόμπρα. Yes. Και Deceptive. Λοιπόν, εδώ έχουμε Imperial Gunner, Star Wars. Από Droids, τον φίλο μας στον... Ποιος είναι... Το From... Αυτό πρέπει να είναι 70's, ε? Όχι, είναι 80's. Ήτανε μια σειρά που πρωταγωνιστούσε ο R2-D2 και ο C-3PO. Mm-hmm. Cartoon. Εντάξει. Yeah. Και βάλε το Toy Line που μέσα σε αυτό το Toy Line είναι και ο Boba Fett. Θεωρείται, έλα, αυτό θεωρείται από τις πιο δύσκολες φιγούρες. Σοβαρά. Ναι. Και είμαι και αρκετά περήφανος αυτό. C3PO επίσης. R2-D2. Έλα ρε φίλε. Δηλαδή ουσιαστικά τα έχεις όλα αυτά, όλη αυτή τη σειρά. Όχι όλα, εντάξει, αυτά που ήθελα να έχω και έπρεπε να έχω. Έτσι. Εδώ το, βάλουμε μετά. Ναι, μάλλον. Λοιπόν, εντάξει, δεν μπορούσε να λείπει από τη συλλογή ο Storm Shadow, βέβαια. Έτσι. Κόμπρα Νίτσα. Steel Gates. Ο φίλος μας το κουνάβει. Από το Lord of the Rings, από την ταινία κινουμένων σχεδίων, αυτό πρέπει να είναι 70's, κάτσα να δω, χρονολογία, όχι, ναι, 1979. Μάλιστα, δυνατό. Από Ewoks. Mm-hmm. Jack Face από Star Wars. Mm-hmm. Luke Skywalker ο πρώτος. Αυτό πρέπει να είναι 78. Ναι, 1978. Και great to go. Ναι, η βαθμολογία δεν είναι καλή, γι' αυτό εδώ πίσω. Α, ναι. Okay. Αλλά, εντάξει, ναι, άντε, είναι κομματάρο όπως και να το. Ναι, ναι, ναι. Και σκατούλες να έχει πάνω. Σαν αυτά που τρέχουν. ο Φρόγκμαν. Ναι, ρες. Cobra Officer. Πολύ καλός. Και πίσω, αυτό νομίζω θα το γουστάρεις. Τα fan school δεν είναι αυτά τα τελευταία. Ναι, τα μούπα. Beachhead. Εντάξει, γεια σας. Στέλια, θες να παντρευτούμε? Να έχω δικαίωμα να τα παίζω. Ο πιο περιζήτητος γαμπρός συλλέκτης. Ωραία. Λοιπόν. Οπότε μετά κάνουμε ένα διάλειμμα να μαζέψουμε. Κάτσε, έχει κι άλλα εδώ. Α, ναι. Πόπο, ξεχάστηκα. Λοιπόν, Half Crown, γελμονιτζάκια. Τώρα αυτά δεν έχουν θήκες, οπότε πρέπει λοιπόν να τα προσέχω περισσότερο. Okay. Σύνερα. Τη Ρέμκο ο Κόναν. Έλα φίλε, δεν το ξέρω αυτό. Σκάρλετ. Και εδώ. Α, καλά, δεν το θυμόμουν ότι έχει φούσκες και τέτοια. Α, ή όχι. Εντάξει, είναι μέσα. Τέλος πάντων είναι Wildcat και Tigra. Ναι, ο Thundercats. Ναι. Εντάξει, δύναμη. Ωραία.
Αυτά. Τα μαζεύουμε και πάμε στο δίπλα ράφι που είναι εξίσου promising. Εδώ χρειαστήκαμε λίγο τη βοήθεια του κοινού. Ο φίλος μας εδώ, βαθμολογημένος. Glow in the dark. Scare glow. Επίσης βαθμολογημένο το όχημα των Ghostbusters στο έκτο. Από Pretenders Bumblebee. Έλα, κοίτα εδώ όμως δουλειά που κάνουμε εσύ. Πιάσουμε στη βαθμολόγηση. 80. Το έχουν επιδείξει, το έχουν βάλει. Εντάξει, είναι. Είναι ωραίο το Great. Είναι ωραίο. Είναι άλλη φάση. Λουκ πιάνει πιο πολύ. Ο Λουκ από. Από σειρά. Σειρά. Εδώ hot spot από χελανονιτζάκια. Δύσκολη φιγούρα. Θα κρατήσω. Όχι, εντάξει, την παλεύω ακόμα. Ωραία. Αν θες κράτα το Lion. Και το τέρι του εδώ πέρα. Και αυτός ο Μάμρα βαθμολογημένος. Αυτά είναι. Πολύ δυνατά κομμάτια, παιδιά. Μόνο στέλιος εδώ, μόνο εδώ τα βλέπετε αυτά. Λοιπόν, πάμε σε Mega Drive τώρα και exclusive ιαπωνικό Underline. Undead Line. Okay. Sorry. Castlevania. Golden Axe 3. Στάει το τώρα, δεν θυμάμαι τον τίτλο. Okay. Το Μούσα. Και Genesis. Master of Combat, Masters of Combat και Power Strike 2. Τα δύσκολα παιχνίδια του Master System. Κολύμπρι, το πιο ακριβό. Το 32 έξω νομίζω. Και Chaotix. Ακολουθά μετά αυτό, ναι, εντάξει. Αμερικάνικα 32X. Blackthorn. Όχι, νομίζω το πιο δύσκολο από 32X είναι αυτό. Το Web of Fire, το Spider-Man. Είναι γι' αυτό δύσκολο, αλλά νομίζω πιο δύσκολο ή πιο ακριβό το κολύμπρι. Και τα δύο μαζί. Πιο ακριβό. Okay. Λοιπόν, YS για PSP και αυτή η αγαπημένη σειρά. Και το Lunar. Mm-hmm. Mega Man για Game Gear. Και αυτό κι αν είναι. Monster World 4. El Viento. Eliminate Down. Δύσκολο στο Drive, το Mega Drive. Cotton, Panorama. Twinkle Tail. Battlemania, ναι. Το πρώτο, το δεύτερο, αυτό είναι η καθαρή arcade εκδοχή. Double Dragon 2, αυτό δεν ξέρω, μόνο στην Ιαπωνία το βγάζω, δεν ξέρω γιατί. Ναι. Play Lancer. Alien Soldier. Punisher. Το Ματάρ, εντάξει. Οπα. Το Mega Man. Mega Man. Φοβερά, ένα και ένα όλοι. Και μια και είμαι έτσι εδώ στα ψηλά, για να μην ανεβαίνουμε. Πάμε. Ας δούμε λίγο και κάποια του Neo Geo AS. Πριν πάμε και πιο κάτω. Ξεχωρίζω από αυτά. Εντάξει, είναι το Ninja Commando, Viewpoint. Aero Fighters 2, King of Fighters 2002, 2001, 2099, Falstar, Metal Slug 5. Οκ, εντάξει. Μιλάμε για τα αυθεντικά, έτσι. Ναι.
MVS, ούτε conversion και 4, το 4. Και Everdrive. Ούτε bootleg. 3. Νομίζω και αυτή είναι η πιο 2, δυνατή σου συλλογή. Ναι. Σε ναι, σε πιο γουστάρω. Extreme συλλογή. 6. Mark of the Wolves. Real Bout 2, εντάξει, αυτά είναι λίγο πιο... Last Resort. Και τα υπόλοιπα τα βλέπουμε κατεβαίνοντας. Okay. Οπότε βλέπουμε τα άλλα πιο κάτω. Πάμε στο NES τώρα. Felix the Cat. Στο NES τώρα. NES, Nintendo NES. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, Metal Storm, Zelda καινούριο κιόλας, Itochu. Metroid επίσης καινούριο, Donkey Kong 3, Donkey Kong Jr., Stack Up, Balloon Fight, Land, Urban Champion, Wild Gunman, Ice Climber, Chubby Cherub, Popeye, Action in New York, Toxic Crusaders, Power Blade, Zombie Nation, Panic Restaurant, Snow Brothers, Roadland, το Flintstones στο Dinosaur Peak, Stadium Events, Mr. Gimmick, Little Samson, Kid Clone, Mighty Final Fight, Mega Man 6, Donkey Kong, Mega Man 1. Αυτά είναι τα πιο, τα πιο δύσκολα. Yeah. Και Santae Game Boy Color, βαθμολογημένο. Εντάξει, από τα πιο σπάνια παιχνίδια του Game Boy Color, το ψάχνουν πολύ. Από εκεί ξεκίνησε η σειρά. Εντάξει, καμάρια αυτό της συλλογής. Πάμε κάτω σε Game Boy, επίσης Amazing Tater, το Sparks Adventure. Εντάξει, από τα πιο δύσκολα του Game Boy, τι να λέμε τώρα. Mm-hmm. Εδώ η βίβλος για σένα, δεν ξέρω επειδή είσαι πολίτη της εκκλησίας. Λοιπόν, Killer Tomatoes, Tosiden, King of Fighters 95, Evolution για Neo Geo Pocket και Cotton για Neo Geo Pocket. Και ένα κουνούπι για Neo Geo. Μας κυνηγάει το κουνούπι, ναι. Νιγκερών για Neo Geo Pocket, Barbecue Zombie για... το DS, Pokemon Leaf Green, Pokemon Emerald, Final Fantasy 6, Metal Gear Solid, Starhawk Game Boy, Fish Dude Game Boy, Ninja, τι Ninja, κιόλας. Λοιπόν, Return of the Ninja, Metroid, το Sub-Zero, όχι Sub-Zero, Zero Mission, λοιπόν, Fire Emblem, Zelda, Castlevania, Ninja Cup, Invader, Resident Evil Gaiden, Waterworld για Virtual Boy, Space Invaders. Εν τω μεταξύ, ξεχνάω τους τίτλους τόσα χρόνια. Virtual Lab, είναι και τόσο πολύ. Λοιπόν, Toxic Crusaders, Castlevania Legends, Hello Ninjaka 3, 2, Stop That Rolls, Snow Brothers, Jetsons, Avenging Spirit, Shadow Warriors, Kid Dracula, Mega Man 5, Felix the Cat, Metroid 2, Castlevania Adventure, Car Battle Joe για Advance αυτό. Άλλες κομματάρες αυτές. Όλα αυτά τώρα είναι ένα και ένα. Τώρα μισώ να τα βάλω αυτά στη θέση τους. Castlevania Belmont's Revenge και αυτό βαθμολογημένο για Game Boy. Λοιπόν, και εδώ έχω. Batman and Robin, Mega CD. Lords of Thunder, Mega CD. Snatcher. K.O. Όλα τα πιο φτηνά του Mega CD. Της πλάκας όλα. Ninja Warriors, αυτά είναι τώρα ιαπωνικά, Barry Allen. Ναι. Shining Force. Το αγαπημένο σου. Κάποια στιγμή αυτό θα το πάρω. Evolution για Dreamcast, Zelda Adventure για CDI, και άλλο Zelda για CDI, όλα τα Zelda για CDI. Μόνο αυτά νομίζω, και το Mario έχω για το CDI, δεν αξίζει. Εντάξει, εδώ πολύ πράγμα. Εδώ τώρα. Θα περάσουμε γρήγορα. Tale Concerto, Adventure of Little Ralph, Cotton, Mad Panic Coaster,
Hartford Park. Αυτά είναι τα δύσκολα και γκέ, τα ιαπωνικά του PS1. Κοιτάξτε, εδώ βγάζει. Μπορούμε να κάνουμε ένα πολύ κοντινό πλάνο έτσι να τα δείξει η Σοφία, δηλαδή για να σε κουράζει, ό,τι θες. Ναι, άμα Dungeons and Dragons, κάτσε να δω, πας και... Επειδή όλα αυτά είναι δυνατά, ναι, θα ήθελα να τα δούνε. Εντάξει, είναι όλα τώρα αυτά. Πολύ ψάχνουμε. Πολύ Ιαπωνία αυτή. Εντάξει, είναι κάποια παιχνίδια τα οποία είναι σουτεράκια, fighting, exclusive, ας πούμε, που... Εντάξει. Πρέπει να τα έχεις. Dreamcast. Εξάλλου, εγώ ήμουν από πάντα υπέρ των Ιαπωνικών. Μην σου πω περισσότερο από τα πάλι. Όλα τα δυνατά σουτεράκια του Dreamcast. CFX, Zeroigar, Macaroon. Randol. Είναι η πιο ακριβή τίτλη του ΑΕ, από τους πιο ακριβούς. Mm. Απλά δεν είχα προλάβει να τους πάρω σε ΑΕΣ τότε, το Big Tournament Golf και το Overtop. Mm-hmm. Και τουλάχιστον τα έχω στο νέο GOCD. Okay. FM Town, Splatterhouse, έλα, ρε. Raise το... Under και αυτά για FM Town. FM Town. Αυτές οι εκδόσεις. Overtown για Dreamcast. Εντάξει, και σφραγισμένα από τα πόβο, Καστιλβάνια. Εντάξει. Καπαμαρού. Τα αρώμα. Θα κάνω κάτι να δούμε έτσι. Θα είναι το τίτλο. Πόβο, όλα κλειστά, ε. Κάποια δεν είναι σφραγισμένα, κάποια έχουν το προστατευτικό, η ζελατίνα, αλλά κάποια okay. είναι. Ναι. PC Engine τώρα, πάμε Καζακίρ, Καστιλβάνια. Mm-hmm. Blaster, Σύνθια, Ροδούν, Darius Alpha. Αυτά. Αυτά τα λίγα, τα καθημερινά τα από. Οκ. Γίνγκα, και αυτό, το Ματάρα. Mm. Λοιπόν, εδώ το έχουμε κάνει αφιέρωμα Retro Collectors Neo Geo AS. Έχεις δείξει και έχεις... Δείξαμε και... το πάνω ράφι. Ναι. Έχεις βάλει κάτι άλλο, ας πούμε, σε τίτλο που σου έλεγε. Δεν σου λείπανε δύο τρεις τίτλοι. Μου λείπουνε παραπάνω καμιά δεκαετία. Απλά είναι κάποιοι που πλέον εντάξει δεν πιάνονται. Όπως πριν είπα, κάποια στο... τα έχω πάρει στο νέο Joseph D. Ναι. Εντάξει, δεν θα πεθάνουμε κιόλας. όλο και κάτι έχει μπει. Πάμε εντάχει να πούμε, ας πούμε. Εντάξει, Fatal Fury, Fighters 98-97, World Heroes. Εδώ είναι τα πιο ενδιαφέροντα. Sonic Wings 3, Kizuna Encounter, Savage Ring. Ποιο είναι πιο καλό, sorry, το Sonic Wings το 2 ή το 3? Για με, οι πιο πολλοί είναι το 2, εμένα το 3 μου αρέσει. Το 2 πήρα για το CD. Goku Goku 7, Samurai Shodown 5, World Heroes Perfect. Χαρά του Arcade. Καλά, εντάξει. Το απόλυτο βασικά. Mm.
Last Blade 2. Samurai Shodown 4, Spin Master, Top Hunters. Εδώ είναι κάποια Pokémon. Mm-hmm. Τα κόκκινα. Κλασικά εκεί, ναι. Super Psychics, Nam, Anatol Dunos, Street Hoops. Λοιπόν, King of Fighters 2003, το τελευταίο που βγήκε στο ΑΕΣ. Ματριμελή. Αυτό είναι και το Γιάννη εδώ πέρα, το αρέσουν αυτά τα εξόδωτα. Rage of the Dragons. Από τα πιο σπάνια παιχνίδια του Neo Geo AES. Τσίμπι, quiz παιχνίδι είναι, φαντάσου. Ναι, εδώ κολλάει το πράγμα. Λοιπόν, Magical Trop 2, Sengoku 3, παιχνιδάρα. Εντάξει, το κορυφαίο όλων είναι εδώ. Αν δεν διαλύσουμε τη θήκη του. Metal Slug 1. Εντάξει. Ναι. Τι να λέμε. Εντάξει, νομίζω όλα εδώ. Blazing Star. Πριν, ναι. Breakers. Twinkle Star Sprites. Shock Troopers. Sabaton. Ninja Masters. Το Magical Trop το 3. Eightman. Εντάξει. Τρελή συλλογή, παιδιά, γιατί δεν έχουμε λόγια τώρα. Όσοι καταλαβαίνουν τι έχει κάνει εδώ ο Στέλιος, τι αφουσίωση τώρα έχει παίξει, γιατί. Εντάξει, έχει παίξει πολλά. Wii U Xenoblade Chronicles έκδοση. Κάτω έχω μερικά ακόμα του ΑΕΣ. Και ο δεύτερο στυλ του, εντάξει, τα κορυφαία τα είδαμε. Εντάξει, βέβαια είναι Sengoku και. Sudoku. Cyber Leap και δεν συμμαζεύεται. Ναι. Κάποια έτσι που έχω ξεχωρίσει για PS2, Wild Arms 5, Rule of Rose, το Kuon, το Gacha Force για GameCube, Chibi Robo, Pokémon Gale of Darkness. Μάλιστα. Για PS1. Art the Lad, Collection, τα Lunar. Είπαμε στα Lunar έχουμε μια ιδιαίτερη αγάπη. Ναι. Λοιπόν, κάποια Αμερικάνικα που δυστυχώς δεν ήρθαν εδώ στην Ελλάδα και στην Ευρώπη για PS1. Ναι. Κυρίως RPG. Αυτό βγήκε τώρα πρόσφατα, Switch PS4 νομίζω. Οκ. Okay. Το ράψω. Πρώτο Persona, η αρχή όλων, Xenogears, Dragon Warriors 7, Chrono Cross, Parasite Eve. Σ' άλλη παιχνιδά. Αυτό είναι, εντάξει. Αυτό κιόλας. Είχα φάει τρελό σκάλο με τον Μιτσούι. Εγώ το παίζα ασπρόμαυρο. Λόγω Μιτσούι, ναι. Ναι, Μιτσούι. Και εγώ Μιτσούι θα το παίξω. Το ιερό Μιτσούι μας. Αλλά είχα πάρει σκάρ το aftermarket που μου τα έκανε τα Αμερικάνικα. Δεν είχα, δεν μου είχε κόψει, δεν είχα κάνει καθόλου κατά Castlevania, Persona 2. Μπορώ να πάρω αυτό εδώ, είναι. Μόνο αυτό θα πάρω. Ξεράκλας, όχι. Λοιπόν, τα δύο πιο δύσκολα παιχνίδια του 64DD, το Dust in the Giant το δεύτερο και το Golf. Japan Pro Golf Tour. Δύσκολα. Ναι, αυτά είναι. Εντάξει, χαζοπαίχνιδα, αλλά εντάξει. Για τους τρελούς, ανώμαλους συλλέκτες όπως είμαστε εμείς. Εντάξει. Εσύ, ξέρεις. Λοιπόν, νομίζω κάτω έχει πτώματα παλιών συλλεκτών. Τους έχω βαλσαμώσει εδώ, για να τους πάρω τη συλλογή. Λοιπόν, αυτά από εδώ. Τώρα πρέπει να μεταφερθούμε στο... Τώρα πάμε στο Vault of Retro, κάτω. Πάμε 10 ορόφους κάτω από τη γη, με ασαντσέρι. Ωραία. Παιδιά, νομίζω ότι μέχρι εδώ έχετε ήδη δει extreme πράγματα. Όλα αυτά είναι στο σαλόνι του Στέλιου, αλλά όπως καταλαβαίνετε, επειδή έχει τεράστια συλλογή, δεν μπορούσε να φιλοξενηθεί εδώ. Οπότε θα δούμε κάτι άλλο τώρα, το οποίο πιστεύω ότι θα κυλήσουν και άλλα δάκρυα. Κάποιοι θα γουστάρετε, κάποιοι θα απορροφείτε, κάποιοι θα θέλετε να τα ψάξετε, κάποιοι θα θυμηθείτε. Αυτό είναι το νόημα στο κανάλι Console Hunter, οι αναμνήσεις, τα ρετρό, η παρέα, τα hypes που δημιουργούνται. Γουστάρουμε, περνάμε καλά και ελπίζω να περνάτε κι εσείς. Φύγαμε για το δεύτερο μέρος. Ωραία, Φίσα. Δυνατή.
Και εδώ ωραία. Αλλά πιο ωραίο είναι και αυτό εδώ. Αυτό είναι από το για να δούμε. Να τα πούμε! Πάμε, μας τα πάνε. Γαμώ το, άντε πάμε τώρα τουλάχιστον να δούμε τι γίνεται εδώ. Λοιπόν, από το Volt, το Volt of Retro να πούμε. Λοιπόν, μπες μέσα Σοφία και ό,τι σου αρέσει πιο πολύ θα το πάρουμε στο τέλος, να φύγουμε. Λοιπόν, παιδιά, εδώ τώρα είναι ένας φανταστικός χώρος. Για μένα είναι ό,τι πιο ωραίο έχω δει σε man cave, tour, room, tour, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Είναι φανταστικό. Έχει πλάγια πίσω, έχει εδώ και έχει και ένα ωραίο χώρο, να τους δείξεις λίγο ένα sneak peek τι άλλο θα δούμε εκεί, θα θυμηθούμε τώρα μινιόν. Εντάξει, μέχρι εκεί φάρουγο, μετά δεν μπαίνεις. Απλά να δείτε τι έχει. Λοιπόν, καλά, εδώ τώρα χαμός, κονσόλες παντού. Εδώ λέω να ξεκινήσουμε από εδώ την αρχή στέλιο. Ναι, από πλάι. Οπότε πάμε να δούμε εδώ, επειδή δεν χωράμε τώρα. Προχωρά εσύ. Αν ξεκινήσουμε από πάνω, ας πούμε, είναι κάποια κουτιά Super Mario Lego, ένα Saturn, η έκδοση PS4 Last of Us και Metal Gear. Αυτές οι καφέ κούτες, οι μεγάλες, έχουν κάτι καρτέλες και λένε Ninjaga από 2012 σειρά. Okay. Γελόντεον. Αν είσαι από εδώ, Σοφία, θα δείξει G.I. Joe Action Force. Ευρωπαϊκά, ναι. Στο Σπάνια. Εντάξει, αυτά δεν είναι σφραγισμένα, αλλά είναι κομπλέ με τις καρτέλες. Θα έχω στήσει έτσι εκεί. Ναι. Εντάξει, ωραία κομμάτια, δυνατά. Πιο κάτω είναι κάποιες χήμα κασέτες, Super Nintendo, Nintendo 64, Nintendo NES. Ναι. Για Amiga CD και Amiga σχέτη οι παιχνιδάρες όπως Moonstone, Fling. Okay. Εντάξει, έχεις και εδώ. Βασικά προσπαθεί να στριμώξεις και στο παραμικρό σημείο, δηλαδή, πράγματα, έτσι. Καλά, κάτω βλέπω κάτι χέλο, Νιντζάγια, κάτι τέτοιο. Τα ακόμη είναι, ας πούμε, δεν ξέρω αν τα θυμάσαι αυτό, Ναι, έχω τέτοια, τα είδα. Τα έχω και τα 10. Το 9 και το 10 είναι τα πιο δύσκολα. Εγώ έχω μόνο 2 το μικρό δυστυχώ, όσα είχα αυτά τα 2. Και από βιβλία, εντάξει, αυτή εδώ η συλλεκτική έκδοση του Harry Potter, δεν θυμάμαι τώρα πόσα. Αυτό θα αρέσει, Σοφία. Λοιπόν, είναι πολύ καλό αυτό. Να ανάψουμε φλά, Σοφία, τι λες. Θα το δούμε. Ιστορία και δόξα, αυτό το έχω δύο φορές. Το Αστρόπλιο Μακντάκ δίσκο και αυτό. Ζωδιακή πέτρα και αυτό δύο φορές. Ένιμα του τότε. Λογία Σπαθή των Πάγων. Τα 7 θαύματα των Παπιών. Έλα, και όσο δείχνει Σοφία να φέρει και ένα άλλο που δεν το έχω. Αυτό είναι δύσκολο. Φαντόμενα αντίον όλων. Το ψάχνω αρκετή. Έλα. Τι είναι, δεν είναι πολύ παλιό. Όχι. Okay, αυτοτελές. Το δίνανε μαζί με το αεροπλάνο, νομίζω ότι εντάξει, κάτι τέτοιο. Okay. Εντάξει. Δύσκολο ωραία. Πολύ. Είναι τα πρώτα ακόμη του Τεντέν. Okay. Α, κι άλλο. Ναι, αυτό έχει 6, νομίζω και αυτό έχει 3. Τεύχει μέσα. Εντάξει, άλμπουμ Κουκουρούκου. Θέλω να μην τζάκια, Flintstones. Τρελό παρέα, δεν είχαμε τόνο. Δεν ξέρω αν τα θυμάσαι. Τα θυμάμαι, ναι. Αυτά δεν τα έχω, αλλά τα θυμάμαι. Αυτά το έχω, ναι. Και έχουν και αρκετά αυτοκόλλητα μέσα. Δυνατός. Παντού έχεις, χτυπάς έτσι όλα. Πρώτη έκδοση Saturn πάνω, Zingetron. Παιχνιδάκια τώρα εκεί, ωραία. Το Game Gear, ναι. Βλέπουμε ωραίους τίτλους. Κάποιες συλλεκτικές για Switch όπως το Xenoblade Chronicles, Astral Chain, Xenoblade 2, το Bravely Second, Darius, Fate, κάτω είναι τίτλοι για Wii, εντάξει, Muramasa, Project Zero 2, Shadow Tale,
κάποια Neo Geo Pocket κάτω. Πιο κάτω του GameCube. Full sets. Full collection παντού, σε όλα. Λοιπόν, από εδώ τώρα είναι Vectric, Jaguar, Jaguar CD. Primal Rage για Jaguar. PC Effect. Για 3DO είναι. Night Trap. Εντάξει, όλοι οι καλοί τίτλοι, ας πούμε, του Jaguar είναι εδώ. Ναι, το γουστάρει το Jaguar. Είναι εδώ, Rayman. Ναι, Rayman είναι το νομίζω το πιο... Το Alien vs Predator εδώ το έχω. Πάνω, δεν ξέρω το βλέπει. Ναι, το είδα. Είναι τέρμα δεξιά. Παιχνίδα να το πει λίγο. Και νέε από κάτω τίτλοι. Castlevania, Metal Gear, πιο κλασικοί τίτλοι. Πάνω είναι τα πιο δύσκολα, δεν είναι πιο κλασικά, ας πούμε. Dark Tales 2, Shadow Warriors, Dragon Warriors 3, 4, Final Fantasy, Robotector. Ένα και ένα, φίλε, όλα. Castlevania. Ένα όλα αυτά. Καλά πάνε έχει το Belmont Revenge σε Alpha, Gaia's Grading. Καλά, είναι εντάξει. Game and Watch. Τα Game and Watch, όλα. Πανόραμα, όχι όλα, όσα έχουμε κουτί αυτή τη στιγμή, το Zelda, Tropical Fish, Balloon Fight, τα Πανόραμα, το Mario το Crystal, εντάξει, πιο κάτω Nintendo 64, πάλι και Αμερικάνικα. Εντάξει, ξεχωρίζει το αγγλικό το Shadow Gate, Castlevania, Turok 3, κλασική τίτλη, Banjo-Tooie. Ναι. Ακόμα πιο κάτω, Dreamcast τίτλη, PC Engine, πολύ αξιόλογη τίτλη, Mega CD, PC FX, Final Fight, Mega CD. Advancing Amiga CD32, Alone in the Dark, κάτω είναι Ιαπωνέζικα κυρίως για Nintendo 64, το Majora's Mask που είναι από τα αγαπημένα μου, το οποίο τώρα είναι και δύσκολο να το βγάλω εδώ, άστα, είναι Big Box και γούστα να το πάρω, Neon Genesis Evangelion, τίτλοι που δεν ήρθαν εδώ. Σε κακή κατάσταση το Flying Dragon, αλλά δύσκολο παιχνίδι. Ναι, έτσι. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Εντάξει, εδώ πάλι είναι ένα κουτί με διάφορα καλά κόμιξ τώρα, εντάξει. Okay. Μην καθόμαστε, εντάξει, πλέον είμαστε στο The Universe, έχει διάφορα. Ναι. Παντού, όπου κοιτάξεις, παντού. Λοιπόν, τώρα εδώ, εντάξει. Εντάξει, πάνω, εντάξει, δεσπόζω. Εσύ το έχεις πολλά χρόνια αυτό. Ναι. Και είναι και γνήσιο να πούμε. Είναι το γνήσιο γιατί βγήκανε πολλές μαϊμουδιές μετά. Λόγω του γορίλα. Σαν το είναι γορίλα σαν το τάξι, ναι. Πολύ καλό κομμάτι, Holy Grail. Αλλά είναι αυτό που λέμε πρακτικά, είναι ένα σλίδι. Ναι, εγώ δεν το έχω σε ιδιαίτερη εκτίμηση. Αν με ρώταγε κάποιος, ας πούμε, ή αν κάποιος μου πρότεινε μια ανταλλαγή, σου δίνω κάτι ακόμα και ιαπωνικό που πολύ το σνομπάρουν, που θα ήθελα και δεν θα είχα, θα το δίνα. Φελάμε. Θα την έκανα την ανταλλαγή. Δεν ξέρω, εμένα προσωπικά δεν με τρελαίνει. Εντάξει, ναι, okay, υπάρχουν οι αναμνήσεις από το Μινιόν, δεν ξέρω, από το Τζάμπο, από οτιδήποτε το θυμόμαστε τότε. Ναι. Αλλά είναι ένα sleep το οποίο όμως, το οποίο είναι και okay. Ναι, είναι ένα sleep. Εγώ μετανιώνω πολύ που τότε δυστυχώς δεν κατάφερα στο Μινιούμ, γιατί έχω ανεβάσει και τη διαφήμιση που το διαφήμιση στην αρχή την είχε βρει ο Νικόλας ο Ράσελ. Αλλά μετά αυτή η διαφήμιση που την ψάχναμε οι συλλέκτες 20 χρόνια του Μινιόν, το event της Ιτότσου. Ο Ράσελ που είναι συνδιαχειριστής στην ομάδα μας, που είναι τρόπο Video Games Greece, όποιος θέλει μπαίνει. Ναι, θα τα πούμε μετά. Και μου είχε δώσει ο Νίκος τη διαφήμιση να ανεβάσω στο κανάλι γιατί μου την εμπιστεύτηκε. Και σκέψου ότι μαζί με άλλες διαφημίσεις Mega Drive, Mega CD που δεν έχω ξαναπαίξει ποτέ, βρέθηκε σε κασέτα ξάδερφού μου που ήταν στο σαλόνι τόσα χρόνια σε κασέτες μέσα στα μάτια μας και δεν το ξέραμε. Και την βρήκαμε κανένα τετράμινο μετά, αφού μου την έδωσε ο Νικόλας ο Ράσελ, δηλαδή το μηνύο με τον Donkey Kong Country. Και λέω, κοίτα να δεις. Αλλά έχω ανεβάσει και τις τρεις διαφημίσεις Mega CD, Mega Drive που δεν υπήρχαν στο YouTube. Τους έχω ανεβάσει στο κανάλι, κάνω μια καρδιά. Οπιστήν μπορεί να τα μπει να τα δει. Κλείνουμε παρένθεση, εντάξει, είναι το 64. Ένα κλασικό. Μετά. Πριν, sorry, κλασ. Βασικά τώρα το θυμήθηκα. Κάνε εδώ πέρα, κάτσε να το βγάλω. Θα πάμε πάλι σε κόμικ, αλλά για να κλείσουμε.
Είναι το μεγάλο Μίκη, το πρώτο τεύχος. Έλα ρε. Υπάρχει, γιατί να μην το δείξουμε. Περίμενε, αριθμός 1 Σεπτέμβριο, Σεπτέμβριος του τότε άραγε. Είναι. Δραχμές 10. Έλα ρε φίλε. Είναι πολύ παλιότερα, δεν θυμάμαι η χρονολογία. Ναι, ναι, ναι. 70 okay. Σίγουρα. Ναι, ναι. Μπορεί να σου πω και τέλη 60, 68. Το 68 νομίζω ήταν το μικρό το Μίκη. Το μικρό, ναι. Αυτό νομίζω βγήκε λίγο αργότερα, πρέπει να είναι 70. Τέλος πάντων. Okay. Okay. Ναι. Λοιπόν, Nintendo 64 το δείξαμε, κλασική έκδοση. Εντάξει, εδώ Ιαπωνέζικοι τίτλοι PS2, εντάξει, και Αμερικάνικοι. Ένας και ένας θα έλεγα. Και Dreamcast βέβαια. Nice, under the feet. Το Raiden Fighters για Xbox 360. Κάτσα να δω ποια άλλα είναι, δεν τα θυμάμαι εγώ. Last Bronx PS2. Πέσερ. Σουτεράκια κυρίως, αλλά και το Metal Slug το 3D. Ναι. Η Zoom Encounter. Είναι και τίτλοι που είχαν... Να, το Gunstar Heroes. Ναι. Άρα να το φύσεις. Castlevania το Arcade. Μερικά μου. Η συλλογή της ADK. Τρελά. Wild Arms. Ζήνω σάγκα, παιχνιδάρες, όλα. Τι σφράγγινες εμένα. Αυτό. Συνεχικές. Ναι, έχει φιγούρα μουσική με σήμα, κάπως έτσι είναι. Σιδηρόδρομος το όνομα. Ποιο δεν δείξα να το δω. Το Τενερέζα νομίζω. Xbox. Το δείξαμε. Σαρβάρια. Συγκικά με νοσύρο το πρώτο και το δεύτερο. Εντάξει, κάποια παιχνίδια για Saturn, για Dreamcast. Mm-hmm. Το D2 που ήταν να βγει στο M2, τελικά βγήκε τελικά στο Dreamcast. Okay. Εντάξει, είναι τίτλοι που δυστυχώς δεν είχαν έρθει εδώ. Mm-hmm. Ελλάδα η συγκεκριμένη, Ευρώπη μάλλον. Mm-hmm. Είναι mm-hmm. παιχνιδάρες. Mm-hmm. Όλα τα παιχνίδια του 64 DD. Από ό,τι θυμάμαι, έχω full set σε αυτό. Εντάξει, όχι ότι είναι πολλοί οι τίτλοι, ναι, αλλά είναι δύσκολοι. Game Gear για μονέδια. Famicom Disc, το Zelda. Famicom, εντάξει, κλασικοί τίτλοι, τα τρία Mario, και εδώ για το Mark έχω το Alex Kidd και το Wonder Boy. Έλα. Πρώτα release. Ναι, γι' αυτό, τιμήσανε και να σου πούμε. Ναι, ναι. Kao Kaiser, Final Fantasy Tactics, Saga Frontier, εντάξει, κάποια παιχνίδια για Neo Geo CD, mm-hmm. Rogue Lancer, Odin Sphere, συλλεκτική PS4, πολλά Switch. Switch έχεις αγάπη, βλέπω, συλλεκτικές, εντάξει, φαίνονται, ένα κάνει... Και άλλα από κάτω, ας πούμε, εντάξει. Έχεις αγάπη στο Switch, εγώ δεν έχω αγάπη. Κακός. Και για PS4 κάτω κάποιοι, έτσι, πολύ επιλεκτικά, ναι. Εντάξει. Limited runs, βλέπω. Mm. Και πιο κάτω κι άλλα. Και άλλα Switch τώρα είναι ανακατεμένα όλα. Εντάξει, έχει τρελή βιβλιοθήκη το Switch και βγάζει τα πάντα. Έχει βγάλει τα πάντα, όλα τα αποθυμένα μας. Ό,τι ας πούμε είχε το Play 1, Play 2, yeah. Play 3, βγαίνουν και εκεί τώρα. Εντάξει, Sanctuary συλλεκτικές. Blasphemous, Hollow Knight, Blasphemous, ναι, Ori. River Boys, City Girls, Wonder Boy, Fury, Dust, κάτω PS1. Όλα τα καλά. Όλα τα καλά, ναι, εντάξει. Τα Resident, Silent Hill, Dino Crisis, τα Mega Man, τα Final Fantasy, Delta, όλα. Και λοιπόν, εδώ, εντάξει, το Divers. Το Sega, το Divers, παιδιά. Το έχουμε κάνει ειδική παρουσίαση. Ναι, super exotic rare κομμάτι, εξωφρενική τιμή, δεν βρίσκεται πέρα να το πάρει. Νομίζω 1000 κομμάτια είχαν το παγκοσμίω. Έχει αράξει εδώ και ο My Pet Monster. πίσω, πες μας τώρα, εντάξει, ξέρω τι βλέπω. Η Eternia,
Λοιπόν. Ένα άγαλμα της Trinity, της Layer. Πάνω σε Ducati 998. Ναι. Ωραίο, πάνω. Και πάνω τρία πολύ δυνατά κομμάτια όπως είχαμε πει και πριν. Dino Riders, ο Βροντόσαυρος. Ο Βροντόσαυρος, ο Διπλόδοκος, το Terror Drum. Από Cobra. Το Catchler. Το Catchler το πρώτο. Το Death Star το πρώτο από Star Wars, Star Wars που ήταν χάρτινο, ναι. Χάρτινο πάνω εκεί, ναι. Το πρώτο παιχνίδι. Τούμπαν, τούμπαν. Ο Μέτλαρ. Εντάξει, φοβερά κομμάτια και βλέπεις, θέλουν πολύ χώρο. Και, ναι, δυστυχώς τα έχω στιβαγμένα, δεν φαίνονται. Έτσι όπως θα έπρεπε, δυστυχώς δεν... Χάλος λεκτική από το 5, αν δεν κάνω λάθος. Πολύ καλό. Εδώ έχω βάλει μερικές φιγούρες στη βιτρίνα, όπως και καρτέλες από G.I. Joe Tiger Force. Μάντλεμαν κάτω. Masters of the Universe. Φιγούρες. Κατεβαίνοντας, εντάξει, αφού θυμάσαι όλα τα υπόλοιπα, θα θυμάσαι και το γνωρίζετε ότι είναι full αυτοκόλλητα μέσα. Και το άλμπουμ από G.I. Joe. Εδώ της El Greco, από μπροστά. Ναι. Πλατόρα εκεί που είναι χωμένο, μπροστά είναι ένα φακελάκι τερατομάχων. Εντάξει, ένα κουτί από τις πρώτες κάρτες Pokemon. Από το περίπτερο. Ναι, από τότε που υπήρχαν. Άλλο ένα αυτοκόλλητο δρακουλίνου. Δύο βαδάκια, βιοχλαπάτσα και τερατομάχοι κάτω από εκεί. Ναι. Πίσω από τις βιοχλαπάτσες είναι τερατομάχοι. Νομίζω είναι ένα που έχεις βρει πρόσφατα και είναι άκοπο. Όχι άκοπο, εντάξει, είναι όμως σε καλή κατάσταση. Ναι. Εντάξει, φωσακούλες, εντάξει, πάρετε δεν είναι και εντάξει, μ' αρέσουν, τις θυμάμαι εγώ. Αλλά προσπεράσαμε τη χάρτη του κουτί της αρένα. Δεν το προσπεράσαμε, το κουτί αυτό. Λοιπόν, η αρένα, εντάξει, κάνουν χαρακτήρα, δηλαδή σούπερ σφάζονται δυσκό. Πολύ γι' αυτό. Εντάξει, η ελληνική αρένα των εξωγήινων. Καρασπάνι. Σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και το κουτί και το εσωτερικό. Ναι. Κάτω βλέπω κουκουρούκου, είχε λεμονιτζάκι. Κάτω, ναι, ένα συσκευασία. Συσκευασία κουκουρούκου, τερατομάχη. Εντάξει, την άποψή μου για τους τερατομάχους την είχα πει και στο. Και κάτι νίτζα εκεί. Αμερικάνικη Battle Beasts. Ναι. Φρικόμπαλες. Την άποψή μου για τους τερατομάχους την είχα πει. Εντάξει, δεν με τρελαίνουν. Πέρναγαν από τα χέρια μου διάφορα, τους αντάλλαζα. Ποτέ δεν. Πάντα απλά θέλω να έχω μια συλλογή έτσι. Απλή, απλά χρώματα. Γιατί... Οπότε κάναμε, βγάλαμε το λόμπι τώρα, κάναμε την είσοδο. Να, βάζουμε και το κουτί. Α, να πούμε εδώ, μιας και το κουτί από εδώ. Το Snake Mountain. Φυσικά και αυτό, και αυτό ο Στέγιος με φώναξε για την playlist του καναλιού που ασχολούμαστε με παιχνίδια, να γουστάρουμε. Το κουτί, η Super 7. Super 7, Super Exotic, Super Rare, πολύ δυνατό. Και τώρα, περνάμε πριν κάνουμε παύση για να πάμε στο κυρίως χώρο το καθιστικό, γιατί είμαστε στο λόμπι. Πάμε να δείξουμε εδώ κάποια μηχανήματα. Εδώ Sega, ξεκινώντας με Ιαπωνικό 32X, άριστη κατάσταση, δίπλα του το PAL. Άλλο ένα Saturn, το Model 1, ναι. Το χειριστήριο που ερχόταν μαζί με το Nice, το Virtual Gun, ναι, ναι. 32X αμερικάνικο, Saturn το Model 2, Saturn ιαπωνικά, τώρα αυτό είναι το Hitachi, κάποιο είναι το Skeleton, δεν θυμάμαι τώρα και το άσπρο, ναι. Αν δεν κάνω λάθος, τώρα μην τα τραβήξουμε. Okay, ναι, ναι. Έχουμε Super Nintendo εδώ, εντάξει. Άλλες παιχνιδάρες τώρα εδώ. RPGάρες. Ναι. Secret of Fevermore, Terra Enigma, Illusion of Time, Secret of Mana, A Crisis 1, 2, Dark... εντάξει, ναι, έχει ναι, ναι. Παιχνιδάρες τώρα εδώ πέρα. Όλα. Νοσφαιράτσου. Breath of Fire. Ναι, τα Breath of Fire, ρόποτε, και να τα περάσουμε. Ogre Battle, Lufia, 1-2, το Zelda, Castlevania 4, χελωνονιτζάκια, όλα. Γεια σας, είναι όλα. Και κατεβαίνοντας πάλι... R-Type, τα Donkey, Sonic Blastman. Όλοι δυνατά, κάποια Ιαπωνικά. Ναι. Turrican, Sparkster, Killer Earthborn Jim 1-2, ναι, Killer Instinct, τα Star Wars, Lost Vikings 2, έλα. Captain America, Super Star Wars, Types, ναι, φοβερό και αυτό το Super Star Wars. Mario. Δύναμη, πάντα. Εντάξει, πιο κάτω πάμε σε DS3DS. Πάλι η αγάπη μου για τα RPG φαίνεται εδώ πέρα. Ναι. Και Pokémon βέβαια έχει.
Okay. Final Fantasy, Castlevania, Okami, Lunar Knights, Devil Survivor. Συλλεκτικές εδώ, Pokémon. Είναι η Hard Gold και η Soul Silver. Ναι. Chrono Trigger, Valkyrie Profile, τα Dragon Quest, mm-hmm. Skya. Ας πάνε τα είπα. Ναι, πάντων, Kingdom Hearts, ναι, όλα αυτά, βέβαια, όλα τα κλασικά που πρέπει να υπάρχουν. Και άλλα Super Nintendo πιο κάτω, με fighting όπως τα κλασικά Street Fighter, Mortal Kombat, Power Ranger. Το Τσέικα, βλέπω. Και το Τσέικα και μη, κυρίως αγγλικά. Doom, το Lethal. Ωραίο κομμάτι για το Konami, ναι. Excalibur, Doom. Πολύ ωραίο. Κάτω συλλεκτικές Wii, 3DS, τα πάντα, Metroid, DS, Majora's Mask, Project Zero, Metroid αυτό, πολύ καλό αυτό, ναι. Game Boy, Xenoblade Chronicles, Last Story, Pandora's Tower, Rodea. Οπότε τώρα είδαμε εδώ όλη την είσοδο, δυνατή είσοδο, δεν έχετε να πείτε τώρα. Άμα είναι έτσι η είσοδος, φαντάζεστε γίνεται σε κυρίες. Οπότε τώρα πάμε για τα κυρία, για τα κυρίως πιάτα. Πάμε, ναι. Πάμε. Λοιπόν, περνάμε τώρα σε ένα ράφι επίσης τρομερά ιδιαίτερο. Εγώ σαν console hunter, μου έχει ανοίξει μυρωδιά εδώ, μυρίστη για κονσόλες, ήρθα εδώ να τις μυρίσω λίγο, να τις δω κτλ. Στέλιο, παίζεις μπάλα, ξεκινάμε με μια στιγμή. Πάμε στο hardware τώρα. Πάμε. Ναι. Εδώ έχουμε τη τηλεόραση Super Famicom. Πολύ στην Ιαπωνία και έχει ενσωματωμένο ένα Super Nintendo. Έβαζε κάρφωνε εδώ την κασέτα, τα χειριστήρια εδώ και παίζεις κατευθείαν, δεν χρειάζεσαι τίποτα άλλο. Από τη Sharp, συνεργασία Sharp Nintendo. Mm-hmm. Πολύ δυνατό κομμάτι. Και δύσκολο να μεταφερθεί και να έρθει από το εξωτερικό. Ισχύει, γιατί είναι θηρίο. Εσύ το πήρες απ' έξω. Ναι. Ολλανδία. Αν θυμάμαι καλά. Okay. Ανεβαίνοντας πάνω έχουμε 628 Plus. Δίπλα ένα Dreamcast ευρωπαϊκό, ένα αμερικάνικο. Το Vectrex. Από πάνω της Bandai το Playdia. Amiga CD32. Bandai Pepin. Master System 3. Game Gear ελληνική έκδοση. Neo Geo CDZ. Η τελευταία έκδοση και πιο γρήγορη. Ναι. Mega Drive 2 Ιαπωνικό, Master System 2 η έκδοση Sony και η έκδοση Alex Kidd, Master System το πρώτο, Mega CD πρώτο, Mega CD 2 και Mega Drive 2, Mega Drive 1, αυτά είναι πάλι όλα, Ιαπωνικό Mega Drive, Panasonic 3DO FZ10, Panasonic 3DO FZ1, ναι. Sanyo 3DO, απάνω Atari 7800, Commodore 64, ColecoVision και Atari 2600 το ξύλινο. Mm-hmm. Επανερχόμαστε πάλι πίσω και πάμε σε Sega JVC Xi και ένα χειριστήριο Neo Geo, το Pro. Ναι, το μεγάλο. Από κάτω το ξέρεις πολύ καλά, ξέρεις γιατί μιλάμε, Multimega, Gaggen TV Boy, Digio κάμερα της Sega, Commodore Max, mm-hmm. Ιαπωνικό δύσκολο, Radeon Red PSP, PSP Crisis Core Final Fight, Final Fantasy Edition, το Nomad Cutato, Super Graph X, PC Engine, Neo Geo Pocket, το Hansen Tigers, Turbo Express, το φορητό της NEC PC Engine, mm-hmm. Neo Geo AS, Neo Geo AS το δεύτερο που έχω, είναι ένα Ιαπωνικό, ένα Αμερικάνικο, PS Vita, Pokémon 3DS, DS, sorry, Mega Jet, Famicom Titler, καινούριο κιόλας, της Epoch Super Cassette Vision, Neo Geo CD η πρώτη έκδοση, Neo Geo CD η δεύτερη έκδοση, Neo Geo CD PAL, ένα και άλλο ένα εδώ, δύο. Και πιο εκεί έχουμε το φορητό της Epoch. Okay. Το Game Boy. FMRT το πρώτο. Δίπλα είναι το FMRT το δεύτερο. Lightman για Vectrex. Το Mini Mega Drive. Persona 3DS. Ιαπωνικό. Fire Emblem 3DS. 3D Imager για Vectrex.
PC Engine Duo, Final Fantasy Wonderson, Links 1-2, PC Engine Monitor. Τα προσπερνάμε το μεταξύ λες και είναι ξέρω ναι. Κολεγιθάκια και πατάτες. Η ώρα δεν θα μας φτάσει, θα κάνουμε ένα βίντεο δεκάωρο. Θα είναι Ben Hur του. Ναι. Λοιπόν, Magic Knight Ray Earth Game Gear κόκκινο, Turbo Duo το αμερικάνικο, PSP Go, Edge 1000, η ιστορία της Sega. Ναι. Philips CDI, Zelda 3DS, χειριστήρια εδώ Switch και Xbox One, Halo, Gears of War, sorry, Amiibo Diablo, η πρώτη κονσόλα ever, Magnavox Odyssey η πρώτη. Έτσι, να βάλω και αυτό εδώ που το έχω πάρει, έτσι παραμάσχαλα στην θέση του. Κάτω, PCFX, Jaguar CD, Jaguar το πρώτο, SNES, NES Mini. Common όλα ρε. Ναι, PC Engine Duo R, PC Engine Duo RX. Έχω όλες τις εκδόσεις PC Engine όπως καταλαβαίνεις και όπως βλέπεις. Σου πολύ το... εννοείται. PC Engine Shuttle, 2DS στα Pokemon, 3DS XL Zelda, 3DS Final Fantasy Ιαπωνικό, το Commodore, το Max, όχι περίμενε, κόλλησε, όχι το Max, ήταν okay. Αδύστερα. Okay. Όχι, κάτσε γιατί είναι δύσκολο. Κόλλησα τώρα. Τέλος πάντων. Okay. Θα το δούμε μετά. Λοιπόν, το Atari το 2800. Ιαπωνικό. NetGearOS. PlayStation. Το μαύρο. TurboGrafx το ευρωπαϊκό. Το Shuttle το είπαμε. Πρέπει να το είπαμε. PC Engine Core το 2. Το πρώτο. Η πρώτη έκδοση PC Engine, Uncharted συλλεκτική, κάτω Nino Kuni 2 συλλεκτική, εδώ είναι νομίζω Gran Turismo 4 το κουτί του, απλά δεν έχω το sleeve. Okay. PS4, PlayStation 1, PS1, PS2, Xbox, PS3, Spectrum, Amiga 1200, Amiga 600. Αυτό το ρημάδι, τώρα γιατί μου σπάσε τα νεύρα. Ναι. Λοιπόν. Λοιπόν. C64 λέγεται. Τέλος πάντων. Ναι, C64. Οκ, okay, C64. Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, γίνοντας από εδώ, Picture Magic τη Sega, 3000 Sega, 3000 H, SG-1002, το Mark 3, Saturn Ιαπωνικό, PS3 κόκκινο, Catherine εντάξει αυτό είναι συλλεκτική, Atari 5200 και αυτό δύσκολο να έρθει από έξω, κάποιες συλλεκτικές Fire Emblem, Nino Kuni, Tales of Berserk, Resident Evil, το Biohazard, ναι. Tales of Zestiria εκεί, πιο κάτω το Shin Megami Tensei, Persona 5, Horizon, Final Fantasy, Metal Gear Rising, Dreamcast Gun, Tales of Zillia 2, Last Guardian, Resident Evil 2, God of War. Να πείστε, εντάξει. Τι να λέμε. Το Little Nightmares, το 1 και το 2. Το Snake Mountain. Fire Emblem, το Thrash 776, έχει βγει μόνο η Ιαπωνία για Super Famicom. Tales of Zillia το πρώτο. Ένα άγαλμα εδώ έχει σπάσει ουρά από Tomb Raider, η Lara Croft. Sonic Mania, Doom Eternal. Breath of the Wild συλλεκτική, συλλεκτική του Village, Super Smash Bros, Undercover Cups, Super Nintendo Action Pack που είχε και τον μπαζούκα μέσα. Το δύσκολο κομμάτι, Δυσκολάκι. Phantom Pain το Metal Gear. Λοιπόν, πάμε από εκεί. Πάνω είναι το combo κουτί που είχε το NES με το ROG. Donkey Kong Pack δίπλα το Nintendo 64 και πάνω του το Disk System. Το Disk System είναι αυτό πολύ δύσκολο κομμάτι. Πιο δίπλα Ιαπωνικό Nintendo 64 Pikachu Edition Nintendo 64, το Clear Blue Nintendo 64, η απλή έκδοση Nintendo 64, το NES πιο πάνω το Family, το Famicom. Άλλο ένα NES δίπλα, άλλο κουτί, Super Nintendo, Super Famicom Satellaview, Super Famicom απλό,
Twin Famicom TSR, δύο Virtual Boy. Ένα δεν είναι ποτέ αρκετό. Ναι, Rob Nintendo, το ρομποτάκι σκέτο, Wii, κόκκινο, μπλε, άσπρο και αμερικάνικο. Για όλα τα γούστα. Ναι, ναι. Λοιπόν, από τις πρώτες κονσόλες της Nintendo έχουμε εδώ πέρα το Racing το 112. Δίπλα έχουμε το GX4000, Casio PV1000 και πάλι τώρα που πάμε στη Nintendo είναι το Model X το 15 και το Block νομίζω, κάπως ναι. Έτσι λέγεται. Ναι, ναι, ναι. Αυτά. Τα εξτρέλα κομμάτια. Πάμε να δούμε. Για πάμε να δούμε από εδώ. Okay. Από εδώ. Ναι. Λοιπόν, έχουμε ένα monitor 1084 για Amiga. Amstrad 628. Το πορτοκαλί Nintendo 64, αμερικάνικο Nintendo 64, Halo Xbox 360, το Laser Active που λέγαμε πριν, κονσολάρα, ναι, 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 ναι. Δίπλα Halo πράσινο, Commodore CD TV, και αυτή η δύσκολη, πολύ δύσκολο, αμερικάνικο Super Nintendo, αμερικάνικο Mega Drive, κοίτα εδώ το χειριστήριο CD TV, έλα παίξε τώρα. Αυτό είναι για τελετέξι να παίξεις. Ναι, ναι. Λοιπόν, στην βιτρίνα δίπλα πάμε. Πάμε βέβαια. Ένα Rattler. Ναι, τα είναι δικά σου. Έτσι. Majora's Mask 3DS, τα χελωνονιτζάκια τα πρώτα της NECA. Πάθος και αγάπη μεγάλη για αυτά. Ναι. Λοιπόν, Tommy Pewter, ένα Tabletop Snoopy, Tabletop Tutankhamon, Xenoblade χειριστήριο και Zelda, πιο κάτω το Dreamcast. Που ναι. Ουσιαστικά έχει και μια οθόνη. Ναι, ναι. Πώς ήταν το. Α, ναι, ναι, ναι. Genesis 3. Twin Famicom. Κάτω τα θηρία από Masters of the Universe. Έχω εδώ δύο Megator και δύο Titus. Mm-hmm. Γιατί και αυτοί από ένα δεν είναι αρκετό. Και μέσα έτσι. Θα δούμε και τους κουτάτους που έχω. Okay. Πιο μετά. Να δούμε. Λοιπόν, εδώ βέβαια. Εκεί έχουμε 4 GameCube. Μπροστά είναι το Metal Gear, το Resident Evil, το Zelda και το Metroid. Πιο δίπλα είναι το Wii το Mini, παιχνίδια Mega Drive, άμα θέλεις Destat, ζουμάρα τα λίγα έτσι. Βλέπω, ναι, πολύ καλά, καταφύγει πάνω. Είναι το Fantasy Star 4, Shining Force 2, θα κάνουμε Story of Thor, Batman & Robin, McDonald's, Vectorman, σφραγισμένο Vectorman. Ναι, όλοι τρέλοι τίτλοι, Mega Turrican, Fantasy Star 4, Shinobi 3, πιο πάνω κάτι Master System είναι. Ναι, ναι, τα έδειξε αυτά, Splatterhouse 2 παιχνιδάρες, το χειρονιτζάκι και το Hyperstone Haste. Εντάξει, και εδώ συλλεκτικές. Κάτω συλλεκτικές, Last of Us 1-2. Cobra Commander. Cobra Commander, εκεί το Διόραμα και ο Punisher, πάνω στη μηχανή. Δυνατός, Κατεβαίνοντας κάτω, βλέπουμε εκεί που βίντεο βιντεοκασέτες ελληνικές, όλα τα άνιμε, όλα αυτά που μας μεγαλώσαν και μας γαλούχησαν εκεί, όλα τα κλασικά, Captain Harlock, Super Mars, 12 μήνες, πολύ καλό. Η εποχή των δεινοσαύρων, κάτσε να δω ποια άλλα είναι εκεί τώρα, στον αστερισμό της Ανδρομέδας, Λίντα, Λόκο, Σούπερμαν, τέλος πάντων όλα αυτά. Δίπλα έχουμε Saturn, Mega CD και κάποια Mega Drive. Ναι. Saturn τώρα είναι Enemy Zero, Resident Evil, άμα τα δεις. Λοιπόν, εδώ είναι πολλά και ομόρφα. Golden Axe. Εντάξει, όλα από κάτω τα Saturn, το Ico, Ultra Fighter. Wow, και εδώ πολύ δυνατά Saturn, παιχνίδια. Όλα τα δυνατά. Απίστευτα. Cadillac and Dinosaurs για Sega CD. Έτσι, κάτω αυτό το πρωτοί Final Fantasy. Είναι η συλλεκτική που είχε βγει για το του Final Fantasy. Το είχε το InnoCloud με τη μηχανή μέσα, δεν το είχα ανοίξει ποτέ. Okay. Στην τσάντα μέσα είναι κάτι περιοδικά. Κατάλαβα. Ο Γιάννης φταίει. Ο Γιάννης. Και πάμε και εδώ. Εδώ έχουμε τίτλους PS3. Πάλι πολύ έτσι επιλεκτικά έχω πάρει κάποιους. Σφραγισμένοι πολύ. Κάποιοι ναι, κάποιοι όχι. Ninja Gaiden. Okay. Εδώ βλέπουμε και συλλεκτική. Συλλεκτική του God of War. Του Halo 360. Δυνατό. Πιο κάτω Spider-Man.
Πολύ καλή και αυτή. Gears of War. Ναι, ναι. Ένα Last of Us Battle. 360 έχουμε εκεί και Xbox One. Ωραία. Συλλεκτικές, Gears of War, εδώ. Εντάξει, όλα αυτή η τίτλη είναι... Τα γόρτα πάλι. Δεν θα δεις μέσα ποδοσφαιράκια. Dark Souls, ναι, εννοείται, στυλμπουκάκια εκεί. Και PS2 κάτω, πιο κάτω. Ναι, πάμε τελευταία στα Nintendo. Λοιπόν, PS2 και εδώ άλλοι τίτλοι. Αρκετά. Θα δούμε λίγο σε Rail Mood. Οκ, και γυρνάμε και εδώ. Και εκεί πάμε πάλι εντάξει, Game Boy εδώ. Battletoads, Mega Man, Gargoyle's Quest, Final Fantasy, Mold Mania, Punk. Σκαθαροζούμις, κάποια Virtual Boy, χελουνονιτζάκια, Robotector, Double Dragon, Mario, Mortal Kombat, και τα Zelda, ναι. Pokemon, Virtual Duck, Kid Icarus, όλα τα καλά, Octai, Golden Sun, Lunar, Metroid, Breath of Fire 2, Dragon Warriors Monsters. Ναι, να δείξουμε και αυτό λίγο. Αυτό είναι ο οδηγό στρατηγική, όχι σε καλή κατάσταση, του Super Nintendo, Chrono Trigger. Και πρώτο τεύχος τώρα έτσι όπως το έβγαλα. Ναι, και πρώτο τεύχος. Εννοείται πρώτο τεύχος GamePro. Ωραίος. Γενικά έχω εκεί κάτι διάσπαρτα, κάτι κάρτες που δεν τις έχω ξεχωρίσει εκεί, άμα δεις Pokémon, Yu-Gi-Oh. Ναι. Έτσι πράγμα, έχεις δουλίτσα. Λοιπόν, τώρα Στελάρα, είδαμε κονσόλες, είδαμε τίτλους. Να πω επίσης ότι στο παλιό δωμάτιο, στο παλιό room tour, είχες νομίζω ακόμα πιο πολλούς τίτλους και θυμάμαι είχες πει ότι ήθελες να διώξεις για να πάρεις... Ήθελα να κάνω χώρο, δηλαδή αν δεν... Οπότε... Γιατί θυμάμαι ότι είχες πιο πολλούς τίτλους, νομίζω και PSN πρέπει να έχεις περισσότερους, θυμάμαι... Κοίτα, έτσι όπως τα έχω βάλει, όχι τα έχω στη βάξη, άμα μπερδεύουν, μπρος πίσω, άμα και κρύβουνε. Ωραία. Λοιπόν, έφυγε και αυτό το κομμάτι και τώρα νομίζω ότι πρέπει να πάμε στο καλό το τελευταίο μέρος πριν το gameplay και τη συνέντευξη. Ναι, πάμε. Πήγαμε. Λοιπόν, εδώ τώρα ήταν το σημείο που είχε γυριστεί με τους Story Hunters εκείνο το βίντεο το... πριν κλείσει το κανάλι. Ήταν το τελευταίο βίντεο μου. Νομίζω να σκεφτεί. Και τόσα χρόνια. Το 17, όχι το 18 μετά και αυτό το βίντεο, οπότε σίγουρα από τότε έχουν μπει και άλλα πράγματα. Έχει αλλάξει ο χώρος κάπως. Εννοείται. Σίγουρα βλέπω και άλλα πράγματα που δεν θυμάμαι από παλιά. Οπότε, καταρχήν εδώ να πω ότι και μόνο οι μυρωδιές παιδί μου σου θυμίζουν παλιό παιχνιδά. Η αποθήκη δεν ήθελα να το στήσω έτσι, ούτως ώστε ναι, να σου θυμίζει λίγο. Είναι ωραίο. Εντάξει, μιλάμε παιδιά τώρα εδώ για τρελές μνήμες. Να πούμε ότι εδώ πάρα πολλά κομμάτια, όπως ήταν και ο τίτλος στο παλιό του Zoom Story Hunters, είναι ότι μιλάμε για τη μεγαλύτερη συλλογή σε sealed επίσης vintage παιχνιδιών στην Ελλάδα. Δηλαδή υπάρχουν εδώ κομμάτια. Σφραγισμένα unused, να τα δείτε, δεν υπάρχει. Οπότε το κομμάτι των κονσολών είναι top και έρχεται ξαφνικά και αυτό εδώ το κομμάτι να εκτοξεύσει την όλη φάση, την όλη εμπειρία. Δηλαδή είναι απίστευτο εδώ, νομίζω ότι όλοι ήδη έχετε καταλάβει πόσο φοβερό είναι όλο αυτό που έχει κάνει ο Στέλιος. Εδώ αυτό που κάνει με ποιο είναι ο Εφταξία, που κάθεται στο βάλα ανάποδα. Οπότε πάμε λίγο να μα πει εδώ να δούμε, να σταθούμε και εδώ γιατί είναι πολύ σημαντικά αυτά τα κομμάτια που βλέπω. Ναι, να ξεκινήσουμε από τη βιτρίνα εδώ δίπλα μα. Ναι. Εντάξει, πάνω είναι ένα ζωητζίλα. Από η Τότσου. Η Τότσου και δίπλα το τέρας εδώ από Resident Evil και η σφίγγα από χελωνονιτζάκια. Okay. Κατεβαίνοντας, εντάξει, Final Fantasy, Display Ads, εντάξει, πρέπει να πω ότι έχω αγάπη για τη συγκεκριμένη σειρά, διάφορες φιγούρες και πίσω η Cobra La, ναι, σε καρτέλα, ναι. Από την ταινία. Ναι, εντάξει, okay. Κατεβαίνοντας, βλέπουμε ένα Hogan, ναι, ένα Hogan και δίπλα Street Sharks, Dino Riders, τη φιγούρα από πόλεμο των πλανητών που μου έλειπες, που την είχα δώσει σε καρτέλα, την είχα ανταλλάξει και μου έχει μείνει τώρα η χήμα δυστυχώς. Πιο κάτω έχουμε ένα χελωνονιτζάκι από την ταινία παλιό, Extreme Dinosaurs. Kenner Ghostbusters, όλο τον άνθρωπος. Α, ναι, είναι από εκεί πρέπει να... Ναι. Σε καρτέλα, ο παλιός φυσικά. Skyquake Transformers G2. Πολύ δυνατός αυτό στον άνθρωπο. Κάτω έχουμε Star Wars, άλλο ένα χελωνονιτζάκι μεγάλο της Νέκα και νεκρή νύφη.
Ναι. Δίπλα σε εκείνο εκεί το πλαστικό. Έχει κάτι Mighty Max, κάτι τέτοια, κάτι φιγούρες. Okay. Και πάμε τώρα εδώ να μας πεις τι γίνεται. Λοιπόν, εδώ είναι φιγούρες της NECA. Αυτό είναι Hot Toys. Είναι από τα πρώτα Hot Toys που είχε βγάλει. Έλα ρε. Εκεί είναι μέσα η... Εκεί είναι και η Βασίλισσα και η Ρίπλη με το εξωσκέλετο. Όχι η Βασίλισσα, είναι μόνο η Ρίπλη και το... Trick and Treat, ο Sam, ένας Darkwing Duck εδώ, ο καλύτερος render για μένα που έχει βγει ποτέ. Ο Ράκουσάκη, ας πούμε. First Gawking. Εντάξει, φοβερή δουλειά. Ό,τι καλύτερο τώρα. Θα το άνοιγα, αλλά θα με πολύ χρόνο. Πίσω κι άλλο, ναι, ναι. Αυτή η σειρά μου αρέσει γιατί βασίζεται πάνω στο καρτούν, όλες οι φιγούρες. Ναι. Την οποία όμως βλέπω δεν την πολύ κυνηγάνε και κακός κιόλας. Εντάξει, δεν ξέρω. Mm-hmm. Δράκουλα από πάνω του Bram Stoker, βλέπω εκεί. Ναι, και, δίπλα της Filmation, είναι ο Χίμαν ο συγκεκριμένος. Last Running φιγούρα. Titus η επανέκδοση. Killer Instinct φιγούρα. Final Fantasy. Νεκρή νύφη πάλι. Resident Evil 5, το κάστρο που βγήκε πρόσφατα από Lego. Έτσι που... Το είδαμε πάνω, ναι, ναι, ναι. Voltron. Voltron Giant Commander, αυτός είναι με remote control. Έλα εσύ. Της LJN πάλι είναι mid-day της τώρα, 85-86, δεν θυμάμαι. Τα κουτιά που είδαμε πάνω τα γάλματα είναι του Sauron αυτό. Mm-hmm. Πιο κάτω είναι 5-6 φιγούρες, όλοι οι Bounty Hunters από Star Wars που ενώνονται και κάνουν ένα φοβερό διόραμα και στη μέση είναι ο Darth Vader. Κάθε κουτί έχει κομμάτι του Darth Vader και για να το ολοκληρώσεις πρέπει να τους έχεις όλους. Τι κάνανε οι τύποι να πούμε. Από το show εδώ πέρα ο φίλος μας, το κουτί του Donatello που τον είδαμε στη βιτρίνα. Mm-hmm. Πιο δίπλα και κάτω από την νεκρή νύφη έχουμε φιγούρες Resident Evil, είναι της NECA, της Palisades, πιο κάτω και της Moby Dick. Πολύ καλές. Και μια φιγούρα από το Onitsambar, αυτό αρέσει και στο φίλο μας το Γιάννη πάλι. Γιάννη Λύπης, αναφέρουμε συνέχεια. και άλλες φιγούρες Final Fantasy, πιο πίσω Lego Lord of the Rings, οι πύλες εκεί δεν φαίνονται καλά, και ένας Jon Snow. Okay. Σωστός ο Τζον, εδώ, Batman Beyond. Ναι, κάτω πάλι τα Resident Evil που είπαμε, φιγούρες NECA Castlevania, νομίζω έχεις NECA. Μόνο μία μου λείπει, πιο δύσκολη. Ποια είναι αυτή. Η Succubus. Την έχω σκαρτέλα από εκεί μετά. Okay. Metroid, δύσκολη φιγούρα, δεν θυμάμαι τώρα χρονολογία. Ναι. Zino Saga. Κυκλέρ. Άλλο ένα κάστρο Lego, το συγκεκριμένο κάστρο. Παλιό είναι. Όχι πολύ παλιό, πρέπει να είναι δεκαετίας αρχές 2000, το θυμάμαι, είναι το 70-94. Ναι, φαίνεται πιο καινούργιο, ναι. Πιο πάνω έχουμε διάφορα οχήματα G.I. Joe, Overcraft, X2, Phantom X19, Rolling Thunder. Τα θέλω! Τα απλά τα έχω με κουτί κάποια, αυτό το έχω σε αμερικάνικο κουτί π.χ. το X19. Το His Tank το έχω χωρίς το κουτί. Thunderclap πάνω. Thunderclap το θέλω κάποια στιγμή. Killer Whale δεν το έχω. Rolling Thunder, εντάξει, πολύ ωραίο κομμάτι. Sandcrawler Lego, ακόμα σφραγισμένο το έχω. Κομματάρα. Dino Hunter Mission Playset G.I. Joe. Αυτό είναι που είχε πάρει από τη συνάντηση G.I. Joe με τις ηλεκτρών στο VTN που είχα έρθει το καλοκαίρι. Το πήρες, ναι. Το πήρες τελικά. Δεν το πιάνω γιατί. Αυτό, παιδιά, να πούμε ότι είναι ένα crossover. Νομίζω. Crossover δεν είναι φάση. Ναι, είχε βγει τότε με τη φάση που είχε βγει και το Jurassic Park. Ναι. Και είχαν υποδοθεί όλοι. Είναι τρομερά σπάνιο και φτηνό κομμάτι. Τρομερά. Εντάξει, μπράβο που το πήρες. Πολύ δυνατό. Ωραία, χτύπησε νοσταλγία. Είναι και καινούργιο κιόλα. Αυτό το έχω από μικρό. Και εγώ το είχα μικρό. Αυτό μου το είχε πάρει για μου. Και το κουτί από εκεί. Και εγώ το έχω. Έλα, ρε φίλε. Εντάξει, εντάξει. Η αγαπημένα, η Λίκη που λέγαμε τότε. Η Λίκη. Και δίπλα Action Master Megatron. Sound Blaster. Από τότε. Ναι, αυτά είναι τα παλιά. Είναι, G1 Sound Blaster. Τι λες τώρα, ρε φίλε. Soundwave. Sound Blaster ήταν. Soundwave. Sound Blaster είναι η κάρτα γραφικό, ναι. Η κάρτα ήχου, τι λέω. Εντάξει. Masterpiece, Beast Wars. Hot Rod, Megatron.
Και ναι, από Beastwars, διάφορα, και διάφορα Get a Robot, Mazinger, κάποια έτσι ρομποτάκια. Masters of the Universe της Mondo, φιγούρες. Ναι. Νομίζω τα είχαμε δείξει τότε που κάναμε και το βίντεο με το Snake Mountain. Ναι, 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 μπράβο, σωστός. Είναι ο Hordak. Πιο κάτω έχουμε επιτραπέζια Resident Evil 2 και 3. Ναι. Και έναν Voltron. Ωραίος. Ανεβαίνοντας. Πού να πάμε, από πάνω. Από πάνω, εντάξει, Crusader G.I. Joe. Το έχω αυτό με το κουτί του δυνατότητα. Και κάτω από το Crusader, εντάξει, Eternia. Εντάξει. Ο Μινόταυρος. Ξάδερφε Αργύρι, εδώ το θες αυτό το κομμάτι, το θέλεις πολύ και εσύ αυτό. Αυτό κιόλας είναι άκοπος μέσα. Πείτε το θυμόμουν, το είδα πρόσφατα. Εντάξει, απίστευτο. Το κουτί από Cyber Rider, η Bismarck όπως λεγόταν, η Ιαπωνία. Diamos Alien. Η πρώτη φιγούρα, το 79 της Kenner, ο αγαπημένος Starscream, αγαπημένο Transformer. Εντάξει, εδώ τώρα θέλω να το δείξουμε λίγο αυτό πίσω, γιατί πρέπει να το δείξουμε. Ποιο λες, το τεχνοδρόμιο. Ναι, ναι, ναι. Σαν βέλο Killer Bee, την είδαμε και πριν, και το Crank. Ναι, 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 ναι. Σοφία, αυτό ήταν για πολλά παιδιά τότε, το θέλαμε. Εγώ βασικά τότε που ήμουν μικρός δεν θυμόμουν να κάνω, δεν ήξερα καν ότι υπάρχει. Το ψάχνα, δεν ξέρω καν αν έχει έρθει η Ελλάδα αυτό. Νομίζω ότι υπήρχε. Το μπαλόνι εκεί, το τέτοιο, το αερόστατο είχε έρθει, γιατί το έχω από εκεί το. Και το βαν και η μπανιέρα από μικρό. Ναι, 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 αυτό δεν το είχα δει ποτέ. Τρελό κομμάτι που ήθελα μικρός, δηλαδή και αυτά τώρα έτσι, το Killer Bee εδώ. Εντάξει αυτό. Ναι, ο Crank εδώ ολόκληρος. Mighty Max Magnus. Star Wars, Action Master. Α, και δούριο υπό. Και δούριο υπό μια σπίδα. Κυρίαρχη. Είναι αυτό που σου είπα ότι είναι όλα διάσπαρτα έτσι και μπερδεμένα. Ναι. Δεν τα έχω βάλει σε μια σειρά, αν και θα έπρεπε. Ναι. Κυρίαρχη του σύμπαντος, το όχημα εδώ του Άτλα. Το κουτί Lego κάστρο που είπαμε πριν. Okay. Κάποια Tiger Force, πάλι Action Man. Bronze Dragon από Advanced Dungeons and Dragons της LJN. Nice. Η μοτοσυκλέτα κλασική. Εντάξει, φοβερό art. Ναι, 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 όπως ναι, και όλα, πίσω όλα, με το Command Center από G.I. Joe, Optimus Prime και Springer σφραγισμένα τα χρυσά κουτιά. Καλά, εντάξει, κάτω κλάψτε παιδιά, Megatron G1. Ναι, αυτός εδώ, και αυτός καινούριος βρέθηκε σε... ήτανε παιχνιδάδικο και έγινε μετά προποτζίδικο. Ναι, μεγάλη μεγάλη story. Tiger Fly, Hovercraft από Thundercats. Τέρων από Super Joe, Σκόρπονο. Στάργορ, ναι. Από G1 Σκόρπονο, παιδιά. Εντάξει. Τι να πεις τώρα, Στέλιο, respect απόλυτο. Δεν υπάρχουν τα πράγματα. Sky Raven, εντάξει. Tomahawk, Cobra Mamba, Cutsler με το κουτί, το κουτί μάλλον. Motor Master, κοιτάξτε κατάσταση, κοιτάξτε καταστάσεις. Κοιτάξτε, ξέρεις. Όχι, είναι καινούριος. Αυτός, ας πούμε, είναι ανοιχτός. Αυτός είναι καινούριο. Ο Skywalk. Ναι. Κι άλλο Action Master. Thundercats. Thundercracker. Εδώ είναι της NECA τα χελονονιτζάκια. Είναι ένα πακέτο που είχε μέσα και τα τέσσερα χελονονιτζάκια. Τον Crank, τον Shredder και δύο στρατιώτες. Πριν καν κυκλοφορήσουν τα Double Box που είδαμε πριν. Ο Τονκάσαυρος. Δυνατό. Να το λέω σωστά. Από πίσω, πόπο, ρε φίλε, ο... Έλα και κόλλησα και εγώ. Έλα και εγώ κόλλησα. Ο δεινόσαυρος εκεί. Ναι. Κοίτα να δεις τώρα, τέλος πάντων. Ο T-Rex, ο Decepticon, η βάση. Τώρα γιατί όλα είναι... Κοίτα να δεις τώρα. Σε τον Astral Monster από Thundercats, πολύ δυνατό και αυτό. Mm-hmm. Μέχρι να δούμε πώς λέγεται εδώ ο φίλος μας. Skylinks, όχι, τι λέω. Όχι, κοίταξε να δεις. Δεν το γράφω, παιδιά. Έχει κοπεί μάλλον το όνομά του εκεί. Κοίτα τώρα που δεν μας έρχεται, ρε παιδιά. Ναι, εδώ κολλήσαμε και δύο τώρα. Ναι, εντάξει. Όσοι ξέρουν, ξέρουν. Okay. Να τα πούμε όλα και όλα εδώ. εντάξει. Τέσσερα από... τη Spoiler. Σερπέντορ, Ζάρταν, Ζάνζιμπαρ. Το έχω αυτό, ναι. Τι έχουμε εδώ πέρα. Μετσαλκόατλους.
Από τα πιο δύσκολα Dino Riders. Ο πτεροδάκτυλος, ο κυτρινόμαυρος όμως. Ναι. Turbo Dactyl Masters of the Universe, και αυτό καινούργιο. Overlord. Να οι φιγούρες που είπα πριν με το διπλό κουτί. Κοίτα, κοιτάξτε παιδιά, μαγεία, έτσι. Overlord G1. Αυτό ξυπνάει μνήσεις, είναι... Εννοείται, είναι κλειστός ή used. Όχι, είναι used αυτός. Δεν θα τον πάρω, δεν μ' άρεσε. G2 εδώ μετά, πάμε. Ναι, αυτά εδώ πέρα τα Obliterator και είναι ο Pyro και ο Glens. Κι άλλο Dino Riders, ο Tyrannosaurus. Και Trobit Wind Machine, αερόστατο από Blackstar. Δεν είχε έρθει η Ελλάδα εδώ. Εντάξει, εδώ να πούμε ότι... Πριν περάσουμε να δούμε εδώ. Καλά, πριν πούμε... Για τους fans των LEGO. Ναι. Εδώ έχουμε την Cloud City την πρώτη. Άρα, έχει σκόνη βέβαια αρκετό. Σκόνη, εδώ θα βγάλουμε φωτογραφία. Αυτό... Εντάξει. Αυτό όποιος ξέρει, ξέρει. Να γράψω, ξέρεις τι, θα βγάλω μια φωτογραφία και θα γράψω στη LEGO μια εκτίμηση, παιδιά. Για όχι καλά το πουλάμε, δεν καλά. Και εδώ πέρα είναι ο Γκράνεμιρ από Masters of the Universe, ο Δράκος. Οκ, τι να πεις τώρα εδώ, ό,τι και να πούμε. Εντάξει, καταλαβαίνετε τώρα εδώ γιατί τι κυνήγι του στέλνου μιλάμε, παιδιά, έτσι, τι, για να τα βρει όλα αυτά, δεν είναι τόσο απλό. Σε βάθος χρόνου... Έχεις γυρίσει με, την Ελλάδα. Ναι, ναι, και το... Εντάξει. Καλά, εδώ αυτά τα κομμάτια... Αστρομαχητές ή αλλιώς Micronauts όλοι. Όσοι ξέρουν πόσο έχει το ένα, αφήστε το, εντάξει. Snake Mountain από κάτω. Και ο Αμζίλα από Micronauts είναι δύσκολος. Εντάξει, τη Cell Greco εδώ πέρα η κλασική Defensor. Excavator. Και ο Defensor, τα Combiner, στα μεγάλα κουτιά της El Greco, super rare. Και πριν προχωρήσουμε στο δεύτερο κομμάτι... Νομίζω εδώ χωρίζεται, εδώ είναι το σπαθί των Ιωνών, Thundercats. Fortress Maximus. Τον έχω στην καινούργια σειρά, την Combiner Wars. Cobra Maggot και Black Spider πάνω. Λοιπόν παιδιά, θα κλείσουμε λίγο, να πάρω κάτι χάπια για τη DSC. Πεινάω κιόλας, έχω πάθει και με αυτά εδώ που βλέπω από τον τρόκο, οπότε θα κάνουμε λίγο ένα διάνομα, να πέσουν λίγο οι παλμοί και θα συνεχίσουν. Λοιπόν, Thunder Tank, ναι. Ο πύργος της κυριαρχίας καινούριος, από Silverhawks το Sky Runner, το καλαμάρι εδώ πέρα, αυτό δύσκολο, Mutant Sky Cutter, Big Wing Fighter Star Wars, κυρίαρχη του σύμπαντος ο φίλος μας, ο Blackstar, ελληνικό El Greco. Α, ναι, αυτός που έλεγα. Αυτό που λέγαμε πριν πάνω. Σοφία, αυτός που έλεγα. Χωρίς το κουτί. USS Flag, εντάξει το αεροπλάνο χώρο τώρα τι να λέμε, από G.I. Joe, Spider, Gears of War φιγούρες, κάποια Transformer εδώ. Εδώ ο Terminator, το μικρογυάλι εδώ. Judgment Day. Ωραία. Πίσω έχουμε... Δεν μην καναπερίψεις τα εδώ πέρα. Έχουμε το από Star Wars Canteen Adventure Set. Νομίζω είναι ωραία αυτό, αξίζει να το δείξουμε. Πολύ δύσκολο κομμάτι και οι φιγούρες μέσα. Kenner, παιδιά, 70's, τέλη 70's. Snuggle Truth, ας πούμε, είναι φιγούρα... Έξι. Άντε, γεια. Tom Fortress, τη Mamra εδώ. Δυνατό. Ο Thunderstick από Bravestar. Κάτω διάφορα G.I. Joe, Masters of the Universe, Transformers, Blackstar, ο Δράκος, ο Κέρβερος, το αερόστατο που λέγαμε. Ναι, ναι, το χελονιτζάκι, το αερόστατο. Εδώ αυτό το άλογο, ο τέτοιος, ο... Ναι. Ναι, ο Bravestar, πίστευτο. Ο Grimlock, ο Jabba the Hutt, Blasterhawk, Pride Fighter, κυρίαρχη του σύμπαντος κι άλλοι κάτω. Shockwave, Tiger Cat. Κέρβερι. Κάτω. Εντάξει. Είδαμε πριν του σχήμα Megator και Titus. Έχω δύο κουτά του και έναν. Δύο κουτά του Megator και έναν Titus με κουτί. Ναι. Optimus Prime Action Master. Sectors τα τερατάκια. Και όχι για να μην ξαναδεβαίνουμε και κουραζόμαστε, το κάστρο του τρόμου Mighty Max. Το έχεις ελληνικό ράτι μου. Ναι. Εγώ το έχω ξέρει. Grayskull. Ναι. Το κουτί από Skyrunner. Fright Zone.
Φιγούρα NECA Iron Maiden, ναι. Cobra Knight, Stinker, Monstroid, το Van από τα χελωνονιτζάκια, Slime Pit από Masters of the Universe, Godaikin είδαμε πάνω στη βιτρίνα κάποια, εδώ έχω δύο με κουτιά, Daldanians και Guardian, και ένα άλλο, τώρα στα ιαπωνικά τρέχα γύρευε, δεν θυμάμαι. Lego είχε βγει πρόσφατα αυτό. Α, το Viking. Το Blacksmith. Ναι, το Blacksmith. Ναι, το Blacksmith. Ωραίο και αυτό. Και δίπλα είναι από Tiger Force το Tiger Art. Με η μεγάλη πολιορκία, Robotech. Ghost Castle. Από Robotech, ναι, και Ghost Castle. Τώρα το βάλα καλά. Αυτό είναι το αεροπλάνο από Robotech. Πιο πάνω, Mobile Command Center, ο Ninja από Metal Gear, ένας Cobra Commander, το δαχτυλίδι από Lord of the Rings. Αυτό που λέγαμε πριν. Ναι, Hot Toys Alien και Silent Hill φιγούρες. Κάτσε να βγάλω καμία. Okay. Ωραία αυτά, αλλά είναι και πολύ good με τα κουτιά. Όλα αυτά, δυστυχώς. Yeah. The Thing, κάποιες Final Fantasy, Παρασκευή και 13, Game of Thrones, Metal Gear, Jill Valentine, Resident Evil της Palisades. Αυτά όλα τα κουτιά είναι... Δες τώρα πόσο άσχημα φαίνονται έτσι όπως τα φέρνουν τα χαρτοκούτια αυτά. Είναι από Silverhawks, Silverhawks, Thundercats, σχεδόν όλη η σειρά τέλος πάντων είναι όλα εδώ στιβαγμένα και κάτω το ένα κουτί από άγαλμα Lord of the Rings. Και ένα bug, ένα hammerhead, ναι. Και ένα αυτά τώρα να δω που θα, που θα τα βάλω, που θα τα στιβάξω. Πάμε πάνω. Το 4x4 χελωνιτζάκια και το υποβρύχιο. Το υποβρύχιο το είχε στο υποβρύχιο. Μικρός όχι. Όχι εννοώ το είχες το βίντεο το παλιό πριν 5 χρόνια. Όχι, 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 όχι. Ναι, γιατί δεν το θυμάμαι. Ναι. Δεν το Zoidzilla. Ναι, 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 όπως. Και Death Star πίσω Lego Star Wars. Και το κουτί από Terminator εκεί. Δύο εδώ G.I. Joe τα καινούρια που έχουν βγάλει. Όλα αυτά. Επανέκδοση το πρώτο κουτί εδώ από Yu-Gi-Oh! Κάρτες, το κουτί Lego που είπαμε, Terror Drome, Final Fantasy Display Arts κουτιά εδώ πέρα και διάφορα άλλα, General G.I. Joe. Το έχω και εγώ αυτό που στάρω πολύ εδώ. Μόνο General. Εντάξει. Ναι. Πάνω το κουτί από το Cobra Commander που είδαμε μέσα, Βασίλισσα Alien και το κουτί από το Death Star. Hot Toys εδώ διάφορα, το κουτί του Τζουμαρού, Predator, Rambo, Iron Man, Storm Shadow, εδώ είναι ο Bane από Dark Knight νομίζω, Clash of Titan, Sweeney Todd, Claire Resident Evil, Captain Harlock, Terminator και άλλο Game of Thrones και άλλο Terminator. Θα γίνει τώρα εδώ. Είναι λίγο δύσκολο να είναι. Ναι, οκ. Άλλα επίπεδα εδώ τώρα. Άλλα επίπεδα εδώ. Λοιπόν, και εδώ είναι πάλι Bruce Wayne και... Με τη στολή και χωρίς. Εδώ είναι ο Τζόκερ από Dark Knight, ένα Shredder, ο Boba Fett, τα κουτιά από Lord of the Rings. Βάζουμε και τη φίλη μας εδώ πέρα πάνω. Λοιπόν, και ερχόμαστε εδώ. Έχουμε το Snap, Slutrinot, στολή εποχής, Primal Rage φιγούρα, Advanced Dungeons and Dragons, ναι. Το Playset, άλλα χαινονιτζάκια, λαβύρινθο του Πάνα, φιγούρες της Reaction, αυτές οι μικρές από G.I. Joe που είχε βγάλει,
Ο Scorpion από Mortal Kombat, ένα set εδώ πέρα 151 που βγήκε τώρα πρόσφατα με κάρτες Pokémon. Soul Master, Metal Gear όλες οι φιγούρες. Για δείξε μας μια έτσι. Είναι από McFarlane. Δυνατό. Κάποια Mighty Max εδώ μικρούλια, φουντόφατσες. Και εδώ έχει Μάριο της Toy Biz του 99-2000, πρέπει να είναι αυτό παλιό. Λοιπόν, εδώ κάποιες φιγούρες Masters of the Universe. Τώρα είναι ο Hordak, Mantena, Snake Face, Rockon, Mossman. Καλά, ο Blix αυτό είναι πανέκδοση εννοείται. Λοιπόν, εδώ. Majora's Mask. Έλα εσύ, δεν το έχω δει. Tiger for, Tiger Shark. Αυτά πλάκα πλάκα πρέπει να είναι πάνω. Twistoid. Stinger. Έπρεπε να είναι πάνω να κάνουν παρέα με τα υπόλοιπα που δείξαμε. Και ο Laser Light Skeletor. Δύναμη, δύναμη. Driller. Λοιπόν, και εδώ τώρα βρέμε τελική ευθεία εδώ. Ναυτίλο, ελληνικός. Κάποια Mighty Max. Τώρα μην τα δείξουμε όλα, θα δείξουμε μόνο τα πιο έτσι. Αυτό εγώ πάντα το ελληνικό, ήθελα, εντάξει, δεν το βρήκα ποτέ δυστυχώς. Είναι ψάχνω, επειδή πρόβλημα. Όλοι τα παίρνουν αυτά και, τη, και το σκελετό εκεί πέρα την νεκροκεφαλή, ναι. Δύσκολα θα επιβιώσει σε καρτέλα κάτι τέτοιο, ελληνική κιόλας. Σαρκάουτ. Α, εδώ αυτά τα θυμάμαι είναι πολύ δύσκολα, αυτά είναι πολύ παλιά. Ζάμα. Ναι. Boba Fett. Αυτά είναι τώρα νομίζω τα 78 τα πρώτα. Ναι, είναι τα παλιά. Εννοείται. Darth Vader. Μπορώ να ξαναδώσω όλα αυτά μετά. Crimson Guard. Ωραίος. Ο Snake Eyes. Destro. Γαμάτ. Βαρώνει από εκεί. Εντάξει, τι να πω τώρα, παιδιά, δεν έχουμε λόγια να τα έχουμε δει εδώ. Και άλλο, Firefly. Όχι, είναι Ιαπωνέζικο, ε. Ναι, αυτό είναι Ιαπωνέζικο, δυστυχώς. Frodo, Lord of the Rings και Gollum. Της Remco. Πειρατές. Ναι. Οι σκελετοί. Snake Eyes, η πρώτη έκδοση. Και η Cobra Soldier. Και κάτω έχουμε εδώ Gremlins, Street Fighters, άλλο ένα Mighty Max. Εδώ τα δίδυμα. Έλα. Από G.I. Joe. Action Force. Ναι. Και όλες οι πρώτες φιγούρες χελωνονιτζάκια είναι Λεωνάρντο, Μικελάντζελο, Ραφαέλ, Ντονατέλο, Σρέντερ, Λίμπο Προστέντι, Σπλίντερ, Έιπριλ. Πιο κάτω αυτά τα άσπρα και καφέ που είναι Masters of the Universe Classics και κάποια εδώ της Νέκα. Α, αυτό μου είπες ότι ναι, σου έλειπε. Ναι, μόνο αυτή μου λέει. Είναι άτομη αυτή. Terminator.
εξορκιστή, τσάκι. Μάλιστα. Οπότε πρακτικά, παιδιά. ουσιαστικά είδαμε και αυτό το μέρος, ένα τρομερό μέρος. Εντάξει, πολύ δύσκολα κομμάτια, συζητητή. Νομίζω και μοναδικά κάποια από αυτά σίγουρα σκέφτασες που είναι στην Ελλάδα. Στέλιο, εντάξει, τα έχουμε πει από μένα απόλυτο respect, είναι παλιά, δεν χρειάζεται να τα ξαναλέμε. Πιστεύεις προλαβαίνουμε να παίξουμε ένα gameplay? Θα δούμε την ώρα. Και πριν κλείσω το επεισόδιο, σαφώς θα ακολουθήσει και μια συνέντευξη στο Στέλιο, να μιλήσουμε για όλα αυτά τα χρόνια, την πορεία του, να τον μάθουμε, να μάθουμε πτυχές και τα λέμε. Λοιπόν, τώρα θα παίξουμε gameplay. Πιεζόμαστε χρονικά, αλλά έτσι είναι αυτά. Λοιπόν, μου έχεις βάλει σε αυτό το special. Στο φίλο σου, στο. Που λέει και ο Terry Silver. Ναι, το Nintendo 64, αυτό το Rare, δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Final Fight, μουσικάρες βέβαια. Τώρα. Killer Instinct. Τι είπα. Final Fight. Είναι πολλές οι ώρες. Killer Instinct. Δεν το έχω ξαναπαίξει το Nintendo 64, νομίζω. Για κάποιο λόγο δεν ξέρω πως παίζω κάθε φορά στα διπλά fighting και χάνω. Εντάξει, κάποιο σιτεράκι διπλό να παίξουμε κάτι. Λοιπόν, δεν πειράζει, πάμε. 7. Κάτσε να έχω πει και λίγο. Πού είναι ο Ρίκτορ? Δεν υπάρχει. Όχι, είναι το 2. Οκ, δεν το έχω παίξει. Τους ίδιους, πώς είναι σύνολο 7. Ούτως ή άλλως 7. Λοιπόν, τι ξεκίνησε, κάτσε ρε φίλε, περίμενε να γίνει. Λοιπόν. Όταν είσαι μου λες. Α, παίζω εγώ, πες. Α, μείναμε πιο κάνει το πίσω. Ναι. Τι έγινε, έχασα ήδη. Πάει ο πρώτος. Πάει ο πρώτος, ωραία. Ο Μπλασίους. Πάει και ο Μπλασίους. Πάει και ο Μπλασίους. Θα σου βγάλω ένα πέφτει άλλαγε. Θα βγάλω. Σαν κουτάδι που το βαράνε κάτι. Τι λες ρε φίλε, πόσο είσαι, 2%? Εντάξει, τώρα θα πάρω το αίμα μου με το τέτοιο, με το Fulgur. Fulgur είναι δυνατός αλλαγός. Ναι. Τι ωραία παίζεις στο monitor. Ναι, είναι καμία σχέση. Ναι. Ωχ, πάει κι αυτός. Αχ, τον Balrog. Ποτέ μου δεν το φώνεψα το κόλλο, είμαι ο χειρότερος παίκτης. Άπρεπε. Killer, όπως ξέρει. Έχεις βάλει τσίτ. Θα φέρουμε το Θάνο. Αυτό τώρα, δεν είναι ο Θάνος εδώ. Να πάρω την εκδίκησή μου, Θάνο Pro Player. Σε κάνω Summon Now. Τώρα ακούω το παιδί, ξέρω ποιον έχω. Α, την Κίμηχα. Έλα. Α, έβγαλα, πώς έχω βγάλει, τρεις, έλα. Α, ήρθε η όρξη. Αυτό ήταν, ναι, εντάξει. Μια μικρή επίδειξη. Δεν έχει ένα δυτικό γκρέσι, κρίζω. Ωραία. Εντάξει, εγώ ήθελα να σταθώ, το βλέπω και εδώ ότι γράφει πολύ καλά. Είναι μαγεία να παίζεις παλιά παιχνίδια μέχρι και PS2, Xbox, όλα αυτά είναι για CRT. Όχι, δεν θέλω κοντίνου, ευχαριστώ. και επειδή εδώ δεν έχει άλλα παιχνίδια μόνο να βάλουμε να παίξουμε. Δεν έχει την κοιλία. Εντάξει, εγώ έπρεπε να το βάλω γιατί είναι ένα τίτλο κλασικό για μένα που με αντιπροσωπεύει. Ναι, εντάξει, γι' αυτό. Κιλερίνση. αλλά επειδή δεν έχει άλλα παιχνίδια εδώ, πάμε λοιπόν πάνω να φτάσουμε στο τελευταίο μέρο αυτή τη επεισοδιάρση ορταστική και σενιάτικη για πάρτι σα, τη συνέντευξη στο φίλο Στέλιο. Φύγαμε.
Λοιπόν, παιδιά, και εδώ μπήκαμε στην τελική ευθεία της βιντεάρας αυτής. Ένα room tour το οποίο προφανώς θα το δει πάρα πολλοί κόσμος. Είναι από τις αγαπημένες playlists του καναλιού, τα room tours. Σίγουρα θα συζητηθεί, γιατί είναι μια τρομερή συλλογή. Και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε με τον Στέλιο, να μάθουμε κάποια πράγματα, ρε παιδί μου, παραπάνω, κάποια που μπορεί να έχουν αλλάξει από τα τελευταία χρόνια που είχαμε κάνει κάποια άλλα βίντεο πιο παλιά που λέγαμε. Στέλιο, ξέρεις, θα ενώπιες ενωπίον. Έτσι, Νικολάου. Λοιπόν, ο Στέλιος, πριν προχωρήσουμε στα παρακάτω, να πούμε επίσης ότι είναι διαχειριστής, νομίζω, της πρώτης σελίδας που είχε ασχοληθεί με το ρετρό στο Facebook. Ναι, από τις πρώτες τέλος πάντων, και θεωρώ, εντάξει, χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω, ότι είναι και από τις πιο ποιοτικές, αν όχι πιο ποιοτική, ας πούμε. Ναι. Γιατί προσέχουμε, ας πούμε, και στις δημοσιεύσεις και στα post που μπαίνουν, να υπάρχει κάποιο έτσι επίπεδο. Ναι, σωστά. Πούμε, Retro Video Games Greece, για όσους δεν ναι. το γνωρίζουν. Είμαι συνδιαχειριστές τον Νίκολα τον Ράσελ, τον Γιάννη τον Τζενέ και τον Γκέομπρος. Εντάξει, έχουμε ένα παρεάκι εκεί πέρα. Okay, link θα μπει εννοείται στα σχόλια κάτω από το επεισόδιο στο YouTube, θα υπάρχει το link για να μπείτε στην ομάδα όσοι δεν είστε. Επίσης έχεις ξεκινήσει και ένα Instagram να παρουσιάζεις τα κομμάτια σου, ναι. Greek Retro Collector, αν θυμάμαι καλά. Ναι, σωστά. Επίσης και σε αυτό link από κάτω. Όποιος θέλει να ακολουθεί, όποιος θέλει μπαίνει στην ομάδα, εννοείται. Να μεγαλώνει παρέα, να δει ωραία πράγματα, εμείς αυτό θέλουμε, να υπάρχει μια υγιής κοινότητα και να μπορούμε να περνάμε καλά. Ισχύει. Αυτό είναι μεγάλο κομμάτι να περνάμε καλά. Εντάξει, δύσκολο βέβαια. Ναι, με κατά ψέματα. Διαφορετικοί χαρακτήρες, διαφορετικοί ο καθένας, ας πούμε, το βλέπει από τη δικιά του τη σκοπιά και το ρετρό και γενικά την όλη φάση τη βλέπει από τη δικιά του θέση και θέλει να κάνει τα δικά του. Εντάξει. Ναι, καλά, προχωράμε. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω γενικά. Ο Στέλιος, πότε ξεκίνησε να μαζεύει πιο επαγγελματικά, πιο συστηματικά, πιο φανατικά γενικά όλα αυτά που είδαμε σήμερα εδώ? Ναι, πιο εντατικά έτσι άρχισα περίπου το 2000-2001. Αφορμή ήταν ένα παιχνίδι που έψαχνα στο Super Nintendo, το Final Fantasy 3. Επειδή ήμουν τρελαμένος, πορωμένος με το Final Fantasy 7 και ο παδός της Nintendo, αφού αλλαξοπίστησε τότε και αλλαξοδρόμησε η Square και πήγε με τη Sony, ήθελα. Και αφού μου άρεσε πάρα πολύ το Final Fantasy 7 και είχα εντυπωσιαστεί, ήθελα πάρα πολύ να παίξω έναν Final Fantasy τίτλο σε κονσόλα της Nintendo. Ναι. Τότε δεν υπήρχαν, εννοείται, κατεβάζω, ψάχνω, προφανώς, τέτοιο. Ναι, ναι. Οπότε άρχισα και ψάχνω τα ρετρό για να βρω το Final Fantasy 6 στην Αμερική, Final Fantasy 3 για το Super Nintendo. Mm-hmm. Η δυσκολία του να το βρω, επειδή τότε είχαν χαθεί από προσώπου γης τα Super Nintendo παιχνίδια, δύσκολα τα έβρισκες, ήταν αρκετά μεγάλη και ήταν αυτή που με έκανε να κολλήσω σιγά σιγά. Δηλαδή κατάφερα με 1,002 δυσκολίες να το βρω. Ναι. Μετά έλεγα, και αφού μου άρεσε, μετά έλεγα να βρω, ας πούμε, και το Chrono Trigger, μετά να βρω και κάτι άλλο, και έτσι σιγά σιγά φτάσαμε σε ένα σημείο να, okay, μετά την Nintendo να θέλω και παιχνίδια της Sega, να θέλω και παιχνίδια PC Engine, μπλα μπλα μπλα, ξεφύγαμε. Οπότε ουσιαστικά ξεκινάς λοιπόν εκεί το 2000 και γυρνάω πίσω σε αυτό που είχα πει στην αρχή του βίντεο, ότι πολλοίς κόσμος αναγνωρίζει και συλλέγει, δηλαδή, και με καταστήματα, ότι είσαι από τους πρώτους, δηλαδή, που μπήκαν στη φάση να οργώσουν όλη την Ελλάδα για να βρουν, ας πούμε, κομμάτια, ας πούμε. Εννοείται, και βασικά εγώ δεν το έκανα ούτε για να οικονομήσω, ούτε για να... Όχι, για πάρτι σου. Το έκανα για πάρτι μου, γούσταρα αυτό που έκανα, μου άρεσε το ρετρό, μου άρεσαν τα βιντεοπαιχνίδια, τα παιχνίδια, ήμουν ένα μεγάλο παιδί, ας το πούμε έτσι, και επειδή το έχουμε πει και σε άλλο βίντεο, όταν πήγαινα στα παλιά καταστήματα ή στα παλιά παιχνιδάδικα, μας με αντιμετωπίζαν, ας πούμε, σαν τον χαζό ή τον σκουπιδιάρι που θα πάρει τη σαβούρα τους, ξέρω εγώ. Και ήταν και πολύ ευχαριστημένοι, σου λέει, θα ξεφορτωθούμε το στόκ μας, τα σκουπίδια μας. Άσχετα βέβαια που τότε αυτοί οι άνθρωποι με αντιμετωπίζαν έτσι, τώρα ξέροντας πώς έχει πάει η κατάσταση, έχουν αλλάξει μάλλον το τροπάριο. Ισχύει. Και ξέρω και κάποιους οι οποίοι έχουν κρατήσει, δεν ξέρω, και κακία κιόλας, και μπορεί να λένε
μας πήρε τα πράγματα. Οι ίδιοι που τότε βέβαια κάνανε αμάν και πώς να τα δώσουν και να τα ξεφορτωθούν. Ναι, πώς γίνανε και έτσι. Μας περιμένανε, με περιμένανε στο κατάστημα σαν το Μεσσία. Ήρθε, ξέρω εγώ, χαζός να πάρει τα παιχνίδια. Ναι. Τέλος πάντων, οι ίδιοι τώρα καταργούνται. Οκ, εντάξει. Πραγματικά θυμάσαι έτσι κάποιο ωραίο κυνήγι είτε παιχνιδιού είτε video game που θα ήθελες να πεις στην ιστορία, δηλαδή κάτι το οποίο σου έχει μείνει στη μνήμη, ρε παιδί μου, και ήταν τρομερό πώς συνέβη, πώς το βρήκες οι συγκυρίες. Κοίταξε. Καλά, πολλά είναι. Πολλές ιστορίες. Απλά έχω πάει, δηλαδή, έχω πάει και ταξίδια, πάει και παιχνίδια, έχω πάει και στα πιο απίθανα μέρη, σε κάτι αποθήκες έτσι και κάτι τύπους πολύ περίεργους και τρελαμένους που υπό άλλες συνθήκες δεν θα τους έλεγα ούτε καλημέρα, μόνο και μόνο για τα παιχνίδια. Ναι. Αυτό είναι, θεωρώ, που με έφθυρε κιόλας, γιατί σε ένα σημείο σε φθύρει και σε φέρνει σε μια φάση να φτάνεις και να λες αξίζει όλο αυτό, δηλαδή και με την όλη τέτοια και με τον κόσμο αργότερα. Ναι, καταλαβαίνω. Ναι. Πόσα χρόνια τώρα είσαι που έχεις πει ότι ξέρεις τι, αυτά που μάζεψα, αυτά που ήθελα μάλλον, τα μάζεψα και έχω φτάσει σε ένα τέρμα και μαζεύω χαζά, ή δεν έχεις σταματήσει, δεν έχεις φτάσει ποτέ σε αυτή τη σκέψη και συνεχίζεις πάντα κάτι να τροφοδοτείς? Εντάξει, περνάνε σκέψεις και λέω, όσο εδώ ήταν, ξέρω εγώ, αρκετά έχω μαζέψει, μαζί θα τα πάρουμε, τι να κάνουμε, αλλά όπως το σκέφτομαι, έτσι ακριβώς μου, έτσι μετά από λίγο μου φεύγει. Ναι. Πάντα σου έχω ξαναπεί, έχω μια λίστα η οποία σβήνω κάτι, αλλά μπαίνουν άλλα τρία. Σβήνω ένα, ας πούμε, μπαίνουν άλλα τρία-τέσσερα μέσα. Οπότε είναι μια κατάσταση που δεν τελειώνει ποτέ. Πιστεύω ότι έχεις φτάσει σε ένα πολύ καλό επίπεδο, τρομερό βασικά. Έχω φτάσει, ναι, αλλά εντάξει, δεν τελειώνουν ποτέ. Και τώρα δηλαδή που βγαίνουν και καινούργια Switch, συλλεκτικές, από εδώ, από εκεί, PS4, PS5 κτλ. Ναι. Εντάξει, τα οποία δίνουν και πολύ πόνο και βάση στο ρετρό, που μας τσιγκλάει εμάς τους συλλέκτες. Ναι. Δεν σε βγάζει και εύκολα από το χώρο, δεν βγαίνεις εύκολα από το χώρο. Okay. Το θέμα είναι ότι, εντάξει, έχεις σκεφτεί επίσης, επειδή από θέμα χώρου, έτσι, που βλέπουμε τώρα ότι και από το παλιό το βίντεο έκανες αναπροσαρμογή του χώρου κτλ. Έχεις σκεφτεί, ας πούμε, να πουλήσεις μεγάλο μέρος συλλογής σου κάποτε για κάτι άλλο, για χώρο, ή να πεις, α, δεν με ενδιαφέρουν π.χ. λέμε τώρα τα τσίγκινα, τα δώσω όλα. Σου περνάνε, θα σκέψεις. Μου περνάνε, αλλά σου είπα, όπως μου περνάνε, έτσι μου φεύγουν. Θα δούμε, δόξα τω Θεώ, χτυπά ξύλο, εντάξει. Okay. Να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο, αλλά... Ναι, εντάξει. Ωραία. Κομμάτι τώρα που πιστεύεις, ας πούμε, είτε σε video games retro, είτε είναι κονσόλα, είτε είναι τίτλος, υπάρχει κάτι το οποίο το θες και δεν βγαίνει ή το έχεις μακρυπρόθεσμο στόχο, αλλά από κονσόλες νομίζω και θα τις έχεις όλες. Πάνω κάτω αυτές που θέλω, δηλαδή από hardware άντε να είναι, ξέρω, 3-4 πραγματάκια. Δεν είναι κάτι που, okay, που θέλω άμεσα. Ας πούμε, PS5 ακόμα δεν έχω, αλλά δεν έχω... PS5 έχω κάποιους τίτλους, αλλά δεν έχω γιατί δεν υπάρχει κάποιος τίτλος που να με καίει. Βγαίνει βέβαια τώρα το Φεβρουάριο το Final Fantasy VII το remake, το δεύτερο μέρος. Εκεί λίγο θα... ίσως θελήσω να το πάρω, αλλά περίμενα να βγει και μια limited έκδοση της προκοπής. Εντάξει, καλό το Spider-Man που βγήκε, αλλά εντάξει, αν έβγαζε, ας πούμε, το Φεβρουάριο που λέμε τώρα Final Fantasy έκδοση, είχε φύγει. Τώρα να δούμε. Okay. Οπότε από κονσόλες είσαι... Εντάξει. Από κονσόλες περίπου αυτά που ήθελα τα έχω πάρει. Από software υπάρχουν πάντα τίτλοι έτσι. Καλά, αυτό είναι και κυρίως αυτά κάτι ψαγμένα, κάτι ιαπωνικά, κάτι περίεργα που δυσκολεύομαι και να τα βρω, όχι να τα πάρω. Κάποια είναι, η δυσκολία τους είναι να βρεθούν. Ναι. Δηλαδή τα ψάχνεις και δεν τα βλέπεις μέσα, δεν εμφανίζονται συχνά, ας πούμε, είτε στα forums, είτε στις ομάδες, Facebook, eBay κτλ. Δεν είναι. Ναι, είναι κάποια όντως που δυσκολεύει. Πριν περάσουμε σε βασικές ερωτήσεις, δηλαδή προτιμήσεων σε πράγματα και αυτά, θέλω να μου πεις τώρα, αν και πιστεύω θα έχεις πολλές επιλογές, θέλω να μου δεις ποιο είναι το Holy Grail σου σε κομμάτι video games και σε tours.
Holy Grail τώρα, είναι το πιο τέρμα, τέρμα το πιο ταβάνιο. Πόπο, είναι... είναι πολλά τώρα και σίγουρα επειδή ακριβώς είναι πολλά θα ξεχάσω κάτι και ναι. Θα βλέπω μετά τη συνέντευξη από ήταν και αυτό και το ξέρασα. Εντάξει, πες το χώρο που σου είχε πλάξει στο μυαλό. Ας πούμε σε κονσόλα. Σε κονσόλα θεωρώ το M2. Okay, θεωρώ, επειδή είναι και μοναδικό, ας πούμε, θεωρώ το M2, δεν είχε βγει σε, στην παραγωγή, ας πούμε, ώστε να... Ναι. Σε παιχνίδι τώρα, action figure και τέτοια, ας πούμε. Και κάποιον τίτλο, ρετρό, video game, πιστεύεις ότι είναι πολύ... Video game edition είναι και ζόρικο το Metal Slug το πρώτο. Α, για το... Για το AES. Για το AES, ναι, ναι, ισχύει. Αυτό. Ψάξτε στο eBay, παιδιά. Τώρα σε φιγούρες, παιχνίδια και τέτοια, νομίζω από αυτό που λέγαμε πριν, από Droid στο Boba Fett. Αυτός, ε. Ναι, δηλαδή ξεπερνάει και το Flag, το G.I. Joe σε... Ναι. Σε, όχι σε rarity. Καλά, έχει μια δυσκολία και με κουτί. Θεωρώ ότι αυτό είναι. Ο Boba Fett, ε. Από Droid, η καρτέλα αυτή. Οκ. Και τα τσίγκινα σίγουρα κάτι τα... Ναι, καλά και αυτά. Καλά, ναι, πριν να πάμε, τώρα είναι πολλά, είναι πολλά. Μάλιστα. Ποιο πιστεύεις ότι είναι το μέλλον αυτής της συλλογής? Πιστεύεις ότι... Καλά, αυτό που λένε ότι θα το πάρουμε στον τάφο μας, αυτό είναι το ένα το κομμάτι. Ναι, βλέποντας και τις νέες γενιές και αυτά και το... Το ότι δεν δείχνουν ενδιαφέρον για όλο αυτό, πιστεύω ότι αυτά από ένα σημείο και μετά, επειδή ήδη θεωρώ ότι έχουν φτάσει στο πικ τους, ναι, από πλευράς αξίας, κάποια στιγμή θα ξεφουσκώσει όλο αυτό. Ναι. Δηλαδή, εγώ δεν βλέπω τώρα, πλην ελάχιστον εξαιρέσεων, ας πούμε, δεν βλέπω 18, 19, 20, 22 χρονών παιδιά να ασχολούνται, ας πούμε, με το Game Boy, με το Super Nintendo, με το Mega Drive. Ναι, ναι. Όλοι είναι, ξέρω εγώ, τουλάχιστον 30 plus. Okay. Έτσι, οπότε σιγά σιγά θα αλλάξει αυτό. Και... Ναι. Καταρχήν, μικρός ήσουν να πιστεύω νιντεντάγκας, πως είμαι και εγώ, έτσι, δηλαδή γεννήθηκα με Nintendo. Mm-hmm. Είσαι ακόμα φανατικός Nintendo. Ναι. Αυτό δεν αλλάζει. Δεν ομάδα και... Ομάδα και video games, ομάδα δεν αλλάζει. Είναι Ολυμπιακός, δεν το λέμε αυτό. Δεν το λες εσύ, εγώ. Ναι. Στη συνέχεια όμως, ρε παιδί μου, δεν ήθελες να μείνεις μόνο Nintendo. Δηλαδή, σε εξήταρε να μαζέψεις όλες τις εταιρείες, όλες τις κονσόλες. Δηλαδή, αυτό είναι, εντάξει, το ωραίο. Η αγάπη μου για τα video games δεν μένει μόνο στη Nintendo. Και όταν ήμουν μικρότερος, είχα εικόνες και μεγάλωσα και με Sega. Και με, είτε από φίλους, είτε από περιοδικά, είτε από μαγαζιά που πήγαινα, διαφημίσεις από εδώ, από εκεί πέρα. Όλη μου η ζωή, όλα μου τα παιδικά χρόνια ήταν γεμάτα με εικόνες και με τις άλλες κονσόλες. Αυτό και οπότε θέλοντας και μη, μπήκα στο τρυπάκι με συλλογές και τα λοιπά και αφού ήμασταν κτίνια και τα λοιπά, δεν μπορούσαμε να, μόνο με την Nintendo να μείνουμε. Ναι. Και επεκταθήκαμε και αλλού. Αυτό και εγώ και δηλαδή. Κατά ψέματα τώρα η Sega για παράδειγμα έχει παιχνιδάρες, έτσι. Δηλαδή, δεν μπορώ να πω, παρότι γουστάρω και είμαι φανατικός οπαδός της Nintendo, δεν μπορώ τώρα να το προσπεράσω και να λέω άσχετα όταν τρολάρουν ή κάνουμε πλάκα να πω Sega και ένα τέτοιο. Μα είναι και άλλες εταιρείες οι οποίοι, γιατί στην Ελλάδα νομίζουν Nintendo και Sega, αλλά π.χ. και εγώ που γούσταρα πάρα πολύ, δεν έμενα σε μια. Δεν έμενα μόνο Nintendo. Mm-hmm. Πήρα από όσου είπε και Sega, δηλαδή έπαιξα και τα χλάβια τα εξάπητα εκείνη την εποχή μαζί με τη Nintendo. Μετά ήθελα να ψαχτώ και αλλού, δηλαδή όταν βγήκαν και τα Jaguar, ήθελα να τα δοκιμάσω, ήθελα να δω. Ένα γούσταρα να δω και ένα CDI, ένα 3D. Σε εξητάει το καινούριο. Αυτό. Και το οποίο καινούριο τότε έβγαινε με πολλές υποσχέσεις. Σου λέει 32-bit, 64-bit. Ήσουν εσύ στα 16-bit, έτσι τότε ξαφνικά σου πέταγαν εκεί πέρα. CD, παίξανε. Ναι. Οπότε... Ήταν αυτή η τρέλα, δηλαδή πάντα θέλαμε να δούμε κάτι παραπάνω. Και γι' αυτό και εγώ, δηλαδή και με το Στέλιο, είμαστε στη φάση αυτή ότι μας αρέσει το hardware, μας αρέσει δηλαδή οι τόσες υλοποιήσεις που βγήκαν. Εμένα με εξητάρει πολύ. Ήταν εντάξει, δεν το λέω τώρα επειδή ήταν η γενιά μας. Τώρα κατά ψέματα ήταν η πιο δυνατή γενιά. Μα έτσι, ήταν. Ο κάθε επικραμμένος έβγαζε κονσόλα. Οπότε από εκεί και μόνο φαίνεται το πόσο ψηλά ήταν. Ήταν η αγορά, είχε αρχίσει πολύ αργά. Μινιόν. Νομίζω ότι σου αρέσει πολύ το Μινιόν. Μ' αρέσει το Μινιόν, εντάξει, περάσαμε.
πολλές ώρες και ωραίες στιγμές. Στα στάντς εκεί. Εντάξει, ναι, εντάξει. Και αυτά που στείνανε εκεί πέρα οι άνθρωποι τότε ήταν απίστευτοι. Δηλαδή το κάνανε με μεράκι και γουστάρανε πραγματικά. Βλέπεις δηλαδή και τη διαφορά του τότε με το σήμερα. Πας σε ένα ψυχρό κατάστημα, τώρα να μην πω ονόματα, ναι. Και γυρνάς και λες, κοίτα να δεις τη διαφορά του τότε με το τώρα, ας πούμε. Που ήταν, έμπαινες μέσα και ήταν ένας κόσμος παραμυθένιος. Βέβαια θα μου πεις, ναι, ήσουν παιδί, ίσως το βλέπεις έτσι. Και αυτό βέβαια. Παίζει και αυτό τώρα, αλλά εντάξει, πάει, οι διαφορές είναι, όσο και να το, δεν ξέρω, φτώχεια πολύ. Φτώχεια, υπήρχε άλλη φαντασία, ήταν αλλιώς τα πράγματα. Και το βίντεο που έκανα με τους ανθρώπους της Ζητότσου, το έχεις δει. Δηλαδή, σίγουρα αντιλήφθηκαν πληροφορίες για εκείνη την εποχή πολύ ιδιαίτερες, δηλαδή που δεν είχαν ξανακουστεί. Θυμάσαι κάτι από αυτά, ας πούμε, δηλαδή με τις αποθήκες της Nintendo που λέγανε, που είχαν. Εγώ φύγει. Αυτό που θυμάμαι πάρα πολύ και ήταν το, αυτό που είχαν στήσει πάνω με το Donkey Kong, τότε που είχε βγει το Donkey Kong. Ναι, το 1994. Εντάξει, και ποιος δεν το θυμάται. Ήταν πραγματικά, τι να σου πω, τι Disneyland, Disneyland στην Αθήνα, ας πούμε, σε τέτοια φάση. Ήταν πολύ δυνατό αυτό. Όσοι θέλετε μπορείτε να δείτε και διαφήμιση που είπα ότι έχει ανέβει στο κανάλι. Τώρα μόλις θυμήθηκα ότι ήθελα να σου φέρω τις φωτογραφίες που μου χάρισε ο διευθυντής marketing στην Τότσο, ο κύριος Παυλής, από το βίντεο, που είχε πάει στο Las Vegas για το πρόμο του Virtual Boy, Donkey Kong 2. Θα ήθελα να τα δω. Θα τα δεις όταν έρθει σπίτι. Ωραία, εντάξει, αυτά ήταν ωραία κομμάτια. Φεύγουμε από αυτά τα κομμάτια. Εντάξει, τώρα αγαπημένος ήρωας, Video Game. Αγαπημένος ήρωας, εντάξει, ο Link, θα τους βάλω μαζί, θα κλέψω, Link και Cloud. Αγαπημένο franchise, Video Game, από παλιά μέχρι τώρα, από όποτε και να βγει. Πάλι αυτά τα δύο, Zelda θα πω όμως. Το Zelda πάντα είναι εγγύηση. Ενώ τα Final Fantasy έχουν τα πάνω τους και τα κάτω τους και τώρα βρισκόμαστε στα κάτω τους. Οκ, πάντως και με αυτά τα connection των δύο παιχνιδιών, είσαι επίσης, αν θα πω και αγαπημένο game gen παιχνιδιού, είσαι RPG, έτσι. Ναι. Πάνω απ' όλα. Εντάξει, και χώρο, και στυλ, ας πούμε, Silent Hill, Resident Evil και τέτοια, αλλά κυρίως RPG. Okay. Και μετά όλα τα υπόλοιπα, platform, horror, action. Silent Hill ή Resident Evil. Δύσκολο, αλλά... Γι' αυτό τώρα ήταν να το πω. Εντάξει, μάλλον Resident. Το Silent Hill έχει μείνει πίσω. Έχει μείνει πίσω, βέβαια, εντάξει, το Silent πάντα είναι αυτό που είπαμε, πάντα περιμένεις ότι θα είναι καλό. Ενώ στο Resident... Έχει κάνει και κυρίες. Ναι, έχεις και μια σκέψη. Το 6, ας πούμε. Το 6, ναι, εντάξει. Και όμως υπάρχουν άνθρωποι που λένε το 6 παιχνιδάρα. Όχι, εμένα άρεσε, έπαιξα, δηλαδή, γούσταρα, ναι, αλλά ήταν διαφορετικό. Περιοδικά μικρός... Περιοδικά, ναι, κυρίως, όχι κυρίως, τα έπαιρνα όλα. Δηλαδή, επειδή δεν υπήρχε το ίντερνετ και αυτά να μπαίνουμε και να... Και ήμουν διψασμένος στο να μάθω νέα κυκλοφορίες κτλ. Ναι. Πολλές, ας πούμε, σελίδες περιοδικών του τότε, mm-hmm. τις θυμάμαι απ' έξω. Φαντάσου ναι, πόσο πολύ τα ξεφύλιζα και τα είχα σαν Ευαγγέλιο, ας πούμε, μπροστά μου τότε. Ισχύει και κάποια review να δω. Εγώ θυμάμαι ακριβώς τις προτάσεις που είχα να κάνω. Ακριβώς, ακριβώς. Κάτι λάξε, Game Pro. Λοιπόν, Game Pro το πρώτο. Έτσι, πρώτη θέση και από εκεί και πέρα ήταν πολύ καλό το Pixel Next Generation. Ναι, πολύ καλή δουλειά και δυστυχώς δεν συνέχισε, δεν ξέρω ούτε χρόνο, δεν έμεινε. 97-98 εκεί πρέπει να σταμάτησε. Νομίζω, ναι, το 98 νομίζω έβγαλε 12 τεύχη. Ναι, τα έχω όλα βέβαια, χρόνο, αλλά νομίζω στον χρόνο. Πολύ δυνατό το Pixel. Το Games δεν μου άρεσε γιατί ήταν πολύ έτσι... Κατά της Nintendo ήταν πολύ του ότι ποιος θα διαφημιστεί στο περιοδικό, αυτόν θα υποστηρίξουμε. Δεν μ' άρεσε πολύ, παρόλα αυτά το έπαιρνα. Ναι, καλά και το Saturn το είχανε του πενταματού, έτσι. Είχανε που είχανε την Nintendo, αλλά και το Saturn του πενταματού το είχε και το Games. Nintendo World τότε που είχε βγει. Το έπαιρνα και αυτό, εννοείται, αλλά και αυτό κράτησε ελάχιστα. Και PlayStation Magazine είχα πάρει. Δίναμε μόνο για τα demos αυτά. Μάλιστα θυμάμαι πριν το PlayStation Magazine, το PlayStation Pro. Βγήκαν 2-3 τεφτάκια. Και το PlayStation Tips, μετά ένα άλλο, εκεί φαίνεται, είναι αυτό που είπαμε, το πόσο είχε ανθίσει. Είχε αγορά, ναι.
κάθε περιοχή είχε κάνα 2-3 κονσολάδικα. Γινόταν χαμός. Άλλο αυτό κομμάτι που θα σας ρωτήσω. Ναι, αλλά αυτό είναι κιόλας που μετά με το PlayStation και το Saturn και την αντιγραφή και τα Mitsui και τι χαζομάρε εκεί πέρα τα πήρε όλα 100 βόλτα. Μαγαζιά πήγαινες. Εντάξει, όλοι πηγαίνανε. Όσοι ήμασταν Αθήνα, είχαμε την πολυτέλεια να είμαστε Αθήνα και να πουλάμε. Σαν εκκλησία, ήταν ναός. Σε ποιο πηγαίνες πιο πολύ, θυμάσαι? Τότε πήγαινα στο Software Center αρκετά. Και εγώ, το αγαπημένο μου ήταν εκεί. Εκεί. Δίπλα στο Μινιόν κιόλας, οπότε συνδυαζόταν. Game Buster από δίπλα. Ήταν και το Game Buster, εντάξει. Τότε πήγαινα σαν μικρός. Μετά όταν άρχισα και να συλλέγω και να ψάχνω, τα γύρισα όλα. Καλά, προφανώς, ναι. Power Games εγώ είχα κοντά στο σπίτι μου, που ήταν και το παλιό Software Center. Οπότε τα μαγαζιά ήταν σε φάση ξεκάθαρα να βρεις κάτι που για την πάρτι σου και να... Όχι, παίρνω 10... Ναι, μωρέ, όχι να στο κάνω, όπως τώρα, ας πούμε, έχει γίνει, όταν χαμός τότε, ναι. Okay, τώρα πάμε σε ένα άλλο κομμάτι. Είσαι όλα αυτά τα χρόνια στη φάση, από τους πρωτοπόρους λοιπόν, όπως είπαμε, έχεις βιώσει καταστάσεις. Πώς βλέπεις γενικά τη φάση στην Ελλάδα? Θα έπρεπε να είναι έτσι τα πράγματα, θα έπρεπε να είναι αλλιώς? Πιστεύεις ότι αυτό γίνεται σε όλα τα χόμπι? Εγώ που έχω κάνει πολλά χόμπι, έχω δει ρε παιδί μου συμπεριφορές και σε forums, σε ομάδες. Αλλά γενικά, λίγο στα retro video games έχω δει πιο πολύ ανταγωνισμό, πιο πολύ λίγο ζεία, πιο πολύ κακία, που για μένα δεν θα έπρεπε να υπάρχει τίποτα από αυτά. Ναι, ίσως επειδή ο χώρος αυτός γεννά ευκαιρίες και μπορεί πολλά πράγματα ακριβά να τα αποκτήσεις με λίγα χρήματα, δηλαδή κάτι που κάνει 100 μπορεί να τα αποκτήσεις με ένα ευρώ, οπότε μπαίνει και κόσμος που δεν θα έπρεπε να μπει και λίγο αλλοιώνει όλη αυτή την κατάσταση. Και το χώρο. Okay. Γιατί δεν έχει μπει επειδή αγαπάει το αντικείμενο και φυσικά δεν θα, πώς να το πω, και τους υπόλοιπους δεν θα τους εκτιμάει. Θα τους βλέπει καθαρά σαν πορτοφόλι. Οπότε μπαίνει ευκαιριακά. Ακριβώς. Στη φάση. Μα πολλοί άνθρωποι που το κάνουν τώρα τελευταία αυτό, εγώ βλέπω και δεν εκτιμούν τους συλλέκτες και ουσιαστικά κοροϊδεύουν μπροστά στη μούρη τους, έτσι, με αυτά, δηλαδή μπορεί να πουλάνε κάτι και στην ουσία να κοροϊδεύουν και αυτό το κάτι και αυτόν που το αγοράζει. Ναι, κατάλαβα. Εντάξει, αλλά εγώ δεν ασχολούμαι με αγοροπολισίες, δεν πολύ βλέπω, γιατί έχω σταματήσει και γενικά να συλλέγω, αλλά πιστεύω ότι πιστεύεις ότι είναι φούσκα που θα ξεφουσκώσει τώρα όλο αυτό το retro collecting? Επειδή το έχουμε ξανασυζητήσει, θεωρώ πως ναι, γιατί αν κρίνεις και από τις μικρότερες ηλικίες, δηλαδή βλέπεις ένα 19, 20, 25, δεν ασχολείται τώρα με Game Boy, Super Nintendo και τέτοια πράγματα. Σαφώς θα υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, αλλά θα είναι ελάχιστες. Οπότε αυτό περιορίζεται στους 30+. Κάποια στιγμή θεωρώ ότι θα ξεφουσκώσει, θέλοντας και μη. Οι τιμές θα πέσουν, αυτοί που είναι να πάρουν, αυτά που είναι να πάρουν θα τα έχουν ήδη πάρει, οπότε θα υπάρχει απόθεμα πραγμάτων που θα μείνει απολυτό με αποτέλεσμα να πέφτουν οι τιμές. Ναι, σωστά. Γιατί βλέπω και από αυτούς που παίζουν τώρα, ο πιο πολύς κόσμος θέλει να παίξει το παιχνίδι, ας πούμε, και οι πιο πολλοί παίζουν digital, δεν μπαίνουν φυσικά τα πράγματα. Κάστε να το βάλει έτσι, να το βάλει, δεν τον ενδιαφέρει, ξέρω, να έχει κουτάκι και να είναι μια κασέτα. Να πιάνει χώρο. Ίσα αυτό, ναι, θέλει την ευκολία τους. Ναι. Το βάλει, το βάλει, κατευθείαν τώρα που να ανοίγω το κουτί, είναι και βαριούνται κιόλας πολύ. Ισχύει, μάλιστα. Πάντως, okay, δεν ξέρω τι γίνεται στο εξωτερικό, δεν παρακολουθώ ξένες ομάδες, ξένες αγορές, αλλά υποθέτω παντού τώρα για το ίδιο τα ίδια θα γίνονται. Δηλαδή και έξω θα σφάζονται για ρεύμα. Φαντάζομαι πως και έξω γίνονται, απλά εντάξει, εδώ το ταπεραμέντο γενικά και όλη αυτή η φάση εδώ, στο έπακρον όλο αυτό. Είμαστε και πιο μικροί αναλογικά πάνω σε αυτό. Ακριβώς. Απλά εντάξει, υπάρχουν πολλοί. Τώρα πώς να τους χαρακτηρίσω, δεν θέλω να τη χάπαστε. Τέλος πάντων, υπάρχουν τύποι οι οποίοι μπήκαν από το πουθενά, από το παράθυρο, ξέρω εγώ, χωρίς καμία γνώση, προσπαθούν να επιβληθούν, λένε τα δικά τους και προσπαθούν να σπηλώσουν άτομα σαν εσένα, σαν εμένα, άτομα που είναι στο χώρο, που έχουν αποδείξει πράγματα που άμα ήταν θα τους είχε ξεράσει το ίδιο το σύστημα και προσπαθούν να επιβληθούν κατηγορώντας, λέγοντας το μακρύ τους και το κοντό τους.
Χωρίς να κοιτάνε την καμπούρα τους και το τι ακριβώς, ας πούμε, είναι οι ίδιοι. Ναι, ναι. Εντάξει, προσπερνάμε αυτά τις συμπεριφορές, τους προσπερνάς και δεν ασχολείσαι με αυτά. Προφανώς, ως ένα σημείο, ούτως ή άλλως, για να ασχολείται κάποιος μαζί σου, κάτι κάνεις καλά ή έχει κάποια αιμονή ή κάποιο πρόβλημα. Εγώ, ας πούμε, αν κάποιος δεν μου άρεσε, δεν θα ασχολιόμουν μαζί του. Γέλαγα, θα του γίναγα την πλάτη. Τώρα κάποιος που ασχολείται συστηματικά με την πάρτι μου, κάποιο πρόβλημα έχει ψυχολογικό, η γυναίκα δεν βρίσκει ή πρέπει να το ψάξει κάπως, δεν ξέρω. Okay. Να το κοιτάξει. Μάλιστα. Χωρίς να θέλουμε άλλο να καθυστερήσουμε. Γιατί, sorry που σε διακόπτω, ναι. Γιατί μιλάμε τώρα ότι υπάρχουν άτομα και εντός και εκτός Ελλάδος που με εκτιμούν, τους εκτιμώ, εντάξει, και δεν μπορεί ο καθένας που, τέλος πάντων, ναι. Να πιάνει το όνομά μου στο στόμα του ή το δικό σου. Βέβαια. Εντάξει, δεν είναι μόνο και εσύ και σε μια ηλικία που λες ότι έχω... Ναι, αυτό είναι που πάνε ασχοληθείς τώρα, ξέρεις για δύο πράγματα και βλέπεις το κάθε τύπο που δεν έχει με κάτι να ασχοληθεί εκεί πέρα και ασχολείται τώρα με τέτοια πράγματα. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι τώρα, κλείνοντας από το βίντεο, ότι περάσανε σχεδόν 5,5 χρόνια από τότε που λοιπόν εγώ είχα 80-90 συνδρομητές και ήρθα και έκανα το πρώτο σου room tour, ήταν το δεύτερο στο κανάλι. Από τότε μπήκανε άλλοι 6.000, έχω φτάσει στους 6.100 με πολύ κόπο. Στους 100.000 εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Πολλές στερήσεις, πολλή προσπάθεια να πηγαίνω, να γυρνάω, είδες μέχρι και τη Ρόδο έφτασα και έχω να πάω και αλλού και να κάνω και κάποια πράγματα και μια φοβερή συμφωνία, μάλλον θα δώσω τα χέρια για κάτι πολύ συνταρακτικό, το οποίο δεν θα έρθει σύντομα. Θα έρθει τον επόμενο χρόνο, θα το δείτε δεύτερα από κάτι άλλο, εσύ το ξέρεις βέβαια. Εύχομαι το καλύτερο και είναι αυτό που είπαμε, ότι το κάνεις με αγάπη, το γουστάρεις αυτό που κάνεις. Αυτό πάρα απ' όλα. Το γουστάρω και θα το γουστάρω και θα το κάνω όσο μπορώ, παρότι δηλαδή και φέτος έχω βγάλει πόσα 15-17 βίντεο, γιατί προέχει οικογένεια προφανώς, δεν είναι το κανάλι η ζωή μου, οπότε μπορώ να κάνω κάτι, όπως τα εορταστικά που έχω, που ξέρω ότι υπάρχει πολλοί κόσμος που γουστάρει τα εορταστικά, δηλαδή, γιατί θυμάσαι και από τότε που κάναμε το πρώτο και παρέα, υπάρχει πολλοί κόσμος που το γράφει από το Σεπτέμβρη, τι εορταστικά θα έχεις φέτος, δηλαδή περιμένουμε πώς και πώς. Οπότε και αυτό το βίντεο σήμερα εδώ ήταν κάτι το οποίο, όπως είπαμε, το λέγαμε εδώ και ένα χρόνο, υπήρξαν δυσκολίες, το κάναμε όμως, το γουστάραμε, σας το πλασάραμε στο πιάτο, ελπίζω να σας άρεσε, πήρε αρκετές ώρες, αλλά νομίζω ότι και ο Στέλιος και εγώ περάσαμε ωραία. Καλά, εγώ πάντα νιώθω ωραία όταν έχω και βλέπω αυτή τη συλλογή εδώ, ας πούμε, γουστάρα. Καλά και εγώ όταν φιλοξενώ κάποιον φίλο και τα λέμε έτσι και συζητάμε, εντάξει, γουστάρω, το ξέρεις. Και σε αυτό το σημείο να σε ευχαριστήσω κιόλας και για το βίντεο και γενικά είσαι ένας άνθρωπος που τα λέμε και εκτιμώ πραγματικά και θέλω να μου δώσεις την ευκαιρία να ευχαριστήσω μερικούς ακόμα, όπως εντάξει τον Γιάννη τον Δελφίνη, τον οποίο εντάξει δεν έχω την απόρριση, respect πραγματικά, αδερφός. Αδερφός ο Γιάννης. Τον Γιάννη τον Τζενέ, το Vintage Toy Mania, τον Ντίνο. Εντάξει, τι να πεις τώρα για αυτόν τον άνθρωπο, εντάξει, πραγματικός επαγγελματίας. Από το κορυφαίο μαγαζί, εντάξει, μαζί με τον Κώστα τον Παπανικολάου στην Ελλάδα, μακράν τώρα, με μεγάλη διαφορά. Αυτά και πολλά άλλα παιδιά τα οποία όπως ο Θάνος και χίλιους δυο που έχουν εξαφυγίες και τα λοιπά. Εντάξει, ξέρουν αυτοί πραγματικά. Θα πούμε και μια μπύρα, εννοείται. Πάμε από εδώ, ας πούμε. Αυτό, γιατί και εκεί φτιάχνονται φιλίες μετά, ξεχωρίζεις ανθρώπους που σε σέβονται. Ναι, μιλάμε τώρα για παιδιά διαμάντια τώρα δεν είναι, εντάξει. Και που έχουν βοηθήσει και εντάξει. Ισχύει, τα ξέρω, τα ξέρω. Είσαι τόσα χρόνια, ξέρω δηλαδή και εσύ τι έχεις περάσει. Το κάθε και γενικά εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν κάθομαι, λέω, μεγάλα λόγια και τέτοια. Για να πω κάποια πράγματα ισχύουν. Βέβαια, εννοείται. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Τέτοια μέρα σήμερα, αρκετές ώρες. Να ξαναπούμε και πάλι καλή χρονιά. Σας εύχομαι εγώ προσωπικά ό,τι καλύτερο σε εσάς και στις οικογένειές σας. Με υγεία, με χαρές. Το 2024 είναι ένα καλύτερο έτος από το περσινό. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, προφανώς κάνετε ένα share στα social σας, στο Facebook, στο Instagram, μέσω story, το link. Ένα like βοηθάει πάρα πολύ αυτό το βίντεο να αναδειχθεί, γιατί είναι ένα ιδιαίτερο βίντεο αυτή η συλλογή, δηλαδή δεν έχει φιλοξενηθεί κάπου αλλού, είναι καλό να αναδειχθεί παραπάνω, να ξέρεις ότι αυτό το βίντεο το βλέπουμε και άλλοι άνθρωποι, δηλαδή ας πούμε
και με τους Unboxholics που με το Σάκη έχουμε ανταλλάξει κάποια σχόλια και στα βίντεο του. Είναι να κάνω και κύριο tour, να ξέρεις. Με το καλό. Παρακολουθεί δηλαδή ο Σάκης, γουστάρει η Corsair Hunter όπως και εμείς γουστάρουμε Unboxholics. Θα το δουν σίγουρα και άλλοι άνθρωποι. Δηλαδή αυτή η συλλογή θέλω να πω με λίγα λόγια ότι είναι από ένα μικρό κανάλι, αλλά πιστεύω ότι απευθύνεται για πάρα πολύ κόσμο. Γιατί είμαστε πολλοί σε αυτή την ηλικία στην Ελλάδα που γουστάρουμε είτε τα συλλεκτικά παιχνίδια, είτε τα retro video games, comics, αγάλματα, you name it. Και αυτό το βίντεο είναι καλό να το δει όσο περισσότερο κόσμο γίνεται. Περιμένω και τα σχόλια. Εννοείται, περιμένω και εγώ στην ομάδα όποιος θέλει να κάνει αίτηση. Εννοείται. Retro video games Greece, στο Instagram Greek Retro Collector. Όλα από κάτω. Ακριβώς, να ευχηθώ καλή χρονιά, χρόνια πολλά σε όλους, τα καλύτερα για το νέο έτος. Εντάξει, πιστεύω να πάνε όλα καλά. Αλλά θα δείξα το. Ευχόμαστε το καλύτερο. Ευχόμαστε, εντάξει, βλέπουμε ότι τα πράγματα δεν πάνε και πολύ καλά. Είμαστε λίγο αισιόδοξοι και πιστεύω ότι στο τέλος θα τα καταφέρουμε. Τελικά θα πάνε όλα καλά. Περιμένω τα σχόλιά σας επίσης, αν θέλετε να δείτε κάτι από retro collectors, από τα μηχανήματα που είδατε, οτιδήποτε κάτι και κάποιο παιχνίδι, γιατί μην ξεχνάτε ότι έχω και την playlist η οποία δείχνει παιχνίδια, συλλεκτικά παιχνίδια, είτε comics, είναι ένα άλλο spin-off κομμάτι του καναλιού που γουστάρω, γιατί γουστάρω και τα παιχνίδια που στάω video games. Οπότε, αν είδατε κάτι που σας εντυπωσίασε, θέλουμε να δούμε τα σχόλιά σας για μελλοντικό επεισόδιο Retro Collectors ή τα play, ή playlist τα παιχνίδια της καρδιάς μας. Ένα subscribe αν είστε νέοι φίλοι του καναλιού, προφανώς για να βοηθήσετε αυτό το κανάλι να βγει κι άλλο. Και νομίζω ότι τελειώσαμε. Ώρα να πάμε να φάμε τώρα και τίποτα άλλο, να πιούμε και τίποτα. Στελάρα, ευχαριστώ πολύ και πάλι. Θα τα πούμε, παιδιά. Άνοιξε το σπίτι σου για μένα. Χαρά μου. Έτσι. Θα τα πούμε σύντομα. Θα τα πούμε σύντομα. Να είστε καλά, όλοι. Να χαρά.